σας ημέρα, καλημέρα, ρε παιδιά. Μα τι ντουβάρια είμαστε. Η ιστορία του Ζανεμότζο έμεινε. Δεν θα με συγχωρείς τώρα πρωί-πρωί. Είχε και δουλειά, βέβαια. Εντάξει, είδα και στο Instagram. Είχατε... Όχι, καμία δουλειά. It's not zomba to work on Sundays. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Πήγα την Κυριακή να εκφωνήσω 2-3 σποτάκια. Να κάνω χάρη σε ένα φίλο δηλαδή. Σιγά μου, τη δουλειά. Ανέβασε, πήγε και ανέβασε. Θα είναι δουλειά αυτό. Εν τω μεταξύ. Θα σου πω τι είναι δουλειά τώρα που είμαι Παρασκευή και Σάββατο έχω λιώσει τη δουλειά. Αλλά λοιπόν, τα σποτάκια σου ήταν αυτό και μετά μας έδειξες και αυτά τα ωραία, πολύ ωραία νύχια που έκανες. Μαγιά. Αχ, ευχαριστώ. Και στην αρχή λέω. Τα νύχια, ναι. Εν τω μεταξύ, ανοίγω το story, βλέπω την ωραιότατη φατσούλα της Ιωάννας μας, προχωράω στο επόμενο και βλέπω κάτι παιδικά χεράκια να δεις, λέω, η τρελή έβαψε τα νύχια του παιδιού. Καταλαβαίνω μετά είναι τα δικά της, αυτά τα μικρούτσια. Όχι και αυτές οι δαχτυλάρες μικρού παιδιού. Ωραία στα έκανε. Όχι, αυτά, ναι, ανέβασε, φαινόταν στη φωτογραφία λίγο παιδικά. Ό,τι δούλεψες, είναι και λίγο προκλητικό. Εμείς δουλεύαμε Παρασκευή και Σάββατο, το μεταξύ παιδιά μου βγήκε, αν το πιστεύετε, δεν μου βγήκε ο κόλος στη δουλειά. Εντάξει, λίγο η ψυχολογία μου, ρε παιδί μου, πριν, αλλά εγώ όταν δουλεύω περνάω καλά. Όσο πραγματικά μου βγάλανε την πίστη τώρα που έχουν γίνει όλα αυτά και καλώς αν με ρωτάτε με όλα αυτά τα διαδικαστικά για να είμαστε σωστοί με τον νόμο. Δηλαδή, υπόγραψε αυτό, φέρ το πίσω, σφράγισε το. Έχει στρογγυλή σφραγίδα. Μιλάμε τώρα για ένα να παίξω μουσική 4 ώρες. Ναι. Όχι για να δουλέψω κανένα μήνα. Ναι. Ωραία, και φέρ το πίσω. Αυτό πρέπει να έχει λέει και τον αριθμό γεμί. Για πάρτε. Έχετε και... γεμί. Γέμισε το και με το γεμί. Αυτό πίσω, μπρος, αυτά με το εξωτερικό, με το ένα, με το άλλο, με το εσωτερικό, με τις εταιρείες. Μετά, με ποιος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος να έρθει να υπογράψει. Με το μαγαζί ξεχωριστά. Πάω να πέσω να κοιμηθώ γιατί έπαιζα σε ένα εταιρικό event την Παρασκευή. Πάω λίγο να πέσω να κοιμηθώ 6 με 9. Ξυπνάω στις 9 και 4 για να πάω να παίξω στις 10 φρέσκος. Και μισή. Ναι, 10 και μισή. Βλέπω 5 κλήσεις. Ορίστε. Πρέπει, λέει, να κόψεις και στο μαγαζί. Ρε παιδιά, αφού έχω κόψει σε εσάς που εκπροσωπεί την εταιρεία που η εταιρεία συνεργάζεται με το μαγαζί που κάνει εκεί την πίτα της. Όχι. Όχι, γιατί θα κόψεις και στην πίτα. Και στην πίτα θα κόψεις. Ναι. Να κόψω και στην πίτα. Κόψε και στην πίτα. Τι δεν είδες τι γίνεται. Κόψε και στην πίτα, να είσαι σίγουρος. Παντού. Έκοψα στο μαγαζί, έκοψα στη διαφημιστική και υπέγραψα και σύμβαση με την εταιρεία. Όλα αυτά για 4 ώρες. Τέλος πάντων, εντάξει. Τουλάχιστον είμαστε σωστοί, όχι τίποτα, την ξεφτύλα. Δηλαδή... Βέβαια, νόμιμοι πάντα. Ναι, όχι, αυτό. Εμείς σε βγάλουμε και στα. Το άλλο. Ο άλλος άνθρωπος. Ο άλλος. Τι είναι αυτό τώρα πάλι. Τι είναι αυτό τώρα πάλι? Το καινούριο. Δεν έχεις που να πιστέψεις. Μου λέει ο Βασίλης, η Κιάρα Φεράνη της Ελλάδας. Είναι η Κιάρα Φεράνη της Ελλάδας, ρε παιδιά. Αυτός για όλους όσοι δεν το έχετε, γιατί προέρχεται από ένα. Βέβαια, φέρεται ο άνθρωπος, έτσι. Δεν φέρεται, μισό λεπτό. Υπάρχει πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής. Και για τον Κοκλόν υπάρχει πόρισμα. Ναι, θέλω να πω, δεν είναι κάποια δημοσιογραφική φήμη. Ναι. Υπάρχει ένα πόρισμα. Όχι, και από εκεί και κάτω. Άσε με να τελειώσω. Δεν μίλησα για δημοσιογραφική φήμη. Είπα ότι δεν είναι καταδικασμένος ο άνθρωπος. Πήγα να πω ότι δεν είναι καταδικασμένος. Λοιπόν, εξετάζεται λοιπόν από την ΑΔΕ. Και εκείνος κανονικά έχει βγει πόρισμα προκειμένου να προχωρήσουν σε δεύτερη, στο δεύτερο στάδιο εν πάση περιπτώσει της έρευνας που αφορά τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης διότι φέρεται να μάζευε χρήματα της τάξης των 600.000 ευρώ από δωρεές για τον άλλο άνθρωπο. Είναι εκείνη η πολύ ωραία πρωτοβουλία που πήγαινε στις γειτονιές και μαγείρευε για τους αστέγους και για τους άστεγους και για τους ανθρώπους που δεν μπορούσαν, που δεν είχαν να φάνε μερίδες. Και κατά περιπτώσεις σε πλημμύρες. Σε φωτιές στην Ουκρανία είχαν πάει, υποτίθεται με. Όχι, υποτίθεται, είχαν πάει με αποστολή, μαγείρευαν. Θέλω να πω και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Δεν πήγα να το πω και αυτό, αλλά σήμερα έχει κοιμηθεί, έχει ηρεμήσει και μας έχει. Και έχει, ναι, μας έχει παρεμβεί. Να πάω να πάρω τους καφέδες, μήπως ενοχλώ. Όχι, όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Εδώ είναι μάπε σου, όλοι μιλάνε και συμπληρώνουν στον άλλον και να μην μας ξεφύγει τίποτα. Σωστά κάνεις. Απλά εγώ δεν έχω τους ρυθμούς ακόμη. Ένα Παναγία μου. Λέω λοιπόν ότι και κατά περίπτωση βοηθούσε λοιπόν, όπως είπε ο Βασίλης, και ήταν ρε παιδί μου και μας αφού και ο μαραθώνιος μας φέτος. Σκεφτόμαστε να το κάνουμε με τον άλλον άνθρωπο. Ακριβώς όμως επειδή. Συγγνώμη κιόλας. Δεν θα το άντεχα και αυτό. Συγγνώμη κιόλας. Ακριβώς όμως επειδή δεν έχει έδρα και δεν έχει συγκεκριμένη περίσταση. Δηλαδή δεν είναι ότι κάθε Κυριακή μοιράζει φαγητό εκεί. Ήταν ανάλογα με την περίπτωση και το ποιο του είχε ανάγκη. Πολύ ωραία πρωτοβουλία. Ναι, βέβαια. Και με τον τρόπο που γινόταν, γιατί ουσιαστικά δεν ήταν ότι ελάτε να σα δώσουμε φαγητό. Έστειναν τραπέζι. Οπότε αισθανόσουν και πολύ ωραία στο πλαίσιο αυτό που να καθίσει να φά. Λοιπόν. Φέρεται λοιπόν να έχει μαζέψει από δωρές χρήματα της τάξης των 600.000 ευρώ τα οποία καταχράτω εκείνος και κάποιοι συγγενείς, εν πάση περιπτώσει φίλοι, συνεργάτες, 2-3 είναι εκεί και μάλιστα φέρεται να... Φέρονται να έχουν πάει και πολλά ποσά σε τζόγο. Ναι, τα λέω τώρα έτσι όπως τα διαβάζω. Μακαλίστηκα, ναι, και να τα καταλαβαίνουμε και εμείς. Γιατί και εγώ μπήκα να διαβάζω. Αυτός είπε, ελάτε να τα πάρετε. ελάτε να με συλλάβετε. Όχι ότι ηρωνικά δηλαδή, ότι αν βρείτε κάτι,
Εγώ είμαι ανοιχτός, αυτό και τα λοιπά. Και αυτά είναι, λέει, όλα είναι αναλήψεις που κάναμε για τις ανάγκες του άλλου ανθρώπου και τις, τις διανομής του φαγητού. Ελάτε, ψάξτε με και άμα θέλετε, συλλαβετέ με, είπε. Ήταν στην Πάτρα, να πούμε, μαγείρευαν για τους ανθρώπους εκεί αυτό το Σαββατοκύριακο και υπήρξε η ανακοίνωση αυτή, αν κατάλαβα καλά, θυροκολλήθηκε έξω από το σπίτι του. Όσο έλειπε. Άπκει το είδε το πρωτοκάλλο, το πρώτο θέμα. Θα είχε το πόρισμα. Θα είχε και την πληροφορία, ναι, έτσι, ναι, κι αλλιώς. Οπότε επικοινώνησαν μαζί του και εκείνος έτσι με μια διάθεση, ας πούμε, του εγώ είμαι πάρα πολύ καθαρός, είπε δεν είναι μόνο 600 χιλιάρικα, είναι 1,5 εκατομμύριο, πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Ναι, 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 υπολογίστε όλες αυτές τις μερίδες φαγητού που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια, τα έξοδα, τις δουλειές μας. Εν τω μεταξύ εμφανίστηκαν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποφεληθεί, ας πούμε, από τις ενέργειες της κοινωνικής κουζίνας και είπαν ότι ο άνθρωπος αυτός έχει βοηθήσει μέχρι σε κηδεί, σε μνημόσυνα απόρων ανθρώπων, ενώ και οικονομικά, και τον στηρίζουμε πάρα πολύ. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει καταχραστεί, να έχει φάει χρήματα και όλα αυτά. Υπάρχει δηλαδή και αυτή η πλευρά των ανθρώπων που υποστηρίζουν αυτόν που ξέρουν. Το θέμα είναι ότι θα φανεί τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Βέβαια. Σε κάθε περίπτωση νιώθουμε ότι κάτι πάει να γκρεμιστεί. Δεν ξέρουμε αν θα γκρεμιστεί. Αλλά ακόμη και αυτό. Δηλαδή, ναι, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει κάτι. Ή να σας το πω από ποια πλευρά και αν το δεις. Είναι απογοητευτικό. Δηλαδή, από τη μια πλευρά του να ισχύει όντως, καταλαβαίνετε γιατί είναι απογοητευτικό, έτσι, γιατί απογοητεύεσαι, γιατί ένα πολύ ισχυρό οικοδόμημα δείχνει διάτριτο. Από την πλευρά του να μην είναι αλήθεια, πάλι απογοητεύεσαι, γιατί νιώθεις ότι υπάρχουν τόσο κακοί άνθρωποι που ένα πράγμα το οποίο κάνει καλό, πάνε να το διαβάλουν. Σε κάθε περίπτωση η κοινωνία σε απογοητεύει, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Είτε από τους μεν που κλέβουν, είτε από τους δε που θέλουν να δείξουν ότι κλέβουν άνθρωποι που δεν κλέβουν. Δηλαδή θέλουν το κακό των ανθρώπων. Τι να πω τώρα, ξέρω εγώ. Εντάξει, ξέρω εγώ, εντάξει που λένε οι γυναίκες. Πάντως εκεί σε εκείνο και το Υπουργείο, τέλος πάντων, που δεν ξέρω ποιο είναι, αυτό που κυνηγάνε φοροδιαφυγές, ιστορίες τώρα παραστατικά. Η ανεξάρτητη αρχή ανήκει στο Υπουργείο. Η ανεξάρτητη αρχή. Πρέπει να έχουν πολύ δουλίτσα. Οικονομικών. Καλά, αυτοί τώρα πρέπει να κάνανε νέες προσλήψεις, κάνανε κάποιο σεμινάριο ειδικό, έχουν πάρει φόρα. Έχουν πάει κάποιοι με πολύ όρεξη. Ναι, και δεν τους έχουν εξεψαχθεί. Τους βάλανε κάποιο μπόνους μηνιαίο. Αυτός ο πιτσιλής, παιδί. Αυτός είναι αδιάφθορος, σου λέει. Είναι όντως. Ναι, ναι. Αδέκαστος μπαράς. Κοιμάται νωρίς, ξυπνάει νωρίς. Φάση. Πήρε τη βιταμινούλα, το είναι τέτοιος τύπος. Αδιάφθορος. Πρέπει να το δείτε, παιδιά, δείτε και αυτή την ταινία τώρα. Είναι επίκαιρη με τον. Επίκαιρη. Παλιά ταινία, αλλά επίκαιρη. Πάντα επίκαιρη ή αδιάφθορη. Με τον Kevin Costner. Α, να το δούμε. Ο οποίος σου λέει, τον χώρισε η γυναίκα του, του ζητάει τα μισά λεφτά, αλλά τώρα αυτός έβγαλε ότι τον κερατώνει. Τον κερατώνει πριν το διαζύγιο. Ναι, οπότε ίσως αυτό να τον βοηθήσει λίγο, να μην του φάει τα μισά λεφτά. Έρχονται εδώ κάποιες φωτογραφίες ανώνυμα, Δημήτρη μου. Δεν ξέρω αν θα ήθελες να τοποθετηθείς. Είναι κάποιες φωτογραφίες που έρχονται. Μάλιστα. Τι να πω τώρα για τα θέματα που λέγαμε πριν. Για τα θέματα που λέγαμε πριν. Να και αυτό. Εντάξει, μωρέ ο άνθρωπος. Εδώ το έχετε κάνει η Τσίλη Καφενείο, έτσι. Τροπούλα σας, ευχαριστούμε. Να στείλατε για αυτό που λέγαμε πριν κάποιες φωτογραφίες, εν πάση περιπτώσει τέτοιες. Ναι. Που μπορεί να σημαίνουν, μπορεί να μην και να μην σημαίνουν. Ναι, μωρέ, τώρα... Σε κάθε περίπτωση τη στείλατε. Ενημερώνω και τους υπόλοιπους μάπες ότι γι' αυτό το θέμα που μιλάγαμε πριν. Συνέβαινε μπροστά μου καθημερινά. Μπράβο, αναφέρει ο μάπας. Μάλιστα. Μας έστειλε λοιπόν ένας μάπας, ο οποίος και αυτός είναι έτσι. Θα το πω έτσι μετά. Τα αρέσουν τα φρουτάκια, αλλά δεν είναι κακό αυτό, γιατί και τις Ιωάννες μας τις αρέσουν. Εντάξει. Έχεις παίξει τώρα κοντά. Εγώ πολύ καιρό. Θα σε πας, σου έχω νέα. Θα με πας. Έχει χάρη που τώρα το εχθές, επειδή γύρισα πολύ, γύρισα κατάκοπος τρυπαιδί μου, ήθελα πάρα πολύ να δω τους φίλους μου και πήγαμε στο γείτεμα. Θα σας πω και έχει φέρει καινούργια πιάτα. Έχει βγάλει καινούργια πιάτα. Αλήθεια. Ο Πέτρος. Ο Συρίγος. Εξαιρετικά. Όχι, δεν είναι για σένα, δεν θα τα φας. Γιατί? Είναι ψαροτέτια. Είναι ένα μπουγιουρντί, παιδιά. Τώρα αυτό που βάζει. Βαρύ. Πολύ βαρύ. Με σουτζούκι. Το βάζω αυτό τελείω. Πιπεριά, καυτερή. Ναι, εσύ θα τρελαθείς. Εμένα δεν με νοιάζει, το φάω και ας πεθάνω. Φαντάστε, εγώ έφεγα το μισό, μετά δεν άντεξα άλλο. Είναι σαν ένα παχύρευστο σαγανάκι γαρίδα. Με φέτα και με σάλτσα, έτσι, παχύρευστη κόκκινη, που μέσα αντί για γαρίδα πυρουνιάζεις και έχει... Κούπερ, θέλεις μία πως ελίγο το στάκι. Ναι. Πυρουνιάζεις μέσα και έχει τσουτζούκι. Ωραία, να σου πω, εμένα μου αρέσει αυτό, αλλά δεν θα το φάω γιατί είναι βαρύ. Όμως, όχι, παπάρα θα κάνω στη σάλτσα. Ναι, παπάρα. Παπάρα στη σάλτσα θα κάνω. Έχει και μία πολύ ωραία, την πήρα έτσι γιατί δεν βαριέσαι λίγο. Επειδή μου δούλευα και ήταν τα παιδιά και τους λέω θα σας κεράσω. Και πήρα τους. Όντως, δηλαδή πήραμε ένα. Μία αυτή, ένα. Πώς λέγεται. Ένα φιλέτο, Black Angus. Πολύ ωραίο. Το κόψε και ωραία, ρε παιδί μου. Το βλέπα συνέχεια στα TikTok, όχι στον Πέτρο. Γενικά αυτό με τους φτωχούς. Τον Black Angus και αυτά. Και τον Ανθόλατρο στο τέλος. Ήθελα, λίγο, ναι, ήθελα λίγο αυτό το κομμάτι. Ριμπάι, όχι Black Angus. Black Angus είναι το είδος, ριμπάι είναι το κόψιμο. Η κοπή.
Ναι, ναι, ριμπάι. Και με το χοντρό το αλάτι και λίγο βούτυρο έτσι αρωματικό. Ήταν πολύ νόστιμο. Που δεν είμαι πολύ, δηλαδή κάποια στιγμή ογκώνω. Γιατί αυτό τρώγεται και medium well. Ναι, ναι, medium rare με τρώγεται. Medium rare κανονικά, αλλά εγώ το ζητώ medium well για να μην με πούνε βλάχο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εντάξει, δεν μπορώ εγώ, γιατί ξέρεις τι, από ένα σημείο και μετά εγώ κάπως γκώνω. Παίρνε όταν είναι ακριανά. Πολύ ζουμερό. Τα ακριανά. Παίρνω τα ακριανά, είσαι στο μυαλό μου. Ωστόσο, αν ξέρεις να φας με το κρασάκι, πάει πολύ το medium rare. Ναι. Έχεις δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι άμα το βάλεις δηλαδή και μέσα στο πουρεδάκι και ναι, συγγνώμη τώρα πρωί-πρωί, φύγει το αιματάκι μέσα στο πουρεδάκι, γίνεται υπέροχο. Ναι, έχεις δίκιο. Που δεν είναι αίμα, έτσι να το πούμε και αυτό. Για τους μάπες, για να ξέρετε. Του, ναι, ναι, είναι ζουμί του κρέατος, είναι συγκεκριμένη. Πώς λέγεται αυτό. Δεν ξέρω. Κάποια ουσία τέλος πάντων. Ναι, ναι, που είναι του κρέατος, δεν είναι αίμα πάντως. Εν πάση περιπτώσει, ιδιαίτερων εκάτερων και σκεφτόμουν λοιπόν γιατί είστε στο μήνυμα, θα σου πω τώρα στο διάλειμμα. Ωραία, να μου πει. Εγώ θέλω να στείλω τις καλημέρες μου στους φίλους μας στη Ζυρίχη. Ανδρέα, μου, καλημέρα. Και στην Αγγελική. Στον Ανδρέα και στην Αγγελική. Ο Ανδρέας πάει για τένις τώρα. Τώρα πάει για τένις ο Ανδρέας. Παιδάκι μου. Ανδρέα μου, δεν κατάλαβα ότι το πάρτι είναι αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Αλλιώς θα του φορτωνόμουν. Μην νομίζεις, δεν έχω θέμα. Νόμιζα ότι είναι το επόμενο. Θα ήσασταν ευπρόσδεκτοι. Τα παιδιά μας ακούνε. Και η Αγγελική και η μαμά μας ακούει. Είναι μάπες χρόνια. Πηγαίνουν τώρα, πηγαίνει ο Ανδρέας, πάει για τένις. Μετά το τένις μας ξανακούει πηγαίνοντας στη δουλειά. Προγραμματάρα. Κογκράτσα. Από μένα. Ναι, οπότε δεν θα είχαν θέμα. Είναι άνθρωποι έξω καρδιά, είναι άνθρωποι μια αγκαλιά. Ήταν κι άλλοι Έλληνες εκεί τη Ζυρίχη. Ήτανε. Η Ζυρίχη, παιδιά, εντάξει. Τι να πω. Άλλο πράγμα τώρα. Εγώ είχα στο μυαλό μου τη Γενέβη. Λοιπόν, έχουν μπιφ. Ακούστε, στην Ελβετία. Καλά, οι Έλληνες είναι παντού οι ίδιοι, έξω καρδιά. Είναι οι Ζυριχαίοι και οι Γενεβίτες. Οι Ζυριχαίοι και οι Γενεβίτες, οι αυτόχθονες. Ναι. Καταρχάς εκεί έχουν, επειδή μίλησα μετά και με μία κοπέλα που σπουδάζει γιατρός. Μάλιστα, νομίζω κάνει την ειδικότητα. Δουλεύει σε νοσοκομείο στην Ελβετία. Τέλος πάντων. Ναι, ναι. Νοσοκομείο στην Ελβετία. Ακούστε. Άκουμε, ρε, ποιοι μας ακούνε. Το μότο τους είναι Ελβετός δεν θα γίνεις ποτέ. Έχουν μία εθνικιστική. Οι Ζυριχαίοι. Το λέγαμε και εμείς αυτό στα 80's. Οι Ζυριχαίοι σίγουρα μου το πάνε. Τώρα, αν το λένε και άλλοι Ελβετοί, εγώ από τον Κόμπορο στη Γενέβη δεν το είχα. Οι Ζυριχαίοι θεωρούν ότι είναι η πιο σκληροπυρηνική Ελβετοί. Οι πιο σωστοί, οι πιο στρατιώτες. Αυτοί που καταρχάς σου λέει ότι άμα πας σε ένα ραντεβού παρά 5, έχεις αργήσει. Άρα το μπιφ έγκυται σε αυτά, στην οργάνωση, στην τήρηση, στο πρόγραμμα. Λοιπόν, για να πούμε, στη Ζυρίχη μιλάνε γερμανικά. Ναι. Στην Γενέβη μιλάνε γαλλικά. Στη Λοζάνη μιλάνε ιταλικά. Όλα αυτά Ελβετία. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελβετίας? Η Ζυρίχη. Η Βασιλική να πει. Που πήρε καινούργια γυαλιά. Μπράβο, γυαλιά. Είναι ρε παιδιά, τώρα με κόλλησε. Έλα, πες. Που θέλεις, γιατί θέλεις να συνάστρεψε με Ελβετίες, γι' αυτό. Εγώ δεν θα εμπλεκώ να γίνω ρόμπα. Ελβενή. Αφού με κάλεσε ο άνθρωπος στο πάρτι του. Όχι, μόλις φορτώθηκες και είπαμε ότι θα ήσουν ευπρόσδεκτη. από το gate 5. Παρόλα αυτά, μου είπε ότι μας έχει στείλει μήνυμα όταν με έψαχνε για να κάνει έκπληξη στην γυναίκα του, την Αγγελική, και δεν το είδατε ποτέ. Και εσύ και εσύ. Έρχονται πάρα πολλά, Αντρέα μου, να μας στέλνεις από εδώ και πέρα στα προσωπικά μας. Όχι, να μας. Για να τα βλέπουμε σίγουρα. Έλα, πες. Έλα, ποια είναι τώρα η πρωτεύουσα της Ελβετίας? Για πείτε μου, είναι η Λοζάνη, είναι η Ζυρίχη, είναι η Γενέβη. Είναι κάποια τέταρτη. Είναι κάποια τέταρτη. Κάποια τέταρτη θα είναι. Ποια είναι? Η Βέρνη. Η Βέρνη. Δεν την έβρισκα. Με τίποτα καλά. Να μην λέω ψέματα. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η Ζυριχέ σου λέει ότι παρά 5, αν πας, έχεις αργήσει. Πού εδώ στην Ελλάδα που έχουμε το ακαδημαϊκό τέταρτο. Ναι, δηλαδή καλέ. Το τέταρτο, αν αργήσεις, δεν σου λέει κανένας τίποτα, θεωρείται δεδομένο. Ναι, ναι, ναι. Ή εν πάση περιπτώσει σου επιτρέπεται. Και στη δουλειά καλύτερο. Και στο ραντεβού. Παντού. Το τέταρτο είναι μέσα στο πλαίσιο του ήρθα. Του Έλληνα. Ναι. Λοιπόν, παρά 5 έχεις αργήσει. Επίσης, είναι η πιο ακριβή πόλη της Ευρώπης. Από το νερό μέχρι. Καλά, δεν συζητάμε τώρα. Καλά, Βασίλη, θα πας. Εμείς μέναμε σε ένα ξενοδοχείο. Θα σας το δείξω. Αφήστε τώρα. Άρα, Αντρέα, σε ευχαριστούμε πολύ. Χάσαμε, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ακούστε. Πάκο Ραμπάν θα φοράγα. Δίπλα στην Παγκόσμια Τράπεζα της Ευρώπης. Τέλος πάντων. Το μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Ελβετία, το κεντρικό. Η Ιωάννα δεν θα μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ. Πού ταραχεί. Εκεί έχει ένα δρόμο που σου λέει ότι για να τον διαβεί πρέπει να έχει 5 ώρες και πιστωτική κάρτα. Είναι όλος ο δρόμος, είναι Πράντα, Λουί Βιτών, Ντόλτσε Καμπάνα. Άι, Βασίλη, θα είχαμε καταστραφεί. Τζίμι Τσου, κάτι άλλο, κάτι Blue Lemon, κάτι καινούργια, κάτι παλιά. Blue Lemon. Αυτό, ναι. Ηρέμησε λίγο. Blue Marine. Ναι, ναι, τέλος πάντων, αυτά. Είχε τέτοια μια αυτή.
Λέει, σου λέει, είναι η πιο ασφαλής πόλη όμως. Δηλαδή, ό,τι ώρα και να βγεις, δεν φοβάσαι. Πηγαίνεις, έρχεσαι, δεν φοβάσαι, δεν φοβάσαι τίποτα. Τι άλλο, πολύ ακριβή, η πιο ασφαλή. Α, και σου λέει, είμαστε ακριβοί γιατί είναι η πιο ποιοτική ζωή. Όχι μόνο το αέρας που αναπνέεις είναι πάρα πολύ καθαρός. Ο αέρας που αναπνέεις. Το φαγητό που θα φας, από το νερό μέχρι το κάθε τι που θα γευτείς, είναι πραγματικά το premium προϊόν της κατηγορίας του. Ορίστε. Από το τυρί μέχρι το φρούτο μέχρι δεν υπάρχει περίπτωση να πας δηλαδή σε ένα εστιατόριο και να μην έχεις αυτό το value for money, να μην έχεις φάει το πιο ποιοτικό πράγμα. Τα καλύτερα θα τρώγαμε. Έχει ένα. Συγγνώμη, έχεις να μας πεις ενδεικτικά έτσι κάποια πολύ υψηλή τιμή που πρόσεξες αυτό σε ένα νερό, ναι, σε ένα καφέ, σε ένα τέτοιο το να καταλάβουμε. Το νερό έχει 7 ευρώ. Α. 6 με 7 ευρώ. Να πνιγώ θα προτιμούσα. Καταρχάς δεν έχει ευρώ. Αυτό έχει να σου ελβετικά να... φράγκα. Κορώνες νομίζω είναι. Κορώνες. Κορώνες αν δεν κάνω λάθος. Γιατί στο τέλος πήγαμε στο duty free να πάρουμε. Αρώματα. Όχι, πήγα λέω Ελβετία. Να πάω στη Swatch. Μπράβο. Να πάρω το ρολόι. Το συλλεκτικά. Ναι. Εκεί τα έχει 250 φράγκα. Εντάξει. Τόσο τα έχει. Κορώνες. Ναι. Τόσο είναι, 280 ευρώ αυτό. Okay. 70. Είναι δηλαδή το duty free. Αλλά δεν τα πήρα τελικά διότι. Πρέπει να πληρώσεις κορώνες. Εγώ είχα ευρώ. Να πάω δηλαδή να πληρώσω ευρώ. Με την κάρτα. Πρόσεξε, με την κάρτα γίνεται. Εγώ ήθελα να πω να χαλάσω. Να σου δώσει ρέστα σε κορώνες. Ναι. Και μετά να πάω να τα αλλάξεις. Και στο duty free σου δίνει κουπόνι να πας να εξαργυρώσεις το φόρο που δεν πληρώνεις που είναι 17-18 ευρώ. Καλά, εντάξει. Τρέχα γύρε, γιατί θέλω να σου πω κάτι, με ξενέρωσες. Άσου να πας στο διάλογο. Ναι, ναι, ναι. Για να πάρω ένα γαμορολόι και το παραγγέλνουμε. Αυτό. Και αυτά. Αυτά για τη Ζυρίχη. Καλημέρα στον Αντρέα. Καλημέρα στην Αγγελική. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες της Ομογένειας που μας ακούνε. Γιατί πραγματικά έζησα και θυμήθηκα πως είναι. Δεν, εγώ έζησα ένα χρόνο στο Λονδίνο, αλλά ξέρω πως είναι, ρε παιδί μου, να ακούς Έλληνα, να τον βλέπεις και να θες να τον αγκαλιάσεις. Να ακούς ένα ελληνικό τραγούδι και να ανεβαίνει η ψυχούλα σου στα ουράνια. Να τρως μια γεύση από τη χώρα μας και να νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι έρχεσαι σε επαφή με τα μικράτα σου, ας πούμε, και με τους γονείς σου και με την πατρίδα σου. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι γελαστοί, με μια αγκαλιά. Που πραγματικά, επειδή δεν ξέρω, δεν το λέω για τον Αντρέα τώρα και την Αγγελική, το ξέρω και από τους κουμπάρους μου, είναι με το ένα πόδι στη χώρα που κατάγονται και με το ένα πόδι στη χώρα στην οποία έχουν κάνει τα σπιτικά τους και τις οικογένειές τους και τις περιουσίες τους. Δεν είναι ούτε Ελβετοί, ούτε Έλληνες. Είναι, θέλω να πω, νιώθουν και τα δύο. Αλλά το θέμα είναι πώς συμπεριφέρονται. Στην Ελβετία τους συμπεριφέρονται ως Έλληνες, στην Ελλάδα ως Έλληνο-Ελβετούς ή ξένους που ήρθαν κτλ. Και πάντα θα είναι ανάμεσα στις δύο χώρες. Τους χαιρετισμούς μας σε όλη την Ομογένεια και σε όλα τα παιδιά μας. Μας έχει στείλει εδώ ο Γεώργιος ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σε γνωστό μπεργκεράδικο, τα ΜΑΚ τέλος πάντων. Δύο μπέργκερ, μία πατάτες, ένα αναψυκτικό, 39 ευρώ. Δύο μπέργκερ. Και η Ελένη λέει Τετάρτη γύρισα λέει από Ζυρίχη, 30 φράγκα το κάθε πιάτο, παιδιά. Άκου τώρα. Αλλά είναι, σου λέει, ωραίο. Έχει εκεί ένα εστιατόριο ελληνικό, δεν το είδα την αφίσα δηλαδή. Και μου είπε και ένας φίλος μου όταν είδε ότι είμαι εκεί, ότι να πας να φας εκεί. Εγώ δεν προλάβαινα γιατί γύρισα την Κυριακή το πρωί. Το Γιάμας. Ελληνικό. Φαντάσου, ήταν ωραίο. Ναι. Εγώ εντωμεταξύ βλέπω τώρα και το The Bear. Που είναι. Αυτός πήρε το εστιατόριο, σας είπα, του αδερφού του που αυτοκτόνησε. Ναι. Είναι ο καλύτερος σεφ του κόσμου. Έχει δουλέψει στο καλύτερο εστιατόριο του κόσμου, βασικά. Και φτιάχνει σαντουιτσάρες. Ακόμη δεν έχω καταλάβει γιατί αυτή η σειρά θεωρείται η καλύτερη. Ρε παιδί μου, όπως πολύ σωστά μου είπε και ο Βάκης εχθές ο φίλος μου, ο κολλητός μου, μου λέει. Κάτι θέλει να κάνει, ναι, μια κορύφωση και δεν, ναι, γίνεται. Και λες τώρα θα γίνει, τώρα θα γίνει, τώρα θα γίνει. Μπορεί να είναι μια συγκινησιακή, να συγκινηθείς. Μπορεί, ναι, να είναι κάτι στην μπλοκή. Δεν γίνεται ποτέ. Είναι μια αέναη αναμονή να γίνει κάτι αυτή η σειρά. Και έχω φτάσει στο έκτο επεισόδιο. Μου είπε εδώ ο Γιώργος ο Κουρδοκλανιάν, ναι, περίμενε, μου λέει, να τελειώσει η σεζόν. Περίμενε. Στη σεζόν, μου λέει, ναι, θα. Αυτό σάρωσε και τα βραβεία. Σάρωσε και τα βραβεία. Κάτι θα γίνει. Είναι που λες εσύ. Έχει λίγο ένα χαμένο βλέμμα. Είναι λίγο, έχει ένα βοηδό, έχει ένα βοηδό μάτι. Είναι όμορφος γιατί έχει κάτι πράσινα μπλε μάτια. Τι έχει αυτά. Σγουρό, μαλλί, ξανθό και είναι και φέτες. Έχει και τα τατουαζάκια του και αυτά. Και το καταλαβαίνω που έχει γίνει η φασόν. Αν ξεκίνησε να το βλέπω. Φασόν Άικο, ναι. Α, εσένα είδα, εσένα σε είχα στο ταξίδι μέσα στη. Γιατί πήγαμε Σουισέρ και γυρίσαμε. Ναι. Λοιπόν, είχε έναν. Έγραφε παντού Ιωάννα. Και ήρθε από την Ελλάδα. Ναι. Μαλί τώρα να δεις. Μαλί. Λέω τώρα. Λορέντζο Λάμας. Τι έκανες γνωριμία. Όχι, όχι. Γιατί μου έκανες γνωριμία. Γεια σου, Γιάννη, τι κάνεις. Πιάσε κουβέντα. Έλα, τι κάνεις. Καλά είσαι. Έλληνας. Ελληνότατος. Έφυγε στη Ζυρίχη. Έχει ζήσει. Είναι όλοι, ρε παιδί μου, clean cut, είναι καθαροί, είναι όλοι, είναι γυμνάσμοι. Καλά, αυτοί ξέρεις, έχουν και τα προγράμματα που σου έχω πει. Ναι, καλή, ναι. Κοιμούνται συγκεκριμένες ώρες, ξυπνάνε, τρώνε συγκεκριμένη ώρα.
τα υγιεινά τους, εμείς κάνουν αυτό. Το ποδήλατό τους. Δηλαδή, δεν και ποδήλατο θα κάνουν. Δεν βλέπεις παραπανήσια κιλά σε αυτές τις χώρες. Δηλαδή αν δεις παραπανήσια κιλά, Έλληνας είναι. Σωστό. Δηλαδή τα θέλουν όλα τύπου του μέτρου, του προγράμματος, ναι. Της οργάνωσης. Γι' αυτό έρχονται. Αυτός που είδες ήταν στο πάρτι. Όχι, δεν ήταν στο πάρτι. Τελείωσε το. Μία που τον είδα ήταν και μέσα στο βανάκι, τελείωσε, τον έχασε τώρα. Α, καλά. Αν μας ακούει το παιδί, βέβαια τώρα πρέπει να στη Ζυρίχη. Εσένα σε αναγνώρισε. Βέβαια. Έλογε κανένα. Εσύ που ήσουν με τον Δημήτρη Γκαρίζο στο βανάκι, αν μας ακούς. Σγουρό, μαλλί, ωραίο. Σαν το Λορέντζο Λάμας που ήσουν. Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου. Μάπες μου, καλή σας ημέρα. Να σας πω να πάρετε το υποφόν σας. Γιατί έχει. Θα έχει κολό καιρό. Στη Στούπα, στη Ζαχάρο που μας ακούνε, έχει 4 και 5 βαθμούς Κελσίου. Τώρα στα Κύθυρα βλέπω 8 τώρα. Στην Καλαμάτα 4, στα Ιωάννινα -1. Χαλκίδα 5, -1 και στην Τρίπολη, 0 στη Θεσσαλονίκη. Στα Χανιά έχει 8, προσέξτε πάρα πολύ, Σούρνετε και Κοξάκι. Πάτρα 4, Κέρκυρα 4, Λάρισα -3. Ρε παιδιά στη Λάρισα. Και έχουν βγει και οι αγρότες στους δρόμους. Στους δρόμους, ναι. Σε όλη την Ελλάδα, αλλά εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, ο κάμπος είναι που έχει πληγεί περισσότερο, γιατί οι άνθρωποι, και το λέω τώρα και να τριχιάζω, δεν έχουν πάρει ακόμη τις αποζημιώσεις τους. Χώρια όλη την υπόλοιπη κρίση που μαστίζει όλη την Ευρώπη όσον αφορά αυτό τα καιρικά προβλήματα. Ότι είναι ευρωπαϊκό το θέμα, δηλαδή. Δηλαδή στη Γερμανία, ακριβώς. Στη Γαλλία γίνεται χαμός. Άκουγα την περασμένη εβδομάδα το Τζίμα που είχε πάρει τον εκπρόσωπο, τον επικεφαλής των αγροτών. Και πήγε να του το φέρει ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο έχουν βγει στους δρόμους είναι ότι δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις. Και του λέει, όχι κύριε Τζίμα. Ναι, γιατί είπε ότι σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν κινητοποιήσεις, αλλά εμείς εδώ πήγε να το φέρει ο Τζίμας. Και αυτό ρε παιδιά με τι ήταν αυτή η μαλακία. Μα είναι δυνατό. Πού τον έχω και σε υπόλοιψη, ρε γάμο. Τι συνέβη. Δεν έχετε δει τι έχει γίνει. Όχι. Λοιπόν, θυμάστε ότι είχε γίνει. Βάλτε μια νοτελεία στο Τζίμα. Ναι. Στο αγροτικό. Ναι. Θυμάστε τι έγινε την περασμένη εβδομάδα με το λεκτικό ατόπιμα που την είδα όλη την. Είδα όλο το απόσπασμα. Μπορείς να το πάρεις και ό,τι ως δεν. Που είπε ο Άκης Παυλόπουλος όσον αφορά. Μιλούσε με την Ιωάννα Μάνδρου και λέει τώρα δηλαδή με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Θα μπορεί. Και την τεκνοθεσία. Θα μπορούν δηλαδή οποιοδήποτε δύο δηλώσουν ζευγάρι να τεκνοθετήσουν. Δηλαδή να πάρουν ένα παιδί και να το μεγαλώσουν. Και το πάει ένα βήμα παραπέρα. Και αυτός ήταν ο τίτλος. Μπορούν δηλαδή και δύο αδέρφια. Βασίλη, μην με φοβάσαι. Ναι, ναι, ναι. Όχι, καλέ. Ναι. Και δύο αδέρφια που έχουν. Και το πάει στη διαστροφή. Ως τέτοιο. Ότι μήπως, ας πούμε, το παρανοίγουμε πολύ και μέσα στο πλαίσιο του να κάνουμε το σωστό, ανοίγουμε παράθυρα για να γίνουν και τέτοια φυσικά πράγματα. Βγαίνουν όλοι και τον κράζουν, γιατί σου λέει εδώ μιλάμε για κάτι υπαρκτό. Μιλάμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι ερωτευμένοι και θέλουν να μεγαλώσουν ένα παιδί και να το πάρουν από ένα ίδρυμα κτλ. Τι πας και βάζεις μέσα τώρα για τον τίτλο, για να βγει ο τίτλος, να μας πεις για αδέρφια που. Αυτό είναι διαστροφή. Δεν μιλάμε για διαστροφές. Η δική και του πλευρά, επειδή μας ακούει και η Ελένη Φωτοπούλου, η γυναίκα του, είναι. Συγγνώμη, πες το παραλληλά και θα Ναι, και παράλληλα, πέρα από την τεκνοθεσία, μιλάμε και για την αναγνώριση της οικογένειας. Όταν εγώ έχω ένα παιδί που είναι βιολογικά δικό μου και το έχω κάνει με μια παρένθετη γυναίκα και επιλέγω να το μεγαλώνω με τον σύντροφό μου, τον οποίο αναγνωρίζει ως πατέρα, πρέπει να αναγνωριστούμε και ως οικογένεια. Ο Παυλόπουλος εννοούσε ότι. Το παραθυράκι. Ότι έτσι όπως το θέτεται, μήπως τελικά οποιοδήποτε πάει. Ότι ανοίγει ένα παραθυράκι που μπορεί να γίνει. Μπας περιπτώσει, δεν είναι αυτό. Το Σαββατοκύριακο έγινε το εξής. Την Παρασκευή το πρωί στην εκπομπή του Άκη Παυλόπουλου και του Δημήτρη Οικονόμου έχουν βγάλει τον Γιώργο Τσελίκα. Το θυμάστε τον Γιώργο Τσελίκα. Ένας εξαιρετικός που κάνει τα. Δεν τον πας πολύ. Βίδα τα χείλη σου. Κοίταξε τώρα. Γιατί δεν τον πας. Ούτε τον πας. Θα σου πω, πολλές φορές κινείται στο όριο και πολλές φορές το ξεπερνάει. Δεν έχω ανάγκη το 2023 να βλέπω ένα ρεπόρτερ να αλήφει αντιλιακά λουόμενη στην παραλία, για παράδειγμα. Ναι. Και να λέει, πω, τι είδαμε σήμερα. Εμένα θα σου πω κάτι, μου έχει κάνει κακή εντύπωση. Ναι. Μου έχει βγει από στενό που απαγορευότανε. Και τώρα να ζητήσει ένα συγγνώμη. Κάτσε ρε παιδί, κόντουψα να πει. Συγγνώμη που γελάω, δεν το περίμενα να είναι προσωπικό. Γιατί έχετε μπει ανάποδα, γιατί είμαι ωραίος, κάτι τέτοιο μου είχε πει. Ναι, αυτό πουλάει τρέλα αυτό. Ναι, αλλά πουλάει τρέλα όμως. Άσχετο τώρα από αυτόν τον άνθρωπο, επειδή μου πλέμε ένα έτσι μου κάτσε. Και τα δύο δεκτά και αποδεκτά. Έχει λοιπόν ρεπορτάζ για την ακρίβεια και λέει ρε παιδί μου ότι και θα σα πω χαρακτηριστικά. Ήμουν τώρα, λέει, γιατί έτσι κάνει, λέει, ρε παιδί μου, περιστατικά αυτός. Ήμουν, λέει, εδώ πριν και μιλούσα με μια κυρία, δεν ήθελε να βγει στον αέρα και μου της λέω, τι έχετε πάρει εσείς? Και λέει, έχω πάρει 4 φέτες ζαμπών και 4 φέτες τυρί. Μάλιστα. Και πετάγεται ο οικονόμ και λέει, καλά του λέει Γιώργο, 4 τόστ για να κάνει μια οικογένεια, 4 τόστ λέει χορταίνει, λέει ένας άνθρωπος, λέει. Δεν είναι, λέει, με 4 τόστ μπορεί να χορτάσεις. Πετάγεται και ο Παυλόπουλος, λέει, δεν είναι, λέει, ευκαταφρόνητα, λέει, 4 τόστ.
με 4 τόσο λέει μπορεί να χορτάσεις. Και έχει γίνει τώρα viral. Και μένα τα ψήγε μιστά επίσης. Ναι. Και έχει γίνει τώρα viral. Καταλαβαίνετε τώρα, σκάει ξεφτύλες. Με μια ελιά και δυο ντοματίτσες ο Έλληνας χορταίνει. Ναι, γιατί, είναι όλα αυτά στο πλαίσιο. Και το συνεχίζει ο οικονόμου. Γιατί λέει να πάρει 10 και να τις πετάξει. Επιτέλους μάθαμε. Άκουρε, Μαρτίτσε. Ναι, ναι. Γίναμε ανθρώποι. Επιτέλους μάθαμε, λέει, να παίρνουμε όσα χρειαζόμαστε. 4 τόστ χορταίνει ένας άνθρωπος. Δεν χρειάζεται να πάρει 10 και μπράβο, να τα πετάξει ή να τα αφήσει να σαπίσουν. Μπράβο. Τη στιγμή που οι αρχές, ας πούμε, βαράνε το ένα πρόστιμο μετά τα άλλο στις εταιρείες για υπερβολική ακρίβεια και σχροκέρδια στη χώρα μας, τα δημοσιογραφικά σχόλια είναι αυτά. Λοιπόν, έγινε χαμός με αυτού. Όμορφα. Τους κράξανε πολύ άσχημα. Και ιδίως τα δύο ο Παυλόπουλος μαζί με το άλλο. Τέλος αυτά έγιναν λοιπόν. Δεν λένε λίγο survivor και στο Sky που είναι πρωί-πρωί. Λέω λοιπόν ότι ο Sky τι έπαθε τώρα και προσπαθούσε. Έτσι όπως το έφερε λοιπόν ο Παυλόπουλος στον εκπρόσωπο των αγροτών, ήταν ότι όλοι η Ευρώπη διαμαρτύρεται για την ακρίβεια και για το πώς έχουν έρθει τα πράγματα στον κλάδο. Και οι Έλληνες, ο λόγος που βγαίνουν στους δρόμους είναι οι αποζημιώσεις. Τον έβαλε στη θέση του ο άνθρωπος, είπε ότι εμείς είμαστε και για αυτό και για όλα τα άλλα, τα οποία μάλιστα εμείς με συνέπεια κάθε χρόνο διεκδικούμε και η κυβέρνηση με συνέπεια κάθε χρόνο μας τα αρνείται. Εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό, καλημέρα στη Λάρισα, για να πούμε ότι έχει μείον 3 στη Λάρισα. Εντάξει. Λοιπόν, γρήγορα θα πω ότι είναι 29 του μηνός, δεν γιορτάζει κανείς. Ενώ σαν σήμερα δημοσίευε το 1870 στην εφημερίδα Αλήθεια ότι το 1869 είναι έτος εισαγωγής στην Ελλάδα του ποδηλάτου, του περίεργου τούτου και δυσκόλου άμα είδους παιδείας και ταχυδρομίας, όπως γράφει η εφημερίδα, και εισαγωγής του ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος και ο Παύλος Δαμαλάς, γιατρός και δήμαρχος Πειραιός. Μάλιστα. Ο Πειραιάς ο πρωτοπόρος. Σαν σήμερα ιδρύθηκε ο ΣΕΒ, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων και Βιοτεχνών. Ωραία. Τι. Ναι. Ωραία που ιδρύθηκε. Δεν θα μπαίναμε ποτέ. Ακούστε τώρα. Σαν σήμερα το 1979, η 16χρονη Μπρέντα Σπένσερ σκοτώνει 2 άτομα και τραυματίζει 9 άλλα. Όταν πυροβολεί από το σπίτι της κατά της εισόδου του παρακείμενου δημοτικού σχολείου. Ιωάννα. Το όπλο της. Γνώμη για Μπρέντα. Το όπλο της το χάρισε ο πατέρας της ως χριστουγεννιάτικο δώρο, Παναγία μου. Στους αστυνομικούς που τη συλλαμβάνουν, δικαιολογείται με τη φράση «Δεν μου αρέσουν οι Δευτέρες. I don't like Mondays». Χριστός και Παναγία. Με αφορμή το περιστατικό αυτό, οι Boomtown Rats θα γράψουν το ομώνυμο τραγούδι τους. Σαν σήμερα το 1996. Τι είδηση ήταν αυτή, Παναγία μου, όλοι μαζί μέχρι το τραγούδι που έφτασε. Η κρίση των ημείων. Μάλιστα εχθές παρέστηκε ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Αμήνης, στο μνημόσυνο ενός από τους ήρωές μας. Το 1996 σήμερα ο νέος πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης στις προγραμματικές του δηλώσεις στη Βουλή στέλνει μήνυμα προς την Τουρκία ότι σε οποιαδήποτε πρόκληση η Ελλάδα θα αντιδράσει άμεσα και δυναμικά. Για να ζητάει μετά συγγνώμες. Αλλά όχι, για να λέει μετά ευχαριστώ στους Αμερικάνους. Η πρωθυπουργός της Τουρκίας, Ταν Σούτσιλέρ, ζητά διαπραγματεύσεις για το καθεστώς των βραχονισίδων του Αιγαίου. Τουρκικά πολεμικά πλοία παραβιάζουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα και πλησιάζουν τα Ήμια. Γίνονται διαβήματα από την Ελλάδα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ. Ξεκινάει η κρίση των Ημείων. Σαν σήμερα το 99, ο ηγέτης του PKK, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, φτάνει στην Αθήνα και διαμένει επί διήμερο παρανόμος. Ενώ σαν σήμερα το 2000, κατά την πρώτη ημέρα λειτουργίας του μετρό της Αθήνας, η χρήση του μέσου από το επιβατικό ξεπερνάει κάθε ρεκόρ, μόνο μέχρι το μεσημέρι υπολογίζεται ότι διακινήθηκαν σχεδόν 1 εκατομμύριο επιβάτες. Τα θυμάστε τα πλάνα. Βέβαια. Είχα πάει, όλοι είχαν πάει. Είχες πάει. Είχα πάει και εγώ κλασικός Ελληνάρας. Λοιπόν, αυτά, σαν σήμερα πέθανε ο Ορέστης Μακρύς. Το 1975. Μάπες μου. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Μιλάμε για το My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου, ζήτα ό,τι κομμάτι θες να ξεκινήσει, με το οποίο θες να ξεκινήσει η μέρα σου. Προτεραιότητα έχουν τα μηνύματα που μιλούν για την κίνηση για να προειδοποιήσουμε τους μάπες. 698, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σου στο Viber. Όπως και αν έχεις ξυπνήσει, έλα, πες ό,τι γουστάρεις πάνω στα θέματα τα οποία δείξαμε. Γιατί μάπες είναι τα μικρόφωνα. Ελάτε ώστε στο τέλος να καταλήξουμε να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Έχετε ταινίες, έχετε σειρές, έχετε Λάνθιμος Tribute, έχετε Vodafone TV. Οπότε, όποτε και αν, όποια ώρα και αν γυρίσετε σπίτι, έχετε Vodafone TV να αράξετε, να βάλετε το σινεμά σας και να ηρεμήσετε για τη δευτερίλα. Οπότε, you like, you don't like Mondays, έχετε Vodafone TV, οπότε δεν έχετε να φοβάστε τίποτα. Απολαύστε το, αράξτε Vodafone.gr κάθετος TV και έχετε όλο το περιεχόμενο από πλατφόρμα HBO, από Disney Plus, από Warner Brothers, από... πώς λέγεται το άλλο ρε παιδιά που έχει εκεί το... VTV, Via Play. Ό,τι θέλετε το έχετε στη διάθεσή σας με Vodafone TV. Να διαβάσουμε και ένα μήνυμα. Δεν το κλείνουμε αυτό τώρα να αλλάξουμε. Όχι, δεν προλαβαίνω. Πρώτα, μεγάλη άστο. Τα λάρα στο σπίτι μας δεν βάζουμε. Θέλει να τα πει όλα μωρέ και μας την έχει σπάσει. Αν είναι μάγκα, σας τραγουδήσει και heavy metal.
το μάπικο τραγούδι της ημέρας. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι ημέρας. Μιχάλης Χατζηγιάννης, έτσι σε θέλω. Ναι, μπράβο, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Έτσι σε θέλω και επιστρέφουμε τα μηνύματά σας, μα πες. Βέβαια. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, MyRadio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Αυτό που ακούτε είναι το Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Έχετε ξυνήσει με φούρια, θέλετε να πείτε πολλά. Οπότε αφήστε το φροντιστήριο, το πάμε πιο μετά για να δώσουμε το λόγο στους Mappes. Να πω εγώ, το προξεκινήσω λίγο από τα δικά μου τα προσωπικά που μου στέλνετε. Μας ακούει η Άντζη. Οπότε. Καλημέρα, καλημέρα. Τα φιλιά μας λέει από τη Ζυρίχη, σας περιμένουμε στη Ζυρίχη όποτε θέλετε. Αχ, θα πάμε να γίνουμε ζυριχιανοί. Θα πάμε εκεί που θέλουμε να κάνουμε το ταξίδι μας. Μακάρι να τα πούμε. Τι καλή είναι, τι πολύ λες, καλή άνθρωπη. Και ήθελα μετά να κάτσω να με πάνε και για φαγητό, αλλά δεν μπορούσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ωστόσο και μόνο που το λέτε. Είναι ρε παιδί μου. Πάμε στη Ζυρίχη, μωρή, τρελάθηκες. Γιατί. Δεν έχει τόσα λεφτά για τη Ζυρίχη. Παπατάλιρο είναι αυτά. Παλάβωσες. Μωρή βλάχα. Κλείστη, μωρή, ένα διήμερο. Αρτέμιδα Λούτσα να πάμε. Η Αλεξάνδρα μου λέει καλημέρα, καλημέρα παιδάκια, καλή εβδομάδα. Ακούω τη συζήτησή σας, λέει τώρα για τη Ζυρίχη. Είναι ο αδερφός μου εκεί, μόνιμα πλέον και είχα πάει πρόσφατα. Συμφωνώ με όλα, ειδικά αυτό το ότι μπορείς να περπατήσεις ό,τι ώρα θέλεις. Το ό,τι αναφορικό, ξέρει και να γράφει κοπέλα. Χωρίς να φοβάσαι. Και επίσης, ένα άλλο κομμάτι είναι ότι τα καταστήματα δεν μαζεύουν τα τραπεζοκαθίσματα. Όταν μιλάμε για εστίαση από το πεζοδρόμιο, ακόμη και οι ανθοπολοί αφήνουν τις γλάστρες έξω. Ποιος να τους τα πάρει. Δεν υπάρχει φόβος, λέει κάποιος, να τα κλέψει και γελάνε όταν το ακούνε αυτό. Καλά, εμάς βέβαια, επειδή το Σάββατο τους είχαμε λίγο ζαλίσει, καταλαβαίνετε, παίζαμε μουσική, ελληνάρες κτλ. Ο ιδιοκτήτης, τουλάχιστον κάποιος μου συστήθηκε, ο ιδιοκτήτης μου λέει: χαμήλωσε το, δεν άντεχε. Και μετά πήγε και έβαλε κάτι αλυσιδίτσες στα τραπεζοκαθίσματα αυτός. Μάλλον για να μας δείξει ότι κλείνουμε. Ναι, ναι, ήταν τύπου ένα τελευταίο ποτό, παιδιά. Τέλος πάντων, ήταν εκεί, δούλευε και όμως και ένας πολύ Γαλλός σερβιτόρος, ο Σωτήρης. Α, μπράβο στο Σωτήρη. Με σέρβιρε. Καλημέρα, Σωτήρη. Πόσοι Έλληνες, όλο Έλληνες ήταν. Το μαγαζί, μάλλον Γκριμάλντι λεγόταν το μαγαζί. Αχά. Οπότε είχε τα κουράγια. Έχει κλείσει όλο. Βέβαια. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έτσι πρέπει. Να πούμε καλημέρα εδώ στον Ελισέο που μας λέει: καλημέρα, Μαπουλινιά, στο Σχιστό και Ρατσινίου. Τραγική η κίνηση από πάρα πολύ πίσω. Και ο Σταύρος μας λέει: καλημέρα, Μάπες, κίνηση στην κάθοδο της Εθνικής μετά την Αττική Οδό. Τα πρώτα μηνύματα για κίνηση. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Ο φίλος μας ο Σταύρος, όχι ο Γιάννης, λέει: αυτό που βλέπετε το αιματάκι στο κρέας που λέμε είναι η πρωτεΐνη του. Η πρωτεϊνούλα. Είναι η πρωτεϊνούλα. Γι' αυτό είναι ωραίο γευστικό, ρε παιδί μου. Για εσάς που μου στέλνετε μηνύματα και με ρωτάτε αν χιόνισε πάνω σε εμάς τα βόρεια, δεν έχει χιονίσει, παιδιά. Τίποτα, Η αλήθεια είναι ότι έχουν πει απόψε το βράδυ. Απόψε. Απόψε το βράδυ με ξημερώματα Κυριακή θα ρίξει χιόνι βόρεια προάστη. Δηλαδή και στην Κηφισιά, λίγο Μαρούσι είπαν ότι θα πιάσει και από εκεί προς τα πάνω μας δροσιά, Διόνυσος και τέτοια. Έχουν πει ότι θα ρίξει. Τώρα δεν ξέρω αν θα το στρώσει ή θα προλάβει. Το στρώσει ή όχι, να έχετε λίγο το νου σας προς τα πάνω, γιατί ρε παιδί μου η πρόληψη σημαίνει ότι 10 φορές ας πούμε θα κάνεις πίσω και δεν θα χρειαστεί τελικά και τη μία φορά που θα έχει χρειαστεί θα είσαι okay. Γενικά τις πρωινές ώρες επειδή έχει χαμηλή θερμοκρασία έχει το πάγο του. Οπότε να είστε προσεκτικοί. Έχει τσαφ που λέγαμε. Έχει το τσαφ, ναι. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Μείνετε έτσι προσεκτικά, ακούστε την εκπομπή, γιατί στο τέλος της θα καλέσουμε κάποιον τηλεφωνικά για να μας απαντήσει σε τρεις ερωτήσεις που αφορούν το τι είπαμε σήμερα, ώστε να μπείτε στην κλήρωση για το ολοκαίνουργιο Citroën AMI, το οποίο είναι πανέμορφο. Είναι ό,τι καινούργιο στην τεχνολογία. Μπορεί να το οδηγήσει ο καθένας από 16 ετών και πάνω με δίπλωμα μοτοποδηλάτου. Μπορείτε να μπείτε στο amistore.citroën. Να δείτε όλες τις προδιαγραφές. Έχει 75 χιλιόμετρα αυτονομία. Είναι υπερσυμπαγές, ασφαλές. Είναι ευέλικτο, μπορείς να το παρκάρεις οπουδήποτε. Μηδενικός θόρυβος, μηδενικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Είναι ηλεκτρικό και έχει, ξαναλέω, 75 χιλιόμετρα αυτονομία. Πηγαίνει δε με 45 χιλιόμετρα την ώρα. Πάρα πολύ καλά και ασφαλές για την πόλη. Αυτό λοιπόν θα το έχετε με leasing για ένα χρόνο από εμάς, από τη Citroën βασικά. Citroën AMI, αν απαντήσετε σωστά στις τρεις ερωτήσεις, ακούγοντας έτσι με προσοχή τις βλακίες και τις μπαρούφες που λέμε όλη την σόλο. Έχουμε και καλημέρες από την καλοκαιρινή Μελβούρνη της Αυστραλίας. Αγάπες μου, το κρεατάκι που τρώτε και δεν είναι κάρβουνο όπως το τρώω εγώ, είναι, λέει, αυτό το κόκκινο που βλέπετε, είναι. Το έχει γράψει και στα αγγλικά, θα το πω. Μυογκλοπίν. Μυογκλοπίν.
Είναι μυογκλοπίνη. Η πρωτεΐνη που βγαίνει από το μυ. Από το μυ, σαν το γαλακτικό όξο. Εντάξει, οκ. Δεν πα φορτώ πρωτεΐνη. Είναι, δεν είναι αίμα. Μην νομίζω ότι είναι αίμα. Είναι έτσι όπως δεν μας άφηνε η μάνα μας να το φάμε ποτέ. Να το φάμε ποτέ. Και αν θέλετε, λέει, ελάτε στη Μελβούρνη 22 ρίτσες μόνο, λέει, με το αεροπλάνο. Να πω κάτι. Μωρέ, θα ερχόμαστε να λέμε πολύ μακριά. Θα θέλαμε πάρα πολύ να φύγουμε. Εγώ έχω καταρχά πάρα πολλού συγγενείς. Υπάρχουν πάρα πολλοί Ουγγαρέζοι. Βέβαια, θα έχει και τη θεία. Στην Αυστραλία. Όπως το είσαι το τέρι. Καταρχά υπάρχει μια Λίντα Ουγγαρέζο εκεί. Λίντα! Η οποία έχει βαλθεί να μαζέψει όλους τους Έλληνες της ελληνικής κοινότητας στην Αυστραλία, γενικά σε όλες τις πόλεις. Αδελαϊδα, Μελβούρνη. Εσύ δεν πρέπει να πας τώρα που στην Ελλάδα είσαι ένας, άντε να είναι άλλος ένας δεύτερος. Ναι, πολλά. Νομίζω ότι ο παππούς μου ήταν 11 αδέρφια και τίποτα 9 είναι στην Αυστραλία. Άρα και οι οικογένειές τους. Πού δεν θέλετε να πάμε έτσι μια πολύ μακρινή Αυστραλία. Το τριήμερο. Δεν μας φτάνουν οι ώρες. Δεν μπορούμε να πάμε από τον Άφλιο. Από τον Άφλιο δεν μπορούμε. Λοιπόν, μάπες. Πάμε να διαβάσουμε μάπες. Βέβαια, καλημέρα να πούμε και στη Βίκη που λέει για το θέμα που λέγαμε πριν με τον άλλον άνθρωπο και την κοινωνική κουζίνα. Έχω, λέει, συνάδελφο που πολύ παλιά ήταν εθελόντρια, πολλά χρόνια στον άλλον άνθρωπο. Τα έβλεπε όλα. Δεν μίλησε και έφυγε. Δημιούργησε τη δικιά της κουζίνα, τέλος πάντων. Δυστυχώς με αυτά θα πάρει μπάλα, λέει, και τους ανθρώπους που πραγματικά κάνουν σωστά τη φιλανθρωπία τους. Ναι, γάμο του. Εντάξει, όσο ακούστε τέτοια πράγματα. Έχουν αρχίσει και ανοίγουν είναι... στόματα δηλαδή. Λίγο οι φωτογραφίες που μας στέλνουν. Ναι, λίγο αυτές ναι. Και εμείς βέβαια με τέτοιο, με επιφύλαξη. Εννοείται, ναι. Δεν, απλά διαβάζουμε τα μηνύματα. Υπάρχουν ντοκουμέντα όμως. Φέρετε ο άνθρωπος να έχει. Ο άλλος άνθρωπος βασικά. Φέρετε ο άνθρωπος να είναι άλλος άνθρωπος από αυτό που είχαμε στο μυαλό μας. Πραγματικά. Το έλεγε με την στην ουσία ο άνθρωπος. Δεν είμαι αυτός που νομίζετε. Εμείς δεν είχαμε το νου μας. Καλημέρα να πούμε και στο Γιώργη πάλι που τοποθετείται στο ζήτημα Ζυρίχη. Και λέει, επειδή. Μ' αρέσουν οι μάπες γιατί παίζουν. Α, έχουμε και θέμα ημέρα σήμερα. Και ο Ανδρέας μας έστειλε αυτή τη Ζυρίχη. Θυμάστε το θέμα ημέρα. Ποιο είναι? Ερώτας με διαφορά ύψους. Ερώτας με διαφορά ύψους λοιπόν. Για πάμε. Ναι, έλα, λοιπόν, να πούμε καλημέρα. Γιατί με κοιτάτε εκεί, δύο. Ποιο ο Ανδρέας, ο Ανδρέας, ο φίλος μας. Ναι, ο Ανδρέας, ο φίλος μας. Ναι, Ανδρέα, ο Ανδρέας πηγαίνει για τέννις. Σας είπα, ο Ανδρέας, ο πιο φιλόξενος άνθρωπος, ο πιο χαμογελαστός άνθρωπος. Μία αγκαλιά και είμαι σίγουρος ότι όλοι είναι έτσι. Αλλά επειδή γνώρισα εκείνον και την οικογένειά του, φανταστείτε ότι τον κάλεσα σπίτι μου. Ακούω λέω όταν θα έρθει στην Ελλάδα να μείνει σπίτι μου, ναι. Εντάξει, δεν υπάρχει. Μιλάμε τώρα, ρε παιδιά, να βλέπει χαμογελαστού ανθρώπου. Δεν έχει τίποτα να. Μιλάμε τώρα για ό,τι. Το βρακί του σου δίνει. Το βρακί. Το βρακί. Να σε καλά, ρε Αντρέα. Μας γράφει λοιπόν εδώ ο Γιώργης. Επειδή, λέει, το νερό από τις βρύσες πίνεται στη Ζυρίχη, θεωρείται πολυτέλεια να έχεις μπουκαλάκι νερό το οποίο κοστίζει 2,90. Αφού πίνετε τις βρύσεις. Γι' αυτό θεωρείται πολυτέλεια να έχεις το εμφιαλωμένο. Α, πολύ το έξτρα. Σου λέει, είναι καλό, τι το θες εσύ, κυρία μου. Επίσης, φαντάζομαι τώρα, ρε παιδιά, συγγνώμη, δεν θα έχουν εκεί τίποτα νερά από τις μάρκες αυτές που έχουμε εμείς με τα 50 λεπτά. Θα έχουν αυτά που έλειωσε ο πάγος σε μια ειδική συνθήκη, αυτό και κατέβηκε το νερό και εκείνο. Γιατί κανονικό νερό είναι αυτό. Σε παρακαλώ. Θα είναι πιο special, βρε. Αυτά τα μπουκαλάκια. Θα τους ρίχνουν ευβιάν. Πρέπει να ρίχνουν ευβιάν στις σωλήνες. Ναι. Πάντως, ρε παιδί μου, είναι φοβερό, αυτό έλεγα στα παιδιά, η ζωή δύο ταχυτήτων. Δηλαδή, να υπάρχουν πόλεις, και τριών μπορώ να σου πω, έτσι, γιατί εμείς δεν είμαστε και στη χειρότερη κλίμακα, υπάρχουν και πόλεις της Ευρώπης που είναι στη χειρότερη κλίμακα, που είναι η ασφάλεια στο κόκκινο, είναι ανθυγιεινό να ζεις σε αυτές τις πόλεις. Βλέπεις όμως ότι υπάρχουν και αυτές οι πόλεις, κυρίως στην Ελβετία, δηλαδή η Γενέβη και η Ζυρίχη είναι από αυτές, που... Είναι λίγο σαν να πηγαίνεις το παιδί σου σε ένα καλό ιδιωτικό που βλέπεις ότι είναι άλλο σχολείο. Δηλαδή του δίνουν δυνατότητα, αυτό λέγαμε τώρα και με τη Βασιλική, λέγαμε για το κολέγιο, ρε παιδί μου, ότι δίνει τώρα την δυνατότητα στο παιδί σου να κάνει κρίκετ. Θα μου πεις, χαίστηκα για το κρίκετ. Οκ. Okay. Αλλά θέλεις το παιδί σου, αν έχεις βέβαια και την. Βασικά δεν θα έπρεπε να είναι θέμα οικονομικής δυνατότητας. Έτσι θα έπρεπε όλα τα παιδιά να είναι. Αλλά είναι. Να έχει πρόσβαση και να καταλάβει τις δεξιότητές του προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Οπότε όταν βλέπεις ένα σχολείο να ασχολείται. Ένα σχολείο να ασχολείται, ξαναλέω, με το παιδί. Να προσπαθεί να βρει τι ταλέντα έχει. Είναι καλό στο αθλητισμό. Να ασχολείται με το διάβασμά του. Με τις κλίσεις του. Αθλήματα. Όλα αυτά. Και τα έχει στο πιάτο. Καταλαβαίνεις ότι είναι φαίνεται ότι είναι παιδί ενός ανώτερου Θεού. Και αντίστοιχα, το άλλο το παιδί που πάει στο δημόσιο είναι ένα παιδί ενός κατώτερου Θεού. Καταγράφω λίγο την κατάσταση. Ναι. Όταν βλέπεις λοιπόν στη Ζυρίχη αυτή τη ζωή, δηλαδή να μην φοβάσαι να βγεις έξω το βράδυ. Να μην φοβάσαι να ταξιδέψει με το τρένο, μήπως συγκρουστεί με το τρένο που έρχεται αντίθετη κατεύθυνση. Να μην φοβάσαι να μπει στο σούπερ μάρκετ, γιατί μπορείς να πάρεις πέντε πράγματα βασικά για τη διαβίωσή σου, για παράδειγμα. Να μην φοβάσαι να ανέβεις στο καράβι, μήπως σε σπρώξουν να πούμε, από την μπουκαπόρτα, επειδή δεν έχεις εισιτήριο και σε ρίξουν στη θάλασσα και σε φάει προπέλα. Όλα αυτά λοιπόν καταλαβαίνεις ότι τελικά δυστυχώς στον κόσμο υπάρχουν δύο ταχυτήτων χώρες. Είναι φοβερό. Αναπνέεις το οξυγόνο. Καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι.
πόσα κατοικίδια. Μια κουράδα κάτω δεν είδα. Εδώ πέρα είναι πάρα πολύ, ναι, είναι πάρα πολύ λογικό να κάνει το σκυλί τα κακά του και να το παίρνει το άλλο στο τέτοιο και να συνεχίζουν το δρόμο. Και προχωράμε. Εγώ προχθές, όντως δεν με έβλεπε κανείς. Αλλά δεν μπορώ, δεν μπορώ εγώ. Τα μαζεύω και βγαίνει ένας, ρε παιδιά, για να δεις και την τύχη μου. Ένας από ένα στενοφόρο, δεν τον έβλεπα εγώ, γιατί ήταν μέσα στο στενοφόρο ο οδηγός. Κάτι περίμενε ο άνθρωπος. Ναι. Και με χειροκροτούσε. Κοίτα να δεις, ρε μαλάκα, με χειροκροτάει επειδή μάζευε τα σκατά. Δηλαδή για κάτι που θα έπρεπε ούτως ή άλλως να κάνω. Εν πάση περιπτώσει, είναι κρίμα, ρε γάμο, γιατί έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη χώρα που το μισό από αυτό που σας περιγράφω δεν είναι καν θέμα κράτους. Είναι θέμα προσωπικής αμπεστοποίησης και να θες να είναι η χώρα σου καθαρή και εσύ να είσαι καλά σε αυτήν. Και λίγο συνειδητοποίησης, βρε παιδί μου. Βλέπεις ότι στη Ζυρίχη, για παράδειγμα, οι άνθρωποι δεν φαντάζομαι ότι έχουν αυτό το «εμείς είμαστε οι καλύτεροι από όλους σε όλα». Εμείς εδώ στην Ελλάδα το έχουμε. Εννοείται. Οι καλύτεροι από όλους σε όλα. Άρα τι συμπεραίνεις από αυτό? Δεν χρειαζόμαστε και πολύ βελτίωση. Θα σου το πω κι αλλιώς. Είναι ο άνθρωπος που έχει κλείσει ένα ξενοδοχείο φοβερό. Μιλάμε τώρα εκεί, μου λένε άστο τώρα. Άστο. Δίπλα σου λέω στην Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης. Τώρα θα βάλω τα κλάματα, σε με ήσυχο. Θα σου δείξω το βίντεο. Και έχει εκεί, σου λέει στη ρεσεψιόν, είναι κομπλιμένταρι το μίνι μπαρ. Ανοίγω το μίνι μπαρ, τον κόλλο του είχε μέσα. Τι να είχε, μωρέ. Είναι ντράπηκα όμως να πάρω. Ναι. Αυτό είναι στον άνθρωπο. Δηλαδή δεν τα βάλαμε στην τσάντα και έφυγα. Πήρα μόνο το πρωί ένα χυμό που ήθελα, γιατί δεν πρόλαβα να πάρω πρωινό. Και πήρα, είχε ένα χυμό βερίκοκο. Άστο. Σαν να είχε τύψει βερίκοκο. Στίβε το βερίκοκο, μωρέ. Αλλά όλα τα άλλα τα άφησα άθικτα, γιατί δεν ήθελα να με πούνε. Μα δεν τα χρειάστηκα κιόλα. Αυτή είναι η μέση. Δηλαδή, ούτε να ντραπώ να χρησιμοποιήσω κάτι που το θέλω, μου έκανε κέφι, το γουστάρω εκείνη την ώρα, όταν μου λένε πάρ το ή μην το πάρεις ή τέλος πάντων να το πληρώσω. Αλλά ούτε και να τα μαζέψω όλα επειδή σου πάνε τζάμπα, ας πούμε. Να κάνεις ένα μικρό μίνι μπαλ στα Ουγγαρεζέικα μετά. Βέβαια, το και το άλλο που μου έκανε εντύπωση, στο αεροδρόμιο μου άνοιξαν κανονικά όλη τη βαλίτσα. Τα έβγαλαν όλα έξω. Oh. Και από τις μικρές τσαντούλες τα πάντα. Τα βρακιά έχεις πάρει, τα καινούργια. Ξέρω γιατί, όλα εντάξει ήταν. Μπράβο. Ναι. Εδώ ή εκεί? Εκεί, ρε. Εκεί. Δηλαδή ένιωσα και λίγο. Σου βγάλαν έξω τα βρακιά και αυτά. Όλα. Παιδί μου άνοιξαν το νεσεσέρ και βγάλαν όλα τα. Ο οδοντόκρεμο, ο οδοντόβουρτη, όλα. Τα CD μου βγάλανε από τα. Τα CD. Όλα τα βγάλανε. Τι έξω. Να του έκανε. Σου λέει να φέρει μια παράνομη φέτα από Ελλάδα. Ναι. Τι να φοβήθηκα. Τέλο πάντων, λοιπόν, μάπε μου 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Φεύγουμε για δελτίο ειδήσεων με την Όλγα Τσαουσέλου. Αμέσω μετά επιστρέφουμε με εσά και τα μηνύματά σα, γιατί η Κατρακύλα έχει ξεκινήσει. Αυτό είναι το Μάπε Show. Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε MyRadio 104,6. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Με πάρα πολύ κρύο έχει ξεκινήσει. Να προσέχετε, να ντύνεστε καλά. Βέβαια, σε μια εβδομάδα από τώρα θα έχουμε 20 βαθμούς, Τέλειο. Νομίζω ότι από το Σαββατοκύριακο και πάλι έχει αρχίσει να στρώνει το μεταξύ. Τώρα που λες. Όντως. Ναι. Βάλτε τα μπουφανάκια τώρα. Τώρα που είπε καλή εβδομάδα, ανοίγω το ημερολόγιο, τι διαπιστώνω. Γενάρης ακόμα. Γενάρης, παιδί. Γενάρης ακόμα. Μέχρι την 5η Γενάρη θα έχουμε. Μα που να μην έσωνε φέτος, μας διέλυσε. Μην τρελαίνεσαι. Και παιδιά, ηρεμήστε τώρα. Τι έχεις πάθει με Γενάρη. Ξέρεις τι, μου φαίνεται δε ρε παιδί μου ότι... Καλά, ας τις διακοπές ήταν σαν να μην ήτανε. Σαν περιστατικά, οι γιορτές που κάνουμε μήνες πριν. Και δεν είναι. Δεν είναι. Τώρα περάσαμε. Εδώ, Γενάρης, εκεί βαράει. Γιατί και εσύ έτσι είσαι. Εγώ, τι για τον Γενάρη. Είναι. Όχι, καλέ. Όχι, μου λέει δεν είναι τόσο πίσω όσο το σκέφτομαι. Ναι, δεν είναι τόσο πίσω, αλλά όχι, εντάξει. Δεν... Γιατί να βιαζόμαστε να περνάει και ο χρόνος. Άσε με, σε παρακαλώ. Τσίκι Κάρο Liquid Blush. Βάλτε λίγο ρούζ στα μαγουλάκια και θα σας φτιάξει διάθεση. Αν θέλετε να σας φτιάξει ακόμα περισσότερο, βάλτε και στα χείλη, βάλτε και στα μάτια, γιατί το συγκεκριμένο προϊόν μπαίνει παντού. Θα το βρείτε σε 6 αποχρώσεις, φυσικά από την Tommy G. Είναι για μοναδικές εμφανίσεις, για χρώμα στα μάγουλα, contouring και λάμψεις. Μπείτε τώρα το tommyg.gr ή ακόμα καλύτερα επισκεφτείτε ένα κατάστημα με τα αγαπημένα μας προϊόντα. Θυμίζω το θέμα ημέρας για το Viber στο 6-9-8-104-104-6 ότι είναι έρωτας με διαφορά ύψους. Κάποια στιγμή, με συγχωρείτε κιόλας, πρέπει να κάνουμε και το έρωτας με διαφορά εισοδήματος. Παίζει πάρα πολύ εκεί έξω, απασχολεί αύριο. Πάρα πολύ τον κόσμο. Αύριο, βέβαια. Έτσι, να το κάνουμε. 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματα στο Viber. Μάπες μου, καλή εβδομάδα. Καλημέρα να πούμε στον Τζον που έχει στείλει το μήνυμά του από Μάνδρα Αττικής με 5 βαθμούς και μας λέει την καλημέρα του. Παγώσαν από εκεί τα παιδιά. Καλημέρα. Στην Χριστίνα. Έχει την πολύ ωραία την ταβέρνα που είχα πάει εκεί, πώς σας την είχα πει. Πώς μας την είπε στη Μάνδρα. Μάνδρα. Ναι. Έλα ρε, πώς την είχα πει. Ποια ταβέρνα. Έλα Μανδριώτης. Τι λέγανε. Δροσιά που έφαγα το καλύτερο ζυγούρι, το πιο νόστιμο και πιο ζουμερό πράγμα που έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Ψητόβραστο, πώς το. Ψητόπαιδι. Ψητούλη. Ναι.
Άστο, άστο, σου λέω ότι δεν έχει φάει το πράγμα γλυκό. Μιλάμε τώρα για. Αυτό δεν ήταν κρέας, αυτό ήταν. Καραμέλο. Μπακλαβά. Σταμάτα. Λοιπόν, έχουμε sign out loud 31 του μηνός. Ε, βέβαια έχουμε. Πόσο έχουμε? 31, ε. Καλά λέω. 31 πρώτου. Όχι, περίμενε. Δεν πρέπει να. Η πρώτη τρίτη του Φεβρουαρίου δεν είναι. Στις 31 Μαρτίου. Μαρτίου. Τα χάλασε. Δεν τα ξέρω. Κάθε πρώτη τρίτη του μήνα. Ναι. Δεν τα ξέρεις καλά. Άρα πότε είναι? Πρώτη, τρίτη του μήνα. Μια καμιά αναφορά της προκόπης δεν μπορούμε να βάλουμε εδώ πέρα. 6 Φλεβάρι είναι η επόμενη τρίτη, πρώτη. Ωραία, 6 Φλεβάρι. Τώρα αύριο 30 είναι Γενάρη. Από 31 Μαρτίου. Να δω λίγο. Έχουμε αυτό το... Επειδή με αυτό είναι το περσινό. Για τσέκαρε τόσο θα διαβάσω εγώ. Να πω για τα αγγλί. Λοιπόν, τα αγγλί, παιδιά, μπρικέτα ξύλου τα αγγλί. Τα ξέρετε, την ξέρετε πια. Σας έχουμε μιλήσει για αυτήν γιατί και εμείς αυτή χρησιμοποιούμε. Είναι για τζάκια, είναι για σόμπες, είναι για λέβητες ξύλου, είναι για όσο έχει κρύο. Δεν είστε υποχρεωμένοι σε κανέναν και σε τίποτα. Είναι μανιτζέβελη. Την έχουν φτιάξει και η οικογένεια τα αγγλί από πολτό, ελάτη και οξιά. Είναι 100% φυσικό προϊόν, χωρίς χημικά πρόσθετα. Πιστοποιημένο, υψηλής ποιότητας, έχει το σακουλάκι σου, το σακί σου, κάνεις το κουμάντο σου, καίγεται ολόκληρο, αφήνει δηλαδή στάχτη λιγότερο από 1%, ούτε καν καθαρίζεις, έχει λιγότερο από 10% υγρασία, ενώ όλα τα άλλα τα κούτσουρα έχουν 40-50%, είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Λοιπόν, η μεταφορά είναι πάρα πολύ εύκολη, επειδή είναι συσκευασμένο προϊόν και μπορείς να το αποθηκεύσεις χωρίς να λερώνεις το χώρο σου. Επίσης μπορείς να προμηθευτείς σε όποιο κατάστημα Leroy Merlin την πριγκέτα Tagless. Αυτή την περίοδο το προϊόν έχει 20% έκπτωση σε online και τηλεφωνικές παραγγελίες, ενώ έχω και διαγωνισμό. Ουγγαρέζο έχει παγώσει το τσουνί μου. Αχ, τσουνί παγωμένο. Ουγγαρέζο έχει παγώσει το τσουνί μου. Για να πάρετε, για να βρείτε στην κλήρωση για έναν νικητή που θα κερδίσει 72 συσκευασίες μπριγκέτας ξύλου Tagless, μισός τόνος δηλαδή. Ζεστάνετε το τσουνί σας. Έτσι, για να ζεσταθεί το τσουνί σας. Έχει παγώσει το τσουνί μου Ουγγαρέζο, θα το γράψετε και το ονοματεπώνυμό σας. Για χρήση σε τζάκια, σόμπες και λέβητες ξύλου, η κλήρωση θα γίνει τώρα την Πέμπτη. 31 του μηνός που υποτίθεται ότι θα ήταν και το sign out loud. Ότι γερός θα ενημερωθεί τηλεφωνικά είναι μήνυμα. Επειδή γίνεται χαμός αυτή τη στιγμή με τα τσουνιά που θέλουν να ζεσταθούν. Ναι. Τα μηνύματα είναι υπέροχα που δηλώνουν. Έχει παγώσει το τσουνί μου Ουγγαρέζο. Λάχος Βασίλης. Μπράβο. Να σας πω ότι εγώ από τα συμφραζόμενα της αναφοράς έχω καταλάβει ότι το sign out loud είναι στις 6. Την επόμενη Τρίτη λοιπόν. Okay. Ημέρα με νόημα φυσικά. Ημέρα που το ραδιόφωνο μας γίνεται προσβάσιμο σε όλους και στους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα ακοής. Εννοείται. Πάντα με τη στήριξη της ΔΕΗ, η οποία έχει ήδη υπηρεσία που προσφέρει, δίνει τη δυνατότητα για εξυπηρέτηση των πελατών στην νοηματική γλώσσα. Και εμείς εδώ θα είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ και όλα αυτά που λέμε στο στούντιο θα μεταφράζονται από τους διερμηνείς της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και τα τραγούδια όμως έχουν μεταφραστεί. Αυτό είναι. Οπότε το πιο ωραίο. Είναι μία... Ναι, έχουν αποδοθεί. Οπότε λοιπόν είναι μία ημέρα γεμάτη νόημα για όλους. 6 του μηνός, 6 Δευτέρου. Λοιπόν, και μια που τα λέμε όλα, θα σας πω ότι προσέξτε, με 2,5 ευρώ το μήνα έχει κάνει κολεγιά φοβερή το Vodafone Sigio με το Vodafone TV. Και βλέπεις ταινίες και σειρές στο κινητό σου. Ωραίο. Mm-hmm. Δίνει λοιπόν με 2,5 ευρώ το μήνα έξτρα στο νέο Sigio Combo πακέτο επικό, πακέτα επικού περιεχομένου. Batman, Euphoria, The Last of Us, House of the Dragon. Όλα αυτά κατεβάζεις στο My Sigio Application και τα έχεις στο κινητό σου. Και για ταξίδια σου και για όπου γουστάρεις. Κάθε φορά που λες το Euphoria σκέφτομαι τη Ζεντάγια, ρε παιδιά. Ζεντάγια. Τι ωραία εγώ που ήταν. Εγώ τώρα εσύ τώρα με έχεις κάνει και την παρακολουθώ και πόσο ωραία ντύνεται, ρε. Ναι. Φασιονάικο. Ήταν και απαρέλει με τα μαύρα. Ωραία που ήταν. Είχε αυτό το ωραίο το πόδι, ρε παιδί μου. Το πόδι είναι πολύ σημαντικό στη γυναίκα. Για να τελειώνεις το τακούνι χυτό και να γίνεται σαν να τριγωνίζεται, ναι, το πόδι. Ναι. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ναι. Πολύ, ναι, ωραίο πόδι. Είναι πολύ σημαντικό το πόδι. Είναι εξαιρετική. Πάρα πολύ ωραία. Είναι φανταστική. Φανταστικός είναι και ο Τάσος που μας λέει: είχα σχέση με αεροσυνοδό. Εγώ είμαι 1,68. Πού σκαρφάλωνες εκεί πάνω, ρε Θέριο? Αεροσυνοδός πόσο ήταν? Τώρα η κοπέλα πρέπει να ήταν. 1,75 κατελάχιστο. Έχουμε πει έρωτας με διαφορά ύψους. Αλλά πρέπει να μας πει τα δύο ύψη. Αν μας λέει το ένα, άμα μας λέει 1,68, άμα είσαι 1,68 και η αεροσυνοδός πόσο να ήταν, 1,45. Όχι. Όχι, καλέ, πιο ψηλή. Ναι, ρε παιδί. Ναι. Αυτό για πλάκα το. Αλλά φαντάζομαι τώρα θα ήταν 1,75. Πόσο είναι οι αεροσυνοδοί? Έχουν ένα ελάχιστο και ένα μέγιστο. Βέβαια. Καλημέρα, μάπες. Εγώ 1,53, ο φίλος μου 1,86. Μπράβο σας. Ωραίο. Τον κατάφερες. Ωραίο αυτό. Καλημέρα να πούμε και στην Ξανθήπη που λέει: καλημέρα, παιδες. Εδώ για τα θέματα ζυρίχης που λέγαμε πριν. Ναι. Εδώ είμαστε Βαλκάνια. Ούτε Ευρώπη, ούτε τίποτα. Καθαρά, ατόφια Βαλκάνια. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το ό,τι, Δημήτρη μου, με κόμμα, για να ξέρεις.
Ποιοι μας στέλνουν εδώ. Μπράβο, εκτιμάτε. Α, εκτιμάτε. Η Όλγα λέει 1,60 εγώ, 1,99 αυτός. Πρώτη σχέση λέει στα 18, από αυτόν σίγουρα τσίμπησε, λέει το αυγενικό 17. Τι να κάνεις ρε παιδί. Ωραία. Μου, τι να κάνεις. Για τη δροσιά που λέγαμε πριν, μας έχουν στείλει την ταβέρνα Ελιά Δημήτρη μου και την ταβέρνα Δροσιά Δροσιά. Είναι λέει τέλεια, εμείς εκεί τρώμε. Στη δροσιά έφαγα. Στη δροσιά. Έτσι. Ναι. Και έφαγα και κάτι ωραία, μοιάζουν λίγο με μαντί, είναι λίγο μακαρόνια, λίγο... είναι κάτι στρογγυλά. Τζιούμπες, γιόμπες, γιόβες, γιόλες. Μοιάζουν λίγο με δημητριακά. Ναι, στρογγυλά. Ναι, κοντρά. Ναι. Πώς λέγονται γκιόλες. Γκιόλες, γκιόβες, γκιόμπες. Κάτι, αυτά τα κάνει με ωραία παχύρια. Τζόλια, τζόλια, τζόλια. 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 Α, τζόλια. Να το βρω να το μαγειρέψω πολύ τότε, με... να σας το κάνω συνταγή. Πολύ νόστο. Αυτά συνήθως είμαι πέστο, μπορεί να τα φάσει με κόκκινη, πολύ σφιχτή σάλτσα. Είναι μακαρόνι τύπου. Κάπως, σαν το νιόκι μοιάζει λίγο. Ναι, δεν ξέρω αν έχει αυγό αυτό μέσα ή αν είναι αν πιο μακαρόνι. Το νιόκι δεν έχει και πατάτα. Το νιόκι είναι συνήθως πατάτα. Πατάτα είναι το νιόκι σκέτο. Ναι, ναι, πατάτα σκέτο είναι. Καλημέρα, είναι 59 εγώ, 1,98 ο σύζυγος. 15 χρόνια μαζί και ακόμα πρόβλημα μέσα από το σκύψο. Δεν έχω βγάλει. Συγγνώμη, εκείνο σκύβει. Τώρα όποιο μπορεί σκύβει. Τώρα ποιο, ναι, μην το ψάξουμε ποιο σκύβει. Στο οριζόντιο δεν υπάρχει ύψος. Μην ανακατεύεσαι στα σκυψίματα των ζευγαριών. Δεν ξέρει τι γίνεται. Λοιπόν, λέει καλημέρα μάπε μου. Ο άντρα μου είναι 86, εγώ είναι 62 με το ζόρι. Το χειρότερο είναι ότι η κόρη μου 7 χρονών είναι ήδη 1,48. Θα με κοιτάνε όλοι από ψηλά σε αυτό το σπίτι. Είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζω και εγώ με το παιδί μου. Το οποίο είναι 5 χρονών. Στα 7 πιστεύω ότι θα είμαστε στο ίδιο ύψος. Είστε ήδη στο ίδιο ύψος. Συγγνώμη που σας στενοχωρώ. Πώς μας βγήκε τόσο ντερέ, κύριε παιδί μου. Το οποίο δεν είναι και ο μπαμπάς τόσο ψηλός. Εντάξει, είναι 1,80. Α, είναι 1,80. Ναι, βέβαια. Πάντως και εγώ που είμαι χαρακτηριστικά ψηλός, ας πούμε, είμαι 1,85-86. Η μαμά μου είναι λίγο πιο ψηλή για γυναίκα της εποχής, θα έλεγε 1,70 κάτι. Ο μπαμπάς μου όχι, 1,70 επίσης. Δηλαδή είναι η μαμά σου ψηλή, θεωρείτε. Η μαμά σου ψηλή είναι 70 κάτι. Φωτογραφίες γάμου, ας πούμε, η μάνα μου έβγαλε τα παπούτσια γυναίκα. Τι να κάνω, αφού ήταν ο άλλος από δίπλα. Γκόγλιες λέγεται και είναι αρβανίτικη συνταγή. Ορίστε, άχνα. Να είχαμε τώρα ένα ζεστό πιατάκι. Να είχαμε. Καλημέρα να πούμε και στον Πάνο που λέει: ούτε κι εγώ θυμάμαι πόσες φορές έχω ακούσει στη ζωή μου. Αν ήσουν λίγο πιο ψηλός, κάτι θα γινόταν μεταξύ μας. Όμως το πιο φοβερό σκηνικό που μου έχει συμβεί είναι όταν είχα σχέση με ένα κορίτσι 10 χρόνια μικρότερο, η οποία ήταν 1,78 και μόνο. Μοντέλο, κανονικό μοντέλο. Εγώ 1,68. Μπορείτε να φανταστείτε τι συνέβαινε στο δρόμο. Μπορούμε να το πούμε τώρα αυτό. Καλά, θα κοιτάξω. Ναι. Εντάξει, θα ήσουν αμάγκα κι εσύ. Εκείνη και εκείνη. Μπορούμε να πούμε αιτία χωρισμού το ύψος. Με χώρισε. Ναι, ναι, ναι. Θέμα ημέρας, με χώρισε για το ύψος μου. Ξεκάθαρα, ναι. Καλά, αυτό όμως δεν μπορεί να στέκει, ρε παιδί μου, αφού σε βλέπει εξ αρχής ότι δεν είσαι ψηλός ή ψηλή. Σωστά. Κάποια στιγμή. Μετά του ξύνησε. Όχι. Μπορεί να σου βγαίνει εσένα. Εμένα. Μετά με στη σχέση. Δηλαδή, μπορεί εγώ να τα φτιάξω με την Ιωάννα που είναι πιο ψηλή, αλλά ξαφνικά μετά να αρχίσω να λέω: α, και θα βάλεις και ψηλό τακούνι. Α, και θα είσαι και δίπλα μου στη φωτογραφία. Κοίταξε, τώρα στο συγκεκριμένο, νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι όταν είναι ο άντρας πιο κοντός. Και η γυναίκα πιο ψηλή. Πιο κοντός από την γυναίκα ή κοντός. Γιατί ο κοντός είναι κομπλεξικός, είναι γνωστά. Είναι γνωστά αυτά, παιδιά. Τώρα να πούμε αλήθειες. Ναι, ρε παιδί, δεν ξέρω. Κοντή είναι κομπλεξική. Έλα, μωρή, κοντή είναι κομπλεξική. Κοντή κομπλεξική. Τι λες, παιδάκι μου. Κοντή άντρες είναι κομπλεξική. Γιατί εγώ... Α, για τους άντρες. Οι άντρες κοντή είναι κομπλεξική. Φαντάζομαι ότι στη γυναίκα θα σου βγει ένα κάτι παραπάνω όταν είσαι ζευγάρι. Συγγνώμη, μάπες μου, σας αγαπάμε και κομπλεξικούς. Ναι, δεν είναι κακό. Εννοείται. Αλλά είστε κομπλεξικοί. Ενώ στη γυναίκα θεωρείται, ας πούμε, ότι είναι μερικές φορές και εγωιτευτικό να είναι άλλος πολύ ψηλός και η γυναίκα μικροκαμωμένη. Ο Πάνος μου λέει, μιλώντας εκ μέρους των κοντών του κόσμου, στο κρεβάτι όλοι ίσοι είμαστε. Χθες πήγε στην Αράχοβα και πόσο σε είχα άγχος, ρε Λιλί, μην πας και σαβουρωθείς και σκοτωθείς. Πήγε, ανέβηκε στα χιόνια. Πήγε το παιδί, πήγε το Μιχάλη. Λέει να πάει να δει χιόνια. Με πεθαίνει το παιδί, παιδιά μου. Στέλνει μηνύματα και μου λέει: Νονέσα, μου λείπεις πάρα. Αχ, παιδί μου. Είναι από τα τρία μου βαφτιστήρια το πιο εκφραστικό. Αγαπησιάρης. Πολύ, πολύ αγαπησιάρης. Τα μαγκαλιάζει, τα τρέξει και δεν φοβάται να εκδηλώσει τα συναισθήματά του. Το θυμάμαι από μικρό που ερχόμουν, όχι μόνο εγώ, και η νονά του δηλαδή, και χοροπίδαγε στην είσοδο.
Για να, μέχρι να φτάσω από το σανσέρ στην είσοδο. Το δείχνει, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, και τον είχα άγχος, γιατί εντάξει, η κουμπάρα μου είναι πιο καπάτσα. Ο μικρός είναι μαζί της. Ο κολλητός μου είναι μεγάλος σαν τσουμπαλάρας. Λέω, θα πέσει, θα σκοτωθεί ο βλάκας και θα τον με κανένα γύψο να πούμε. λέει εδώ πέρα, μα θα πει στους κοντούς, θα πει στους κοντούς κομπλεξικούς. Όχι, ρε Γιώργο, δεν είσαι κοντός εσύ. Δεν τον έχω στο. Είσαι πιο κοντός από μένα. Δεν είσαι κοντός στην πραγματικότητα. Γιατί δεν γίνεται. Προσέξτε το εφέ. Ακούω τώρα, μιλάω σοβαρά. Είναι ότι έχει την κοιλιά και. Μπορεί. Δεν ξέρω. Πάντως δεν φαίνεται κοντός. Ενώ. Παιδιά, τον καταστρέψατε τον άνθρωπο κοντός. Τέλος πάντων, εμείς λέμε κοντός. Γιατί τι γίνεται. Υπάρχουν οι κοντοί που έχουν ψηλά πόδια. Δηλαδή είναι κοντός, είναι ξέρω εγώ ένα 60. Ναι. Ένα 60. Ένα 50 τόσο. Λοιπόν, 60. Πρόσεξε. Αλλά έχει ψηλό. Στο σύνολο, ναι, τα πόδια είναι πιο ψηλά από τον κορμό. Μάλιστα. Και έτσι κλέβει λίγο. Αχα. Και φαίνεται λίγο πιο ψηλό από ό,τι στην πραγματικότητα είναι. Δεν είναι ψηλοκάβαλος. Ψηλοκάβαλος. Είναι ψηλοκάβαλος. Αυτή είναι η τελευταία σου ελπίδα. Δηλαδή, εγώ έχω δει δύο ανθρώπους. Ναι, είναι δύο ανθρώπους να είναι ισοϊψείς και ο ένας να φαίνεται πιο ψηλός από τον άλλον γιατί έχει πιο ψηλά πόδια. Ναι. Είναι ψηλοκάβαλος. Μάλιστα. Αλλά δεν μπορώ να τον φανταστώ. Αυτός που είναι και κοντοκλότσης. Και κοντός είναι κομπλεξικό. Δεν βοηθάει. Όλοι δεν είναι κοντοκλότσι, δεν φαίνεται κοντός. Έτσι. Δεν φαίνεται κοντός. Ρε, πόσο ύψος έχεις τώρα, γιατί με μπέρδεψε ο Δημήτρης. Μωρέ, τώρα είναι πάντα οι νέες γενιές, βρε παιδί μου, που βγαίνουν πιο ψηλές, ναι, από τις προηγούμενες. Η Μαριάννα λέει 1,60 εγώ, 1,92 εκείνος. Θα συμφωνήσω με τη φίλη και το αυγενικό. Καλά τα λέει. Πω. Καλημέρα και στη Μαριαλένα που λέει καλημέρα, μάπες. Έρωτες με διαφορά ύψους είναι όλη μου η ζωή. Είμαι 1,80. Όχι τόσο τραγικά ψηλή και για κάποιο λόγο, με κανένα δύο εξαιρέσεις, πάντα είμαι με πιο κοντούς. Πες μας τον πιο κοντό, Μαριαλένα. 1,80 ρε Μαριαλένα, είναι πολύ ψηλό για γυναίκα. Ψηλό. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ σκέφτομαι την. Ένα τακούνι να βάλεις, τελείωσες. Την Ντόρα Μπακογιάννη, που τη βλέπω συνέχεια με φλάτη γυναίκα. Γιατί είναι πανύψηλη. Βέβαια. Εκεί είναι. Πόσο είναι αυτή. Είναι και είναι και build up, δηλαδή είναι, ας πούμε. Νταρντάνα. Γομάρι. Θα φύγω από την εκπομπή. Είπαμε γομάρι την τώρα από κόκκινη. Ρε παιδί μου, δεν εννοούσα γομάρι. Ανέστητη. Είμαστε live κανονικά στον αέρα. Ντούκι είμαστε. Ωραία. Ντούκι. Ντούκι. Όχι. Δεν είναι νεοδημοκρατικό όρο αυτό. Τζόλια με μίζει. Δεν είναι θεσμικό. Δεν είναι θεσμικό να την χαρακτηρίσουμε. Τέλο πάντων, τζόλια πάντω. Τζόλια. Να την πάμε στη μάδα, να την γεράσουμε τζόλια. Ναι. Λοιπόν. Μάρθα, καλημέρα μάπες. 1,70 εγώ, 1,64 αυτός είστε. Αν βάλω και τακούνι, του ρίχνω δύο κεφάλια, αλλά είμαστε 10 χρόνια μαζί. Πάντως, αν είσαι ψηλός, ας πούμε η μάνα του Λιλή είναι ψηλή. Ναι. Που λέμε. Ενώ ναι. Ο Λιλής λέει: Ο άνω μην το ψάχνεις, είμαι κοντός. Εντάξει, Λιλή. Η μάνα του Λιλή είναι ψηλή. Είναι καταδικασμένος ο άλλος να φοράει, αν είναι πιο κοντός ο σύντροφός του, να μην φοράσει τακούνια. Γιατί φαντάζεστε τώρα μια ψηλή να φορέσει και τα κούνια. Μόρα, εγώ το φαντάζομαι. Δηλαδή, Σάσα Σταμάτη, είχε δει πόσο ψηλή είναι. Πολύ ψηλή, παιδιά. Δουλεύαμε μαζί με τη Σάσα Σταμάτη. Αλήθεια λες. Ακαημένη τη Σάσα. Μπαίναμε στο ασανσέρ και ήμασταν παιδιά σαν τους ληστές, ο κοντός και ψηλός. Ποιος κοντός και ψηλός, μέχρι τη μέση πρέπει να τη φτάνει. Ναι, ναι, πολύ ψηλή γυναίκα. Είναι και χαρακτηριστικό παράδειγμα, πολύ ψηλά πόδια επίσης. Πολύ ψηλό λιγνή. Αυτό ήθελα να σου πω για τη Σάσα, ότι παιδιά έχει ένα πόδι αμέτρητο. Είναι όλοι σαν τραβηγμένοι προς τα πάνω, λαιμό, έχει μακριά χέρια, πόδια. Λοιπόν, ο Enter the chat, λίγο. έχουμε τη Βασιλική, έχουμε την Αμάντα ή να πάμε σε διάλειμμα. Τι θες. Πάμε, Αμάντα. Αμάντα. Μιχάλη, όρη σε Αμαντίνα! Κατσιγανιάρη, τραγή! Μουσκαρέ! Μουσκαρέ! Αυτόν έξω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, εντάξει, τέλος. Εντάξει. Θα κάτσω εδώ. Φρόνιμο, σύσυχος θα κάτσω. Αθλητική ενημέρωση με την Αμάντα Φούντι. Τι ξέρω, σαν ένα ψυχολογικό βάρος, σαν ένα. Να σκάσω, εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Αμάντα μου, καλημέρα, και μιας και έχουμε τα αθλητικά, να διαβάσω το μήνυμα της Γιώτας που λέει 1,53 εγώ, 2,10 αυτός μπάσκετ. Τι? Πολύ ρε. 1,53, 2,10 μπασκετμπολίστας. Είχαμε βγει, λέει, κάνα δύο φορές, παιδιά, μπήκε λίγο στο αυτοκίνητό μου και το κάθισμα του συνοδηγού το πήγε πίσω, θα μπορούσε να μην υπάρχει καν. Τι ρε παιδιά, ο Νάσος Γαλακτερός και η Νάντση Ζαμπέτογλου. Ναι. Εγώ θα πάω σήμερα να με δείτε, παιδιά, στούντιο 4 θα είμαι. Αλήθεια! Είμαι φανατική του στούντιο 4. Να φοβηθώ. Θα σε δω οπωσδήποτε. Όχι, καθόλου να με φοβηθείς. Όχι, να δω τη συνέντευξη. Κάνουν εκπληκτικές συνεντεύξεις. Αυτό, θα δώσει και μια κανονική πάνω από 11 λεπτά. Εδώ που τα λέμε. Όχι, είναι φοβερή. Κάτσε, θέλω συγνώμη. Να σας πω ότι και εγώ, παιδιά, ήμουν με πάρα πολύ ψηλό άνθρωπο. 2-5. Άσε μας ρε Ιωάννα. Είσαστε βλαμμένοι. 2-5, δεν κατάλαβα. Και να σου πω και κάτι. Δεν είχα το άγχος, παιδιά. Εγώ του λέω, άκου. Εγώ του λέω, δεν φοράω συχνά τα κούνια στην προσωπική μου ζωή. Είναι ακριβά. Φοράω φλατ. Δεν μπορώ, θέλω να αισθάνομαι. Άλλο του λέω να βγούμε βράδυ, εννοείται ότι θα βάλω ψηλό τακούνι. Αλλά στην καθημερινότητά μας, εγώ ήμουν με το αθλητικάκι μου. Και.
Ωραία, πήγαινε βόλτα την ξαδέρφη. Όχι, ρε, εσύ ξέρει τι ωραία ήμασταν. Τι ωραία, ρε, Ιωάννα, 2-5 με 1-50. Όπω, παιδιά, ήταν. Να πω κάτι και να πω κάτι με Αμάντα. Πω, πω. Εγώ όταν βλέπω. Τι να το κάνει, τον έβλεπε εκεί πάνω. Εγώ όταν βλέπω τέτοιε μεγάλε διαφορέ ύψου, αυθόρμητα το μυαλό μου πάει πάντα σε σεξουαλική εικόνα. Καλημέρα σα. Καλά, εσένα γενικά πάει το μυαλό σου αυθόρμητα σεξουαλικά. Η μόνη έτσι παγαποντιά που έκανα στο δρόμο. Πήγαινα πάντα από το πεζοδρόμιο. Επιβάλλεται. Αυτό επιβάλλεται. Ο Λιλής μου θυμίζει ότι στο γάμο τρέχαμε να βρούμε πάτους. Εντάξει. Έγινε κι αυτό. Σαρκοζή, Σαρκοζή. Αμάντα, καλημέρα. Μπράβο. Αμάντα. Αμάντα. Βαρέθηκε το κλείσε. Κοιμήθηκε. Έκλεισε. Μία, δύο, τρεις, πάει να βρει κανένα ψηλό. Μην τους παίρνεις το Viber, παίρνεις τους κανονικό. Κανονικά δεν ακούγεται καλά. Ναι. Στο Viber δεν ακούγονται καθόλου. Πάντως, εδώ που λέμε τώρα για ψηλούς και τέτοια, έχετε δει και την Taylor Swift που είναι ψηλό κορίτσι. Με αυτόν εκεί που τάχει, ας πούμε, από το American Soccer Football εκεί που παίζουν αυτά τα τέτοια. Πολύ μεγάλη διαφορά γιατί είναι και ντούκι αυτό και όπω τρέχει και πηδάει πάνω του, σαν μαϊμουδίτσα είναι μικρή. Άσε μας, ρε Βασίλη. Λοιπόν, βάλω ένα τραγουδάκι. Να βάλω ένα τραγουδάκι. Δεν είναι πολύ χαρούμενο, αλλά είναι ωραίο. Α. Έλα το ακούσουμε, είναι ωραίο, έλα το βάλω. Λέγεται Βράδυ Σαββάτου από τον Κυριαζή. Το έχει, πει και ο, το έχει πει και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Αλλά είναι ωραίο, ακούστε το ρε παιδί μου. Είναι ωραίο. Για σήμερα που θα επιστρέφετε από τη δουλειά και θα έχει και λίγο κρυουλάκι, βάλτε το τέτοιο ωραίο. Είναι. Τι καλά, να το χαρούμε τώρα ρε παιδί μου, έτσι πρωί-πρωί να μας φτιάξει διαθέσιμο. Λοιπόν, 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματά σας στο Vibers. Ναι, να πω. Ναι. Εδώ η Γιώτα μας λέει, εγώ 1-53. Όπα, συγγνώμη, την έχασα. Α, καλημέρα, παιδιά, η Ευαγγελία. Θα διαβάσω μετά τη Γιώτα. Γυναίκα πιο ψηλή από άντρα είναι άβολο αρκετά. Στο κρεβάτι θες, στα παπούτσια που είναι μεγαλύτερα και τα βλέπεις κάθε μέρα έξω από την πόρτα, σε φωνάζει να φτάσεις ψηλό ντουλάπι, άβολο. 1,80 εδώ. Το αντίθετο δεν ενοχλεί τόσο, νομίζω. Δηλαδή, ακούστε καθόλου. Τι είπε τώρα που δεν το είχα σκεφτεί. Ναι. Τα παπούτσια λέει που τα βλέπεις έξω που είναι μεγαλύτερα της γυναίκας. Και τα βλέπεις τεράστια ενώ εσένα είναι μικρότερα. Ναι, γιατί το ποδάρι είναι, σου έρχεται λίγο. Το πόδι, ναι. Να σας πω κάτι για τη μόδα. Όλα τα δείγματα παπουτσιών, 39. Για παράδειγμα, για να είναι άρτια, τα γυναικεία είναι 37. Που απορώ αν υπάρχει γυναίκα τώρα από τη νέα γενιά ενώ που να φοράει 37. Όλα τα δείγματα και τα αντρικά 41, βία 42. Ναι, γιατί το... γιατί πλέον... μετά ξέρει χιλό πλέον, πλέον οι γυναίκες βγαίνουν μεγαλοπόδαρες. Ναι, δεν ναι. Είναι. Τι έχεις το κομμάτι, την Αμάντα. Το κομμάτι. Πάμε να το ακούσουμε. Ωραίο, παιδιά. Ανοιχτό μυαλί. Κανόνισε. Οχ. Ωραίο, μπαλαντάρα, ρε. Και εσύ είσαι κάπου. Έλα, γνωστό είναι. Ωραία. Άραγε που να βρίσκεσαι, γιατί να λες. Ωραία. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 29 Ιανουαρίου, στα 36 λεπτά μετά τις 8, αυτό που κοτενεί το Muppet Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Έχει γίνει χαμός με το θέμα ημέρας, έρωτας με διαφορά ύψους. Κορίτσια μου εδώ πέρα έχουμε σπάσει κάθε ρεκόρ. Εκτός από τα περιστατικά έχουμε και κάποιες παρατηρήσεις, παύλα ενστάσεις, παύλα ξεσπάσματα. Όπως εδώ η φίλη μου η Φανή που λέει, εμείς οι 1,70, μην βρούμε δηλαδή έναν άνθρωπο 1,90, να τον έχουν διπλαρώσει όλα τα πιτσιποπάκια. Έτσι, έτσι, καλά ναι, τα λέει. Τα πιτσιποπάκια είναι μεγάλη απειλή. Ναι. Γεγονός. Να πούμε καλημέρα στον Άκη που λέει, εγώ 1,84, γυναίκα μου 1,48. Ανάποδα. Άρα θα είστε, είναι γραφτό, παιδιά. Θα είστε, είναι καρμικό, θα είστε για πάντα μαζί. Είναι καρμικό. 1,84-1,48, συμπληρώνεστε. Σίγουρα θα είναι για πάντα μαζί, γιατί έτσι όπως μου τα περιγράφει, που δεν μπορώ να το μεταφέρω όπως το λες, το σεξ τους είναι ανεπανάληπτο. Τι, κάνει περιγραφέ. Γιατί τι κάνει, πού είσαι, ρε. Εδώ ήμουνα. Εδώ ήμουνα το 1,48. Χάνεται, μπαίνει μέσα, βγαίνει. Αυτό. Μπερδικλώνεται, είναι ωραία. Δεν ξέρω, διαβάσαμε το Στέφανο που λέει καλημέρα, μάπες μου. Τα είχα στο Λύκειο με κοπέλα 1,78, όσο ακριβώς είμαι κι εγώ. Σε κλαμπ έβαλε 12 πόντο και η αλήθεια είναι ότι ένιωσα κάπως. Από τότε μόνο κοντές. Μου είχε βγει ψυχολογικό. Πέρασαν 15 χρόνια για να μου αρέσει πάλι η κοπέλα κοντά στο ύψος μου. Το ψυχολογικό, παιδιά, μετράει. Και εγώ από τότε που φίλησα κοπέλα που είχα μεθύσει με σαμπούκα και φίλησα κοπέλα που είχε πιει σαμπούκα. Όχι, τελειώσαμε. Δεν μου ήρθε να ξεράσω. Ναι, 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 ναι. Ξαναπεί σαμπούκα. Το μυρίζεις τώρα και σου έρχεται το θάνατος. Ναι. Πάντως, λέει ο Στέφανος, καταλήγει, άλλοι χαροί κοντές. Γιατί ρε Στεφανή, για πες. Ο Τζον λέει, εγώ 1,97, η γυναίκα μου 1,67. Έχουμε 4 παιδιά θηρία. Η γυναίκα μου στο σπίτι είναι πιο κοντή. Oh. Όντως, εσύ είσαι ο πιο κοντός. Καλημέρα να εσύ είσαι ο πιο κοντός, με 1,67.
Ναι, εντάξει, υπόλοιποι. Έλα, ναι. Καλημέρα και στη Μαρία που λέει: Μάπες, εγώ 1,53, ο φίλος μου 1,86. Αν δεν σε δουν τα πεθερικά και πουν καλά. Ναι, λέει, αλλά αν σε δουν τα πεθερικά και πουν καλά αυτή την κοντή, θα πάρεις. Μια χαρά χωρίζεις αν σου πάρουν τα μυαλά οι γονείς. Υπάρχει πόνος από κάτω. Εσύ του είπαν οι γονείς, θα πάρεις την κοντή. 1,86 αυτό, 1,53 το πιτσιποπάκι. Τι τη θες τώρα αυτή την κοντή. Σου βγουν τα παιδιά κοντά. Εσύ είχε θέμα ποτέ, θέμα ποτέ με γονείς επειδή σου κοντή. Κοντέλο. Επειδή είσαι κοντήλο. Πάμε στην Αμάντα. Καλημέρα, Αμάντα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Αργήσαμε λίγο κι εμείς, αλλά και εσύ κάτι έγινε εκεί με τα τεχνικά. Τι είσαι, όλα καλά. Ναι, 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 είμαι σε άλλο χώρο και είχαμε ένα θέμα με το ίντερνετ, αλλά όλα καλά. Έχεις πάει τριήμερα, τετραήμερα ιστορίες, μυστήρια. Όχι, 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 είμαι εδώ. Γιατί κάπου έβλεπα να πούμε κάτι, ανέβασε κάτι παραδοσιακό. Κάτι γέφυρα. Κάτι γέφυρα, κάτι παραδοσιακό στο λες. Είχαμε μία εκδήλωση χθες. Ναι. Με τον Όμιλο UNESCO Πειραιά στη Χαλκίδα. Μία μεγάλη έτσι, γιορτή λαϊκού πολιτισμού. Ήταν 70 συγκροτήματα παραδοσιακά. Υποδεχθήκαμε το 2024. Είχαμε πίτες από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Ήταν μία πάρα πολύ ωραία γιορτή. Έλα, ρε, πολύ και μετά, ωραίο. Ναι, 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 ήταν πάρα πολύ όμορφο. Μόνο και μόνο που βλέπεις αυτές τις φορεσιές. Τις διαφορετικές δίπλα-δίπλα είναι πανέμορφο. Ναι. Ναι. Να μας πεις ποια πίτα ξεχώρισες, από ποια περιοχή της Ελλάδας. Μπράβο, Βασίλη. Κέριο το ερώτημα. Ήταν πανέμορφο, παιδιά. Κάποιες είναι πραγματικά σαν γέντημα. Τις έχουν κεντήσει πάνω. Πόσες πίτες έφαγες, ρε Αμάντα? Δοκίμασε, ρε. Δεν έφαγα, όχι, όχι, δεν έφαγα. Τις κοίταγα απλά. Α, δεν έφαγες. Έχεις και εσύ τα προβλήματα. Άμα έτρωγα από 70 πίτες, θα πάθαινα. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι που δεν η Αμάντα, να ξέρετε, είναι πολύ ψήρα. Σιγασιάρα. Όχι ότι ήταν. Όχι ότι οι πίτες ήταν τίποτα. Απλά κάτι που δεν το έχει δει να μαγειρεύεται από δικό της άνθρωπο δεν το δοκιμάζει. Έχει τέτοια θέματα. Κοιμάνω με 60 ετών. Είναι σιγασιάρα στις πίτες. Ναι. Θα είχα φάει παιδιά. Και μετά ήρθα βολίδα γιατί είχαμε αγώνα. Βέβαια. Ολυμπιάδα. Όχι αυτόν τον αγώνα. Ολυμπιάδα ημιτού. Ναι. Ελπίδες Καρδίτσας. Αυτό ήταν που ανέβασες σε κάτι βουνά που είχες ανέβει πάνω και έβλεπες αγώνες. Γυναικείο πρωτάθλημα. Είναι εκεί στον ημιτό το γήπεδο, ναι. Ποιος κέρδισε? Ολυμπιάδα ημιτού, 3-0. Μπράβο, Ολυμπιάδα ημιτού. Καρδίτσα, αργάμο, το την πάτσε. Η ομάδα μας. Βέβαια. Είναι τα κορίτσια που είχαμε γνωρίσει, Ολυμπιάδα, Ναι, 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 ναι. Ναι, τα κορίτσια μας. Μπράβο. Κάποια από την Ολυμπιάδα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν. Κάποια από την Ολυμπιάδα, κάποια από τον Αχαρναϊκό είχαμε γνωρίσει. Λοιπόν, θα σας ζεστάνω εγώ τώρα, γιατί στη Super League έχουμε ξεπεράσει 40 βαθμούς. Ξεχάστε το κρύο. Τι έγινε χθες, λοιπόν? Εγώ να ξέρεις. Έχει γίνει. Δεν γνωρίζω τι έγινε χθες. Δεν ξέρω γιατί. Θα σε ενημερώσω εγώ. Θα κοιμήθηκα γιατί ήμουν κουρασμένο, γιατί είχα δουλέψει. Κοιμήθηκα από τις 8 η ώρα. Δεν έχω ιδέα τι έχει γίνει στο μάτι. Εγώ δεν έχω παρακολουθήσει. Θα σα πω εγώ. Ο Λιλής δεν έχει εμφανιστεί στο σπίτι. Εδώ είναι. Α, είναι εκεί. Ωραία, εντάξει. Τι έγινε? Ο κακός χαμός. Σας πάω με τη σειρά που παίχτηκαν τα μάτς. Είχαμε το ΑΕΚ Όφη 3-0. Η ΑΕΚ εκεί είπαμε ακάθεκτη. Έχει μία υποχρέωση πια. Κάνει φόκου στο πρωτάθλημα. Οπότε δίνει το καλύτερο που μπορεί. Ολυμπιακός Γιάννενα 3-1. Καλά πήγε αυτό. Ναι. Και δείχνει κάπως να χτίζεται ένα σερί. Μιλάμε για την τρίτη σερί νίκη του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα. Μπράβο. Να δούμε. Σας άρεσε το στατιστικό? Πάρα πολύ. Το είδατε. Και πάμε στα δύσκολα τώρα. Είχαμε το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-1. Έγινε αυτό, Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι είχαμε το πρώτο γκολ του Μπακασέτα. Ήτανε θέμα χρόνου. Ξεκίνησε δυναμικά τη νέα εποχή του στη Super League. Είχαμε δυστυχώς άλλον έναν τραυματισμό, αυτόν του Βαγιανίδη, περαστικά στον άνθρωπο. Και τώρα στα υπόλοιπα δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις? Ο Λιλής σου λέει. Πάμε φουλ για τέταρτη, μου λέει φέτος. Ο Καραπιπερίν πρέπει να τα έχει δει όλα τώρα, Εντάξει, μιλάμε. Μιλάμε για δύο. Εντάξει, έχει γίνει χαμό στο Twitter. Άμα έχει γίνει trend και ο Τερίμ και έχει γεμίσει Γιωβάνοβιτ όλο το. Ο Τριγαλά Γιωβάνοβιτ γύρω πίσω και τέτοια. Ναι, ναι, όλο το Twitter. Εντάξει, μιλάμε για δύο. Όταν ο Τερίμ κέρδιζε ήταν καλό. Ναι. Μιλάμε για δύο ομάδες με διαφορές. Η μία είναι από την αρχή όπως την ξέρουμε, δεμένη.
αγριεμένη με κάτι πεντάρες, γιατί είχε πάρα πολύ δυνατή επίθεση ο ΠΑΟΚ. Αντίστοιχα, από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός έχει θέματα στην άμυνά του. Επίσης, είναι... δεν παίζανε και πάρα πολύ, παιδιά. Ο Φωτάρας έχει τραυματισμούς. Έξω ήταν ο Φωτάρας. Ήταν εκτός αποστολής. Εκτός αποστολής. Σπίτι σημαίνει αυτό. Ναι. Αυτό λέει, τι σημαίνει σπίτι, σπίτι του. Σπίτι. Χοντρό, σπίτι, ρε, σπίτι, Δημήτρη. Σπίτι. Τώρα χοντρό αυτό. Εμένα τι μου τα λες, ρε, αυτέ. Πώς. Δεν έχω σε ποιον άλλο. Εντάξει, με μια πολύ σημαντική αλλαγή ο Παναθηναϊκός Μεσούσης, κομβική αυτή του προπονητή. Ήρθαν και οι νέοι παίκτες τώρα με τις μεταγραφές. Εντάξει, είναι δεδομένο πως μετά από μια αλλαγή χρειάζεται χρόνος. Αλλά αυτό μπορεί να κοστίσει. Τώρα κόστισε, για παράδειγμα, την κορυφή. Καλά, περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μισό λεπτό, γιατί θα γυρίσει το μάτι τώρα. Λοιπόν, άκου λίγο. Πρώτα απ' όλα, τι κόστησε την κορυφή. Ο ΠΑΟΚ είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα αυτή τη στιγμή, έρχεται με πεντάρες. Αυτό, το είπαμε. Ναι, δεν είναι ότι έκανε κάτι λάθος ο Παναθηναϊκός και ο Παναθηναϊκός Αυτό το Σαββατοκύριακο. Και έτσι όπως είναι πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός, κόστη την κορυφή. Από πρώτος βρέθηκε τρίτος ο Παναθηναϊκός. Αυτό σου λέω. Δεν είναι ότι έκανε κάτι λάθος ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, έχασε. Ήταν αναμενόμενο να χάσει τον ΠΑΟΚ, εγώ πιστεύω. Δεν έπαιξε καλά και ο Τερίμ το είπε. Είπε ότι και να κερδίζαμε δεν θα ήμουν ευχαριστημένο, δεν αξίζαμε τη νίκη. Δεν κάναμε καλό παιχνίδι. Το είπε και ο ίδιος ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία αυτό τι είπε ο Παναθηναϊκός προπονητής του Παναθηναϊκού. Μα είπε ο άνθρωπος ότι δεν παίξαμε καλά. Δεν ήταν καλή το αναμενόμενο. Δεν έγινε κάποια γκέλα. Αυτό που θα γινόταν έγινε. Γκέλα θα ήταν η έκπληξη, θα ήταν να κερδίσει ο Παναθηναϊκός μέσα στην Τούμπα. Έναν ΠΑΟΚ ο οποίος παίρνει τις πεντάρες έτσι. Δεν ήταν. Ναι, αλλά τώρα μιλάμε για δύο. Μιλάμε όμως για δύο ομάδες που ο στόχος τους είναι το πρωτάθλημα. Και τρεις και τέσσερις. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει, ας πούμε, ότι έτσι κι αλλιώς, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω, ο ΠΑΟΚ είχε περισσότερες πιθανότητες νίκης. Ήταν το. Εντάξει, αυτό υποτίθεται ότι σε ένα ντέρμπι που διεκδικεί, είστε και οι δύο στην κορυφή και διεκδικείτε και οι δύο το πρωτάθλημα και για τους ίδιους στόχους. Υποτίθεται ότι και οι δύο την νίκη θέλετε. Παιδιά, να σας πω κάτι. Νομίζω ότι πώς έρχεται η κάθε ομάδα. Ο Παναθηναϊκός είναι. Αυτό ήταν το πρώτο που είπα, ότι μιλάμε για δύο ομάδες οι οποίες έχουν διαφορές. Είναι σε διαφορετική φάση. Να σας πω εγώ τι φταίει. Θα σας πω εγώ που. Έχω καταλάβει λίγο από τον Παναθηναϊκό που παρακολουθούσα παλιά την ομάδα. Για πες, για πες. Έχει αλλάξει, παιδιά, η ομάδα. Εγώ μπαίνω και βλέπω, δεν ξέρω κανέναν από τους παίχτες που παίζουν. Απλά να τους ξέρεις για να κερδίζουν. Τους προηγούμενους πώς τους ήξερε. Ποιους ήξερε εσύ, ας πούμε. Ήξερα κάποιους από πέρυσι. Τους ήξερε καλά, αφού βλέπαμε. Με την Αμάντα τα μάτς. Τώρα δεν τους βλέπω. Έφερε καινούργιο εμπόρευμα το Farfetch. Και δεν ξέρεις, δεν έχεις περιηγηθεί. Ποιος είναι αυτός τώρα. Λοιπόν, ακούστε, εγώ είχα μια συζήτηση χτες λοιπόν και μου. Μπορεί να με βοηθήσει τώρα και ο κουμπάρος μου, γιατί με ακούει. Λοιπόν, συζητούσαμε για το σκηνικό με το χαμένο πέναλτι με τον Ατρόμητο του Φωτάρα. Ναι. Ναι. Και μου είπαν λοιπόν ότι αυτό το πέναλτι, δεν ξέρω και η Αμάντα φυσικά που ξέρει κάτι παραπάνω να μας πει, προσέδιδε μία έπαρση. Διότι αυτό είναι ένα πέναλτι που είναι μια συγκεκριμένη τεχνική που έχει το όνομα του ποδοσφαιριστή που το εφάρμοσε, που το έκανε πρώτος. Το Πανέγκα. Το Πανέγκα, ναι. Μπράβο, αυτό. Τι έχω είναι αυτά που μου λες τώρα. Πώς είναι το πέναλτι αυτό Πανέγκα. Το Πανέγκα είναι ένα πέναλτι το οποίο το βαράς ευθεία ήρεμα. Γιατί υποτίθεται ότι. Διόρθωσε μια μάντα, με κάνω λάθος. Υποτίθεται ότι ποντάρεις στο ότι θα πέσει. Γιατί τι γίνεται. Ο τερματοφύλακας θα πέσει δεξιά ή αριστερά. Το πέναλτι είναι το εξής. Είναι μια μαντεψιά ουσιαστικά, διπλή μαντεψιά αυτού που το χτυπάει και αυτού που το υποδέχεται. Που υποτίθεται ότι μαντεύουν πού θα πέσει. Αυτός που το χτυπάει μαντεύει πού θα πέσει ο τερματοφύλακας. Και ο τερματοφύλακας ρίχνει μια ρηξιά πού να πέσει. Γι' αυτό και απαγορεύονται αυτά τα προσποίησεις. Κάνω πως το βάζω κτλ. Αφήνει λίγο αυτό. Λοιπόν, το Πανέγκα είναι ένας τρόπος να βαράς το πέναλτι που και καλά το βαράς ήρεμα και ευθεία, ώστε όταν πέσει αυτός δεξιά-αριστερά να φύγει ευθεία η μπάλα. Καταλάβατε. Να του τη φέρεις λίγο. Μπράβο. Αυτό λοιπόν σου λέει προσδίδει μια. Λέει, πρέπει να το κάνεις αυτό, πρέπει να είσαι μια έπαρση. Πρέπει να είσαι. Να είσαι πολύ παιχταράς, όπως επίσης να θεωρείς και τον αντίπαλό σου, γιατί εκείνη την ώρα είναι παίκτης εναντίον του τερματοφύλακα. Λίγο ότι τον έχεις, ότι τον διαβάζεις. Και στο συγκεκριμένο πέναλτι σου λέει, έπεσε ο τερματοφύλακας στο Ατρομήτου, το έπιασε λίγο, έφυγε ο Φωτάρας για επειδή το απέκρουσε ο τερματοφύλακας. Στην επαναφορά ξαναδοκίμασε και πήγε δοκάρι. Και πήγε δοκάρι μετά.
Έκανε τη μέσα το Πανέγκα. Η Πανέγκα, ή, νο, για να το εφαρμόσει, πρέπει να είσαι και εσύ παιχταρά και να νιώθει και ότι τον άλλον τον έχει ω τερματοφύλακα. Ότι... Εντάξει, πρέπει να σου κάτσει και λίγο, ε. Άρα θέλει και λίγο. Δεν είναι δηλαδή σουτ να πει θα το ρίξω στο γάμα. Το είναι σκαυτό, μα λέει εδώ. Είναι σκαυτό, ήρεμο και πάει ευθεία και πάνω. Ώστε όταν θα πέσει ο τερματοφύλακα. Δηλαδή είναι λίγο σαν να τον κοροϊδεύει τον τερματοφύλακα. Mm. Είναι λίγο σαν να την έχει ακούσει. Άρα πήγε να πουλήσει μαγιά. Ναι. Άκου εδώ. Άρα σου λέει: έχω τώρα την κομμενάρα από την τηλεόραση. Έχω και το. Είμαι και παιχταρά να πούμε. Θα βάλω και μια πανέγκα. Θα βάλω και πανέγκα τώρα να του ξεκινήσει όλου. Και τα λύσει. Στον ίδιο τερματοφύλακα, μα λέει εδώ ο Άγγελο, πέναλτι πανέγκα είχε βάλει ο Γκατσίνοβιτ που παίζει στην ΑΕΚ. Άκου τώρα, να πούμε, εμένα αυτά που δεν έχω, ξέρω, δεν από μπάλα, μαγεύουν. Άκου τώρα, λέει Πανέγκα, γιατί είναι, λες, καυτό ήρεμο και νιώθεις και δείχνει μία αυτή ότι τον έχω τον τερματοφύλακα. Είναι σαν τριπλό τόλου. Τι κάνει, τι είναι αυτό το τσακμάκι, ανάβει τσιγαρό, Αμάντα. Αμάντα. Τώρα τι θέλετε να σας πω βαθμολογία. Όπως νιώθεις. Όχι, μωρέ, τώρα. Α, εγώ δεν, εγώ δεν έχω θέμα. Τα έχω βρει με τον εαυτό μου, το έχω πάρει απόφαση το τι θα γίνει. Αν την πεις, θα τη λες. Όμως, δεν θα πας την άλλη φορά. Εγώ δεν έχω θέμα. Εγώ πια ελπίζω σε ένα θαύμα. Έχω κάτσει εκεί στη γωνίτσα μου και δεν με ξέρεις. Έχω αφήσει τους πάνω εκεί να λύσω. Αμάντα μου, και γίνονται τα θαύματα όταν πάψεις να επιμένεις τώρα. Μην άστοση. Ή να μην την πούμε. Δεν ξέρω. Πανέγκα. Πες την Πανέγκα. Είσαι η εφαρμόζεις Πανέγκα στο αέρα του Μάτσο. Τι να κάνω τώρα, σας την έφερα. Αλλά Πανέγκα μου λέει ο κουμπάρος. Κουμπάρο μου, δεν είσαι πάρα πολύ περήφανος για μένα που ξέρω την Πανέγκα. Πανέγκα. Μου θυμίζει γλυκό ιταλικό. Όντως. Ναι. Πώς είναι το κανόλι που λέμε, έτσι είναι. Ναι. Πιάσε μια Πανέγκα. Ναι. Ωραίο. Έλα, πες τη, έτσι να ξέρουμε λίγο τι γίνεται. Λοιπόν, σας έδωσα μια ιδέα λίγο. Πριν είναι πρώτος ο ΠΑΟΚ. Έχει περάσει πρώτος ο ΠΑΟΚ με 47 βαθμούς. Mm-hmm. Δεύτερη η ΑΕΚ με 45. Τρίτος ο Παναθηναϊκός με 44 και τέταρτος ο Ολυμπιακός με 41. Μάλιστα. Αυτή είναι η μαγική τετράδα. Δύσκολα τα πράγματα. Πολύ. Λέτε να το πάρει ο ΠΑΟΚ, παιδιά. Το έχω πει από την αρχή. Ναι. Για να δούμε. Θυμάστε στη γιορτή σου, Ιωάννα, που κάτι λέγαμε και σας έλεγα από τότε για τον ΠΑΟΚ. Όχι για πρωτάθλημα, που σας έλεγα ότι γενικά είναι, φαίνεται δεμένος κτλ. Για το πινκ πονκ σου είπε ο Λίλης ή μόνο για Πανέγκα σου είπε. Δεν το πω ο Λίλης το Πανέγκα, ο Βάκης και ο Σωτηρίου μου το πάνε. Εδώ, συγγνώμη Αμάντα, μας στέλνει ο Τζόρτζ ότι το πέναλτι Πανέγκα του Πύρλο, λέει, είναι χαρακτηριστικό. Βάλτε να δείτε πώς είναι το σωστό. Για βάλτε, εγώ θα βάλω το δω τώρα. Και εγώ θα τώρα βάλω το δω το Πανέγκα. Ναι. Το ήξερες το πέναλτι Πανέγκα, εσύ που είσαι και σ' αρέσει το ποδόσφαιρο. Πανέγκα. Για μένα, λέει. Όχι, για έρθει μια φίλη της εκπομπής. Ο δικός σου είχε εφαρμόσει ποτέ Πανέγκα. Τώρα δεν το ανέλυαν μετά οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Αλλά Πανέγκα. Ο άλλος αλλά Πανέγκα. Λέγανε ένα γκολ, το γιορτάζανε. Ναι, τώρα. Άστο, άστο. Αλλά πήρε τα Πανέγκα μου. Τώρα συμβαίνει. Αμάντα μου, σε ευχαριστούμε. Να σας πω και για το Αυστραλιανό Open, το οποίο το πήρε ο Σίνερ, ο Ιταλός. Ούτε Τζόκοβιτς, ούτε Μετβέντεφ. Ορίστε, νάτος. Και αυτός έκανε την ανατροπή. Ναι, κατέκτησε. Τον πρώτο major τίτλο έκανε το 3-2 ενώ είχαν 2-0 σετ, έτσι, ανατροπή. Φοβερός, τον συνεχάρη και ο δικός μας ο Στέφανος Τσιπάς. Και να σας πω και για την Κουρακάκη ότι είχαμε το δεύτερο χρυσό στη χρονιά. Και έχουμε 29 Γενάρη, πόσο έχουμε. Και η Κουρακάκη έχει πάρει 2 χρυσά. Μπράβο, της πολλά συγχαρητήρια. Μπράβο. Αυτή τη φορά στο παγκόσμιο κύπελλο στο Κάιρο. Μπράβο. Δημήτρη, και να αφήσουμε με αυτό την Αμάντα σιγά σιγά. Νιώθω ότι είσαι πληγωμένος με το Στέφανο Τσιτσιπά. Περίμενες, ήθελες. Θες να τον αφήσουμε ταραγμένο, δηλαδή. Καθόλου πληγωμένος δεν είμαι. Έχω πάρει απόφαση και καλό είναι να το πάρει κι αυτός. Ότι δεν πάει παραπέρα το πράγμα αυτό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι μας έχει προσφέρει. Ό,τι έχει. Τα υψηλότερα επίπεδα στο ελληνικό τέννις που δεν υπήρχε καν. Του μας έβαλε στο χάρτη, αλλά δεν πάει παραπέρα το πράγμα. Πιστεύω τον κάνει motivating τώρα, του δίνει κίνητρο. Ρέτη κίνητρο τώρα. Είναι εγκλωβισμένο στον εαυτό του. Εγώ δεν τον είπα ποτέ αν ήκανο. Όχι, θέλω, εγώ είμαι λέω, ικανός... είσαι απογοητευμένο, περίμενε ότι θα τα σάρω. Εγώ παιδί, θεωρώ ότι αυτό είχε πάντα συγγνώμη. Εσύ παίζει και τέννις. Εγώ θεωρώ ότι το τέννις είναι πάρα πολύ θέμα ψυχολογίας. Έχει πολύ θέμα με ψυχολογία. Αυτό λοιπόν τις έχει τις ικανότητες μέσα του, δεν κατάφερε ποτέ να τις βγάλει. Για άλλους λόγους που εμένα δεν με αφορούν. Να το ισορροπήσει, α πούμε. Ναι, είναι. Δηλαδή. Οι δαίμονές του, οι, δεν ξέρω, οι σχέσεις
κορίτσια με τους γονείς, με το άγχος, δεν τα βρήκε ποτέ μέσα του ώστε να ανοίξει αυτή η πόρτα και να βγουν οι ικανότητες του στο μέγιστο. Ρε παιδί μου, νιώθω λες και μας έβαλε ένα γλυφιτσούρι στο στόμα και πριν προλάβουμε να το γλύψουμε, μας το πήρε. Μπράβο, αγάπη, στο στόμα, μπράβο. Το πήρε λίγο στο στόμα, το πήρε. Απλά δεν το γλύψες, το πήρες όμως. Ναι, το πήρε, τριν, τριν, τριν. Πάμε, πάμε. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Στους δρόμους βέβαια δεν είναι και τόσο καλό το ξεκίνημα της εβδομάδας, γιατί διαβάζω ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στο Κηφισό και πολλές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Α, ωραία Δευτερούλα. Υπομονή. Λοιπόν, να σας πω ότι στην παρέα μας έχουμε τον Μητζή. Οπλιστείτε με υπομονή και δυναμώστε το Μάπε Σόου ή τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο για να καταλάβετε ότι υπάρχουν και χειρότερα. Βέβαια, το Tommyg.gr που δεν είναι τα χειρότερα, είναι τα καλύτερα φυσικά γιατί είναι η αγαπημένη μας σειρά περιποίησης. Ειδικά η Pumpkin Skin Care Line είναι ό,τι καλύτερο. Έβαλα στη μούρη κολοκύθα το Σαββατοκύριακο, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κολοκύθιασες. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, λέω, και δεν βάζω και λίγο κρέμα ημέρας και δεν βάζω και το σέρουμ για τα μάτια, αλλά και τα ματάκια όμως. Αυτό είναι. Φεύγει ο μαύρος κύκλος, φεύγει σακουλίτσα, απλώνει καθαρίς το ματάκι, ωραίο. Και την Nourishing Night Cream την έβαλα από το βράδυ του Σαββάτου, α πούμε, και την Κυριακή ξύπνησα. Δεν φαίνεται πιο άσχημα. Σου φαίνεται αυτή. Αυτή σου φάνηκε. Και παιδί μου, σου λέει καθαρίσει όλο το δέρμα. Αν θέλετε κι εσείς λοιπόν να έχετε έτσι ωραίο δερματάκι, φρεσκότατο, ωραιότατο, με λάμψη. Pumpkin Skin Care Line. Παιδιά, τι να λέμε τώρα, έχετε παράδειγμα εμένα. Ναι, μωρέ, γυρνάς στο σπίτι. Αυτό είναι το παράδειγμα το ωραίο. Κάνεις την βραδινή σου τη ρουτίνα ή την πρωινή και λες κάτι έκανα και για μένα. Λίγο με περιποιήθηκα, λίγο με φρόντισα. Έτσι, αυτό το τσουρ 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 εκεί πέρα, τι άλλο να κάνω. Λοιπόν, παιδιά, επειδή τώρα είναι η περίοδος που λίγο ανοίγετε τα εξοχικά, λίγο. Μάλλον ανοίγετε στο μυαλό σας την προοπτική, το τι αυτό. Μπορεί και τώρα που θα φτιάξει ο καιρός στα εικοσάρια να κάνετε και τις εξορμήσεις σας. Πολλοί τώρα, επειδή υπάρχουν και. Κατεβαίνει και μια αντίστοιχη τροπολογία από την κυβέρνηση για να μην μένουν τα σπίτια κλειστά. Σκέφτεστε τα πατρικά, κάποια σπίτια που τα έχετε κλειστά. Σιγά σιγά νομίζω σας δίνουν και, και τα κίνητρα για να τα νοικιάσετε, να τα χρησιμοποιήσετε σιγά σιγά. Ή μπορεί να έχεις, ρε παιδί μου, στο μυαλό σου την ανακαίνιση ενός δωματίου ή ενός ολόκληρου διαμερίσματος, ή τέλος πάντων να το φέρεις λίγο στα τωρινά δεδομένα. Θα εμπιστευτείτε τα έπιπλα κηρύτσης. Είναι οι άνθρωποι που μιλάνε μαζί σας, είναι μια πλειάδα συνεργατών, είναι μια ομάδα ολόκληρη. Σας το λέω γιατί τους έχουμε γνωρίσει, τους έχουμε μιλήσει. Είναι οι άνθρωποι, καταρχάς δίνουν 15ετή εγγύηση ποιότητας και αντοχής. Για να καταλάβετε. Μιλάμε τώρα από το 1950 είναι η εταιρεία. Έρχονται λοιπόν αυτοί, βλέπουν το χώρο σας ακριβώς τι θέλετε. Ξαναλέω, μπορεί να είναι ένα δωμάτιο, μπορεί να είναι ένα σπίτι, μπορεί να είναι ένα σαλόνι. Σας λένε τι επιτάσσει η μόδα, η φάση, η νέα, οι νέες, ρε παιδί μου. Ό,τι εν πάση περιπτώσει επιβάλλει η μόδα στο έπιπλο και στο τι συνηθίζουν οι νέες τάσεις, δεν ξέρω αύριο τη λέξη, αλλά σημασία έχει τι. Σημασία έχει ότι σου λένε ακριβώς και στο χώρο σου τι ταιριάζει. Κάνουν λοιπόν μετά το σχεδιασμό και σου βγάζουν, κατασκευάζουν τα έπιπλα τα οποία αντιστοιχούν στο γούστο σου, στη μόδα και σε αυτό που ο άλλος θα μπει μέσα και θα πει και αυτό που έχεις και εσύ στο μυαλό σου. Δηλαδή όλο αυτό είναι ένας συνδυασμός. Χρειάζεται δηλαδή ανθρώπους να τους νοιάζει. Και αυτά είναι τα έπιπλα κηρύτσης. Έχει τρία καταστήματα στην Αττική. Έχει Λένορμαν 242 στην Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 231 στην Κηφισιά. Ξαναλέω, 15ετή εγγύηση ποιότητας και αντοχής, γιατί οι άνθρωποι ξέρουν τι κατασκευάζουν και ξέρουν ακριβώς αυτοί οι έμπειροι άνθρωποι πώς θα φτιάξουν τους εσωτερικούς σου χώρους όπως τους έχεις στο μυαλό σου. Μάλιστα σου κάνουν και 3D απεικόνηση. Συγγνώμη, στις μέρες μας χωρίς 3D δεν προχωράς να κάνεις τίποτα. Έτσι, για να ξέρεις τι πάνω κάτω, τι περιμένεις. Άρα λοιπόν έπιπλα με προσωπικότητα, τη δική σου προσωπικότητα, άριστη ποιότητα, άψογη αισθητική. Και έχει, επειδή μας ακούνε και στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, ολοκένουργιο κατάστημα Λεωφόρος Κνωσού 155. Από το 1950 καταστήματα επίπλων κηρύτσης προσφέρουν έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας. Αυτό όμως που θα πω εγώ που μου έχει κάνει την εντύπωση και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας είναι ότι τους μοιάζει. Είναι σημαντικό να καταλαβαίνεις ότι είναι προσωπικά τα έπιπλα. Δεν είναι τα γενικά που πας σε ένα κατάστημα και μπορεί το ίδιο, όπως μια περίοδο, ένα πίνακα συγκεκριμένο που ήταν ένα. Τον λυσάξατε. Με το λεωφορείο το βρετανικό. Τον λυσάξατε και σε όποιο σπίτι πήγαινε στο έπιπλο. Ασπρόμαυρος με κόκκινο λεωφορείο. Ακριβώς. Δηλαδή τα μάτια μας έβγαλε. Δεν είναι πια. Φτάνει αυτό. Μπορείτε να έχετε τα έπιπλα τα δικά σας που θα είναι και η παρακαταθήκη σας και στα παιδιά σας.
έπιπλα Κυρίτσης. Πάντως, έτσι όπως έχει γίνει πια η ζωή μας, νομίζω ότι περισσότερο από ποτέ το σπίτι είναι μέρος της προσωπικότητας και η ωραία αισθητική είναι μέρος αυτού που λέμε του well-being, ρε παιδί μου. Γυρνάς και ηρεμεί το μάτι σου, το σώμα σου, το μυαλό σου. Παλιά, όταν έτσι, ξέρεις, στα πρώτα σπίτια που έκανε μια οικογένεια να στεγαστεί, δεν τα πολύ κοιτάγαμε αυτά. Έλεγε το κρεβάτι για να κοιμάμαι, την κουζίνα για να τρώω. Να είναι λειτουργικό. Να είναι λειτουργικό. Τώρα είναι μέρος του πώς νιώθεις και το ποιος είσαι το σπίτι, ρε παιδί μου, ασχέτως οικονομικών. Επιλογή θα κάνεις και οικονομική και ακριβώς. Περνάς και τις περισσότερες ώρες πια στο σπίτι σου. Οπότε, αν δεν είναι ο χώρος που σε ηρεμεί και που αισθάνεσαι καλά, τι να το κάνεις. Είσαι στα μαξάκι και τρέχεις να γυρίσεις πίσω. Εγώ είχα τρελαθεί, εκτός από αυτόν τον πίνακα που λέτε, είχα τρελαθεί και με το ότι πρέπει να έχω οπωσδήποτε μέσα στο σπίτι μου ολόκληρη τη Νέα Υόρκη. Οπωσδήποτε. Δεν γίνεται να μείνεις στη Νέα Υόρκη. Τι μου είσαι έναν ολόκληρο τείχο, ας πούμε, με όλη τη Νέα Υόρκη. Γιατί πρέπει. Γιατί ήταν τάση. Ήταν τάση, φοβερή. Ήταν μαζική τάση. Επειδή μου από εκεί να πήγαινε, έμπαινε σε New York. Το μεταλλικό κοντό ερμάριο που βάζανε πάνω τις τηλεοράσεις. Με διαβατήρια μπαίναμε στα σπίτια για το New York. Ήταν αυτό το στυλ. Με βίζα. Μάλιστα, λοιπόν, συνεχίζουμε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μήνυματα στο Viber. Έρωτας με διαφορά ύψους, έρωτας με διαφορά ύψους ή με χώρισε λόγω ύψους μπορούμε να το θέσουμε. Δεν πήγε καλά. Και έχουμε πει κι άλλα και για τον άλλον άνθρωπο έχει τεθεί το θέμα και λέτε τις απόψεις σας και για το ποιο άλλο ήταν που είπαμε, ρε παιδιά, που... και για τη Ζυρίχη. Που είπαμε και εξωτερικό. Βέβαια. Θέματα έχουν πέσει στο τραπέζι. Καλημέρα, να πούμε στη Χαρούλα που λέει: γιατί μας πληγώνετε εμάς τις σχετικά ψηλές, πού να τους βρούμε τους ψηλούς να πάω. Είμαι 1,75 και οι καημένοι δεν βρίσκω γκόμενο. Μα εμένα οι ψηλές μου αρέσουν. Αφόρετα τα τακούνια. Οι ψηλές είναι ωραίες. Εμείς τα κάνουμε τα πεθάνουμε. Άρα θα τα φτιάξουμε κοντή. Καχ, σου έρχεται. Πιο κοντή από μένα θα βρει. Ότι κοροϊδεύει, θα του λουφθεί. Πιο κοντή από μένα θα βρει. Δεν το κοροϊδεύει τη κατάρα σου. Εδώ πέρα λέει και άλλη φίλη μας και άλλη ψήλη μας η οποία παραπονιέται. Λέει με ένα 72. Ωραία. Λέτε, όχι ότι είμαι πολύ ψηλή. Είσαι ψηλή, ρε παιδί μου. Αλλά ένα 72 δεν είναι πάρα πολύ ψηλή. Ένα 70 με 75 είναι καλά για γυναίκα. Ναι, από ένα 80 είναι ψηλή. Ναι, ψηλή ναι, που φοβάται ναι. Να φορέσει τακούνι. Εγώ το λέω από την άποψη ότι το 1,72, αν βάλει και ένα δεκάποντο το οποίο είναι normal, πάει ένα 82, παιδιά. Συγγνώμη, Δημήτρη, γιατί εσύ πόσο είσαι. Ένα 83. Και εσύ πόσο είσαι. Ένα 86. Πολύ ψηλή, μόνο εκεί δύο. Όπου, ναι, ναι. Λοιπόν, λέει, όχι ότι είμαι πολύ ψηλή, είναι 72, αλλά πλέον παρατηρώ ότι δεν έχουμε λέει ψηλούς άντρες στην Αθήνα. Και ψηλούς λέει, ναι, και το 1,80. Έχει δίκιο. Εκτός Αθήνα, δεν είναι. Ναι, 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 ναι. Τι θα γίνει, λέει, όλους τους πολύ ψηλούς τους έχουν καπαρώσει κοντές. Εμείς τι θα κάνουμε, ρε κορίτσια, λέει. Και οι λίγο πιο ψηλές έχουμε τη χάρη μας. Καλή τη χάρη, χάρες πολλές. Είστε όμορφες πολύ. Θα τον βρεις, κορίτσι μου, μην απογοητεύεις. Εγώ ξέρω πως οι ψηλές γυναίκες είναι για την παρέλαση. Όχι, επειδή είσαι κοντή γι' αυτό. Έτσι με συμβαίνει να λέω. Δεν τα μπορώ αυτά. Εγώ με τίποτα. Πάντως δεν νομίζω ότι έχουμε έλλειψη από ψηλούς. Ίσα-ίσα βλέπω και τις νέες γενιές, ας πούμε, αγόρια κορίτσια. Υπάρχει ύψος. Είναι πιο μπορεί. Ψηλά τα παιδιά τώρα, ναι. Αλλά σου λέει κοπέλα στη δική μου τη γενιά δεν υπάρχουν, ρε Βασίλη. Παιδιά, μην μου στέλνετε μηνύματα στο Instagram. Στείλτε τα με όλους τους άλλους. Όλοι οι μάπες στέλνουν στο Viber. Γι' αυτό και έχει κολλήσει τώρα. Δεν είναι ωραίο. Ψάξατε. Λοιπόν, ελάτε. Ωραία. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Πάμε στην πόλη. Ο Θάνος μας έχει στείλει και μια πολύ ωραία φωτογραφία εδώ που είναι ένα πολύ ψηλό αγόρι με το κορίτσι του που έχουν μια διαφορά ύψους. Πρέπει να είναι η Καρντάσιαν με τον πρώτο τη σύζυγο. Και λέει τουλάχιστον θα μπορείτε μετά να την κάνετε edit off από τη φωτογραφία εύκολα. Κάνεις μπούστο. Τους βγάζεις κατευθείαν. Πάμε στην Γογό. Gossip και αρλούμπες με τη Γογό Φαρμάκη. Μπράβο Φέδων, μπράβο Φέδων. Σταμάτα, όπα, πάει, ε. Ναι. Ωραίος ο Φέδων. Ωραίος ο Φέδων, παιδιά, οι μάπησες είναι ψηλές. Εδώ η Στέιση λέει 1,79. Ναι. Καλημέρα, η άλλη Μαρία εδώ 1,82. Και η Ναταλία λέει καλημέρα. Εμένα με τραβάνε. Η Στέιση καθυστέρηση να μας θέλεις. Καλό. Η Ναταλία λέει, εμένα με τραβάνε κυρίως οι πιο κοντοί άντρες από μένα. Άντε, μαξ το ύψος μου. Εγώ με λέει 1,70. Ο πρώην μου 1,66-1,67. Η μάνα μου, σαν την κυρία λίγο πριν, μου λέει: καημό, το έχω να φέρει σε ένα ψηλό παιδί. Και η Φωτεινούλα εδώ μας έχει στείλει και φωτογραφία. Δείτε, παιδιά εδώ, είναι κομπλεξική. Διαφορά. Πάρτε λίγο. Έλα, ρε! Είναι και ντούκι ο ψηλό. Ντουλάπα και ερμάριο. Έτσι ήμουν εγώ με τον ψηλό, τον πόλη το 2-5. Άσε, μας, ρε, είχε σχέση με αγόρι 2-5. Ναι, και την έβαζε στο Μάρσικο. Δεν κατάλαβε. Όλοι την έβαζε στο Μάρσι που έλεγε: έλα, βγάλε το κεφαλάκι σου λίγο να χαιρετήσει τα παιδιά. Την έπαιρνε καλικούτσα. Ναι. Όλοι
μου, εσύ δεν βρισκόσασταν. Πανύψηλη. Σιγά μου. Παντού βρισκόμαστε. Ρε, Ιωάννα, δεν ήταν πανύψηλη. Εσύ είσαι κοντή. Μόνο πρώην άντρας μου, αν θεωρείται κοντός, ας πούμε, ένα 80. Κανονικός προς ψηλός, θα λέγαμε. Πάντως ένα 85. Γιατί του έριχνα σίγουρα δύο κεφαλάκια. Όχι, ρε, εσύ. Ήτανε. Στη μέση τον έφτανες. Όχι, μωρέ, πιο πάνω από λίγο, τη μέση. Λίγο στήθος. Εδώ μας λέει η Φωτεινή, είναι ο πρώην μου, 1,95 εκείνος ντουλάπα, 1,62 εγώ. Παιδιά, λέει, δεν χωρούσε στα αεροπλάνα, αφήστε που δεν έβρισκα να του πάρω πουθενά ένα ρούχο. Ο Γίγας. Ναι, αυτό είναι αλήθεια τώρα. Ο Γίγας της Κυψέλης. Ναι. Τι να πω, παιδιά μου, λοιπόν, να πω. Έλα, ξεκίνα, τι γίνεται. Καλημέρα, μάπες μου, καλή εβδομάδα να έχουμε. Τι γίνεται στα gossip. Στα gossip, δεν ξέρω πού να ξεκινήσω. Ήταν ένα λίγο ήρεμο Σαββατοκύριακο. Έτσι, δεν έγιναν πολλά. Έλειπες, φαντάζομαι. Όχι, όχι, εδώ ήμουν. Γιατί πλέον διανύουμε την εβδομάδα Σάκης Ρουβάς. Αχ, δεν μπορώ. Βαρέστε το Σάκη Ρουβά όσο μπορείτε. Γιατί τι έγινε. Τι να ζω, και ο Γιώργος Νταλάρας νομίζω είπε για το Σάκη Ρουβά. Ξανά. Ο συνθέτης ο Νίκος Μωραΐτης. Ξανά. Είπε ότι έχω μετανιώσει που έχω δώσει δύο τραγούδια στο Σάκη Ρουβά γιατί δεν μου αρέσει το lifestyle του. Ότι νομίζω ότι δεν είναι. Πάει και παρκάρει την τσιπάρα του, λέει, στο Ηρώδιο και κάτι τέτοιο. Και ποιο είπε. Και κάτι άλλο. Αυτό είναι πριν από τρία χρόνια να μου. Τώρα το θυμήθηκε αυτό. Ποιο είπε, ρε παιδιά. Και που πήρε ο ίδιος, λεφτά πολλά. Και ότι πήρε πολλά. Και λέει, απορώ αν ξέρει ο Σάκης Ρουβάς τι σημαίνει το action εστί. Ο Νταλάρας το είπε αυτό. Ο Νταλάρας το είπε. Στη συνέντευξη, στη ραδιοφωνική συνέντευξη που έδωσε, νομίζω ότι υπόθηκαν αυτά και όχι στις έξω θεντήλωση. Στο κόκκινο, ακριβώς, okay. Ακριβώς. Αυτά. Είπε, ρε παιδί μου, ότι τον πρέπει... Εγώ καταλαβαίνω ότι η αντιμετώπιση του Νταλάρα ως προς το Ρουβά είναι λίγο ότι εσύ που είσαι το νούμερο ένα εμπορικά και όλοι σε γουστάρουν και όλοι σε ακολουθούν, έχεις και μια ευθύνη παραπάνω, κατά τη γνώμη μου, προς αυτή την κατεύθυνση που σου λέω. Δεν νομίζω ότι έχει, ας πούμε, τη διάθεση να τον κράξει, παρότι αυτό βγαίνει σαν αποτέλεσμα. Ναι. Εγώ τον έχει κατακράξει. Πολύ ευγενής. Ναι. Ναι. Okay. Γιατί ο Ρουβάς δεν είναι αυτό πια. Δεν είναι το νούμερο ένα πια για να πεις ότι να έχεις ευθύνη. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Ναι. Ήτανε πριν από 10 χρόνια, τώρα δεν είναι. Επίσης, ρε παιδί μου, έχουν αλλάξει τα πράγματα, λες, και με τους καλλιτέχνες. Δεν είναι όπως παλιά που πηγαίνανε, κάνανε συναυλίες μόνο και τους ήξερες γι' αυτό. Έχει αλλάξει η νοοτροπία και θα διαφημίσουν και κάτι. Διασκεδαστές είναι που φτιάχνουν ένα μπραντ και αυτό το μπραντ το εξαργυρώνουν. Παιδιά, δεν ξέρω αν θα με γιουχάρετε, αλλά εμένα με έχει κουράσει πάρα πολύ όλο αυτό με τον Νταλάρα. Έκανε και το πρόμο του για το καινούριο του τραγούδι. Όλα καλά, είπε και τις απόψεις του. Άλμπουμ, ναι, είπε και τις απόψεις του. Συγγνώμη, όπως επίσης και ο Χρήστος Δάντης έδωσε μια συνέντευξη χθες στο Χαμογέλα και πάλι και τον Νίκο Συρίγο. Και είπε, ρε παιδιά, ακραίο, αλλά το είπε. Για μένα ο Νταλάρας, λέει, θα έπρεπε να διδάσκεται στην ελληνική ιστορία. Εντάξει. Μπορεί και να συμβεί, πού να ξέρουμε. Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα. Δεν είναι και ο Πούλος απέναντι που χειρουργεί στον Άσιο. Μην τρελαθούμε τώρα. Περίμενε. Για τον τομέα, για την τέχνη του, ρε παιδί μου, για τη μουσική, όντως ο Νταλάρας είναι εμβληματικός. Είναι ένας από τους κορυφαίους τραγουδιστές στην Ελλάδα. Γνώμη σου, γνώμη μου. Όχι γνώμη μου, είναι γεγονός αυτό. Δεν είναι δική μου γνώμη. Ναι, όχι να διδάσκεται κιόλας. Ρε παιδί μου, εννοεί προφανώς ίσως τα μουσικά. Στο κομμάτι του πολιτισμού, τέλος πάντων, ναι. Να διδάσκεται η συμπεριφορά του ή ο βίος του. Εμένα αυτό που μου τη δίνει έτσι λίγο περισσότερο και δεν θυμάμαι πάλι είδες τι λάθος κάνω, δεν θυμάμαι που τ' άκουσα. Μία φράση που λέει «Δεν είναι ο Νταλάρας influencer που βγήκε από παιχνίδι μόδας να τον ακολουθούμε έτσι, ας πούμε». Όποιος εκτίθεται θα αντιμετωπίσει τους όποιους δημοσιογράφους με την ποιότητα που κάνουν τη δουλειά τους και εκείνος. Σωστά. Δηλαδή μία εκπομπή, ας πούμε, θα πει «Βασίλη Βλάχο, εσύ που πας στις influencer για δηλώσεις, μην πας στον Νταλάρα, θα στείλουμε το διευθυντή μας». Μεγάλος δώρος έγινε με τη συνέντευξη του... πώς λέγεται το μικρό Τσαφούλιας, συγγνώμη τώρα. Σωτήρης Τσαφούλιας, στην, βέβαια. Στην Σίση εχθές που... Ακόμη μια πολύ ωραία τοποθέτηση. Αποσπάσματα είδα, αλλά είδα ότι τον εκθίασαν. Είπε ότι, ρε παιδί μου, είπε ότι και η τοποθέτηση του Νταλάρα, όπως και του Πάνου Βλάχου, του Δημήτρη Βλάχου, συγγνώμη, του Πάνου Βλάχου, ναι, που εγώ δεν τις βάζω, ας πούμε, στην ίδια μοίρα. Τέλος πάντων, εγώ, λέει, βλέπω, παίρνω το καλό από όλο αυτό. Ποιο είναι αυτό, ότι το καλό, να διορθώσουμε την κατάσταση στην τηλεόραση που απορρέει από τον τρόπο που συμπεριφέρονται οι επικεφαλείς και οι εξυντάκτες στους συντάκτες, αυτούς τους ανθρώπους, τους ρεπόρτερ που πηγαίνουν για 800 ευρώ και δουλεύουν από το πρωί στο βράδυ και αναγκάζονται να κάνουν αυτές τις ερωτήσεις. Εγώ, έτσι, αυτό το απόσπασμα που άκουσα μου φαίνεται λίγο εκτός τόπου και χρόνου, παρόλο που υπολείπτω με τον κύριο Σαφούλια, αλλά δεν έχω διακούσει όλη τη συνέντευξη για να ξέρω πώς. Εγώ την είδα την περισσότερη συνέντευξη, θα σου πω. Συμφωνώ σε κάτι που είπε, ότι υπάρχει και παρασκήνιο το οποίο εσείς δεν το βλέπετε. Δηλαδή, έρχονται οι δημοσιογράφοι και λένε «Ελάτε τώρα να στηθούμε, γιατί εμείς έχουμε να πάμε και σε άλλο θέμα». Εντάξει, αφού έχουμε να πάμε σε άλλο θέμα, ναι, να το πούμε. Απλά σου λέω ότι κι εγώ, ας πούμε, που έκανα παράσταση δύο ώρες πριν, εντάξει, άμα ξαπάς άλλο θέμα, πήγαινε. Μην με πιέζεις να το κάνω τώρα επειδή θα πας. Αλλά
κάτι, θα πρέπει να σκεφτόμαστε και ο καθένας τη δουλειά του άλλου. Θα σου πω σε τι διαφωνώ όμως με τον κύριο Τσαφούλια. Λέει ότι ρε παιδί μου, οι καλλιτέχνες είναι πολύ ευαίσθητες ψυχές. Mm-hmm. Πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι που έχουν τις αυτές τους. Ανασφάλειες. Να σου πω κάτι. Δεν έχω καταλάβει αυτό το pampering που πρέπει να κάνουμε στους καλλιτέχνες γιατί έχουν ευαίσθητη ψυχή. Τον άλλον, τον δημοσιογράφο. Τον ένα, τον άλλον. Το ρωτάς τι μπορεί να περνάει στο σπίτι του και ακόμη πόσο... και το θεατή. Και το θεατή, τι ευαίσθητη ψυχή έχει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στον καλλιτέχνη θα πρέπει να το συγχωρώ όλα γιατί είναι μια ευαίσθητη ψυχή. Ναι, συμφωνώ. Η ψυχή δεν με απασχολεί και στην ηλικία. Αν έχουν τόσο ευαίσθητη ψυχή, ας μην την κάνουν τη δουλειά αυτή. Ναι. Δεν έχω καταλάβει γιατί. Δηλαδή, εμένα η ψυχούλα μου, ας πούμε, δεν μετράει. Σου λέει όμως. Εμένα, γιατί θα πρέπει να με κατακεραυνώσεις, γιατί δεν είμαι καλλιτέχνης. Όχι, εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Ο Βλάχος βγαίνει και λέει: χαλάτε τις στιγμές. Ο Μπέζος με όλη την αγάπη που του έχουμε, ρε παιδί μου. Μας λέει ηλίθιους, ο άλλος σου απαγορεύει να βγάλεις story κατά τη διάρκεια της παράστασης. Και πρέπει άλλος... να το κάνω γαργάρα γιατί είναι ευαίσθητη ψυχή. Δεν πρέπει να τον χαιρετήσεις, τον άλλον δεν πρέπει να τον ακουμπήσεις. Ηρεμήστε λίγο οι καλλιτέχνες, εντάξει, είπαμε. Δηλαδή έλεος. Μάλιστα, και πάμε. Και κάπως όμως από τις εκπομπές οι περισσότερες, γι' αυτά ψοφάνε. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, ακούς τα θέματα τα δύο που μας είπε εγώ, ήταν ότι με αφορμή τις δηλώσεις του Νταλάρα που έκαναν ντόρο την προηγούμενη εβδομάδα και πήγαμε να βρούμε. Πρώτον, ένα συνθέτη ο οποίος μας έχει ξαναδηλώσει τη διαφωνία του με τον Σάκη Ρουβάκη ότι δεν θα ήθελε να έχει δώσει τραγούδια του. Και δεύτερον, κάποιον άλλον ο οποίος έτσι κι αλλιώς ξέρουμε ότι έχει άποψη και εκείνος να πει κάτι αντίθετο. Ναι, βέβαια. Είναι μοτίβο. Γι' αυτό και πήγαν και βρήκαν τον παπά που είχε πεθάνει πριν από 4 χρόνια, που κοιμήθηκε ο Μητροπολίτης. Γιατί πήγαν στο ασφαλές ότι σίγουρα οι απόψεις του ήταν εριστικές. Είδαν το βίντεο ότι είναι εριστικές οι απόψεις και βγάλαν ένα βίντεο ενώ έχει πεθάνει. Άρα, στο πρωινό είναι αυτό. Ποιο είναι κιόλας το συμπέρασμα από όλα αυτά, ότι τα θέματα των εκπομπών τα βγάζουν επισηματικές. Άλλη κουβέντα του Σαββατοκύριακου. Συγγνώμη κιόλα. Όλα τα θέματα βγαίνουν από τις πεσηματικές. Άρα αποφασίστε. Θέλετε τους δημοσιογράφους που πάνε και την πέφτουν ή να κάθετε να ξύνεστε, ας πούμε, στις εκπομπές. Τους θέλουνε. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζω. Δημήτρη, πώς νιώθεις που ήσουν η αφορμή που είναι Ατελεία Γερμανού, είπε ευχαριστώ στη Face Κορδά. Ναι, φοβερό και το είδα στο αεροπλάνο. Στο κείμενό μου, ρε παιδί μου, εγώ ουσιαστικά η Φιλιόπολης φίλου. Με τα παλτό. Μάζεψα όλου του. Μάζεψα το τι έχει γίνει με την Αταλία και λέω. Ότι όλοι εναντίον της Ναταλίας. Ήταν η Μπέτη, αν θυμάστε, η Ελένη Χατζίδου, ο Λιάγκας, η Σταματίνα Κατκέν. Η Σταματίνα και η Κατκέν και. Ποιος... ήταν. Ποιος μάζεψε όλους τους. Μόνο ο Συρίγος και η Φέη στήριξε την. Η Σουσού τι έκανε. Ποια είναι η Σουσού. Η Τσολάκη. Έκραξε κι αυτή. Δεν είδα. Δεν ξέρω. Μες την εβδομάδα. Ούτε εγώ το είδα. Ούτε εγώ άκουσα καθόλου. Λοιπόν, και έκανα όλη αυτή τη μαζευτική και επικεντρώθηκα στο ότι 2 στα 3 πυρά ήταν φίλια. Δηλαδή η Σταματίνα και η Κατερίνα από τις πρώτες. Mm. Δηλαδή οι πρώτες που βγήκαν και την είπαν στην Ναταλία, που μόνη της παραδέχτηκε αυτό που έγινε, ότι δεν έπρεπε να στείλει τέλος πάντων κάμερα στον Νταλάρα κτλ. Γιατί αυτή η κατάσταση έχει παραγίνει και ούτω καθεξής. Ήταν η Σίση, η Σταματίνα και η Κατερίνα. Mm-hmm. Η Σταματίνα και η Κατερίνα από το ίδιο κανάλι. Από το ίδιο κανάλι κιόλας. Και υπερθεμάτισα αυτό, ρε παιδί μου. Και λέω, ήρθαν οι εξωκαναλικοί να βρίσουν την Ναταλία. Επειδή αυτό επειδή θέλανε να το κάνουν, η Χατζίδου, ο Κλείς, ο Λιάγκας, η Μπέτη κτλ. Επειδή θεώρησαν ίσως ότι τους την είπε. Ακριβώς. Και πάνε, λέω, να αφήσουν τα παλτά τους και τα είχαν ήδη πιάσει την καρδαρόμπα από το ίδιο κανάλι η Κατερίνα και η Σταματίνα. Συγγνώμη, κορίτσια, εδώ κράζουμε πρώτα εμείς. Ναι, δηλαδή έτρεξαν. Εντάξει, απάντησε πολύ ωραία μου. Ότι έτρεξαν να κράξουν πρώτα οι ομόσταυλές της. Και απάντησε λοιπόν. Και απάντησε η Ναταλία στο tweet του Δημήτρη και είπε ότι αυτό με την καρδαρόμπα και τα παλτά θα με στοιχιώνει μέχρι την επόμενη φορά που θα το ζήσω. Face Κορδά λέει: σε ευχαριστώ και δημόσια και μια καρδούλα κόκκινη. Ορίστε, τα tweeters μίλησαν. Πάει και αυτό, φιλίτσες γίνανε. Αυτά είναι, παιδιά. Υπάρχει ελπίδα σε αυτό το χώρο. Μου θυμίζει πάντως η στάση της Ναταλίας Γερμανού λίγο τη στάση που έχει ο Ανδρέας Μικρούτσικος εσωτερικά στην εκπομπή της Καινούριου. Που φεύγει. Ναι. Ή ας πούμε που δείχνουν το θέμα και μετά λίγο το κράζει μόνος του. Αυτό. Ιωάννα, βγάλε κουμπιουτεράκι. Θα μιλήσω για λεφτά τώρα. Ωραία, έτοιμη είμαι. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα γενικό σύνολο τώρα για τα πόσα έχει βγάλει μέχρι τώρα, παιδιά, ο Αλέξης Παπάς από τα reality που έχει πάει. Έπιασες δουλειά του Λιάγκα. Ναι, δουλεύω part-time. Δεν με ενδιαφέρει καν να υπολογίσω. Ακού. Αυτός τα έχει πει αυτά. Όχι, έχουν γίνει κάποιοι υπολογισμοί που κάνανε. Σε site, ας πούμε. Ναι, σε ένα site, στο Gossip TV. Μάλιστα. Το έκανε η Κατερίνα Ταλιαδούρου. Λοιπόν, η πρώτη του συμμετοχή, παιδιά, στο reality ήταν 87.000 ευρώ. Όλε! Ωραίος. Από τον Bachelor πήρε συν 100.000. Όλε, όλε, όλε. Και κοπέλα.
Κοπέλα δεν πήρε. Κοπέλα δεν πήρε. Μέχρι τώρα στο Survivor που είναι έχει βγάλει άλλα 187 χιλιάρικα. Κάτσε βρε. Πότε πρόλαβε. Αφού παίρνει περίπου 10, 11, 12 την εβδομάδα. Τι παίρνει. Ναι. Και πάλι ρε παιδιά. Γεια σου παπά. Παπά. Φιλάκια ρουφιχτά. Πάντε να βάλω μια εκατοστάρα. Μήπως εννοούσε η συντάκτρια με το προηγούμενο Survivor συν τα ψηλάκια τώρα. Α, τα ψηλάκια γνάντε. Τέλος πάντων ρε παιδιά. Εντάξει, 80 να βγάλε. 374 χιλιαρικάκια. 374. Να λες και λίγα. Και μετά λέτε τα παιδιά διαβάστε και δώστε πανελλήνιες. Να πούμε να πάρει στο πανεπιστήμιο. Ναι, πάνε εκεί με 6 μήνες και αυτοί γίνονται billionaires. Επαγγελματίες παίκτες Survivor. Να σου πω κάτι. Πήγε ο άλλος, γιατί ο Κατσούλης δεν βγήκε. Δύο φορές. Περιφερειακός σύμβουλος. Βέβαια. Να διαβάλει και υποψηφιότητα. Αυτό έχω ακούσει είναι και πολύ καλό παιδί. Αν έτρωνε κάτερο. Λοιπόν, συνεχίζω. Ο Γρηγόρης Μελάς χθες το χαμογέλα και πάλι μας ενημέρωσε ότι όλα σχεδόν τα κανάλια ψάχνουν να δουν τι θα κάνουν με καινούργιες εκπομπές, μπλα μπλα. Το Star λοιπόν ετοιμάζει το GNTM. Μάλιστα. Και έχει πέσει στο τραπέζι και άλλο ένα reality. Ποιο λέτε? Εσύ κοντά είσαι για την. Εγώ το είδα, ναι. Γιατί λεπτό. Εγώ το είδα, το αγρότη. Το The Gym. Το γυμναστήριο. Αγρότη. Ω, θα ήταν τέλειο αυτό. Ναι, από εκεί βγήκε ο Χρήστος Χολίδης. Από εκεί βγήκαν όλη τη δεύτερη εβδομάδα. Ναι, καλά, αυτό δεν κράτησε καθόλου. The Gym. Για πες. Αγρότης μόνος ψάχνει. Αυτό το κάνει εσύ. Το έκανε εσύ δύο χρονιές στον Αλφα. Μετά είχε ακουστεί να πάει στο Sky με την Ελένη Τσολάκη. Δεν έγινε ποτέ. Ή την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Ή την Κωνσταντίνα, σωστά, ναι. Σωστά. Δεν έγινε ποτέ. Και τώρα λέει έχει πέσει πάλι στο τραπέζι. Μήπως ξαναγυρίσει στο Star. Λοιπόν, στο Star, αυτή τη στιγμή που μας ακούτε. Ναι. Αυτό προτείνομαι. Πιστεύω ότι θα ήταν ωραίο ένας άντρας να κάνει τα προξενιά σε αυτό το νέο. Θα συμφωνήσω. Με φαντάζεστε να σκάω με το τρακτεράκι εγώ. Γαλότσα Γκούτσι, το γαντάκι από πάνω το Discord, καπελάκι, ωραίο μπορσαλίνο θα φοράω Δημήτρη. Βλέπω τα πρόβατα να φεύγουν νύχτα. Θα σου λέω αγρότης, τι νους είσαι εσύ. Του τάκτ κουρέα θα λέω. Θα λες, θα σου λένε τι φοράς, αντίπας. Ναι, εντάξει τώρα αυτό, ναι. Τι καλός και θα ήμουν Δημήτρη. Κοίτα, το Star είναι, κάνει. Η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει ρηξικέλευτες κινήσεις. Για να δούμε. Και αν μας ακούτε και στην εταιρεία παραγωγής, θα τους έκανα στους αγρότες και μίνι makeover πριν συναντήσουμε να την Ήφη. Να σου πω κάτι. Ποιο ήταν το κόνσεπτ εκεί, ότι είναι οι αγρότες οι παίκτες και ψάχνουν γυναίκα. Και οι γυναίκες πώς κάνει, ας πούμε. Έλατε. Νομίζω ότι δηλώνανε συμμετοχή τα κορίτσια στο casting call που γινόταν και μετά γινόταν ματσαρίσματα ανάλογα με τις περιοχές, τα ζητούμενα του ενός του άλλου. Πάντως στο Μέγκα χθες είπαν και το όνομα του Κωνσταντίνου του Βασάλου, οπότε νομίζω θα κοντεροχτυπηθείτε με τον Κωνσταντίνο. Α, όχι, να το πάρει, γιατί μπορεί μέσα σε αυτή τη διαδικασία να βρει και αυτός κοπέλα. Εγώ δεν έχω. Μα έχει κοπέλα ο Κωνσταντίνος. Α, δεν το ξέρω, συγγνώμη. Έχει κοπέλα ο Κωνσταντίνος. Έχει κοπέλα. Και επίσης έτσι ένα κουιζάκι, δεν κάνουμε κουιζάκι, αλλά εντάξει. Πρώην εστεμένη κούκλα. Περιμένει το πρώτο της παιδάκι. Α, δεν με το καλό. Με το καλό. Με το καλό, γιατί είναι και καλό παιδί πολύ. Και είδες άμα θες να κρύψεις κάτι, ε. Είναι 7-8 μηνών τύπου. Προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Α, επειδή είναι 7-8. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, έχει περάσει. Με το καλό, με το καλό. Αυτά. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά στο Viber. Να σας πω ότι έχει αφιέρωμα Γιώργος Λάνθιμος στο Vodafone TV. Οπότε εκεί θα έχετε την ευκαιρία να κατατοπιστείτε εν ώψη Όσκαρ, να ξέρετε τι έχει κάνει και να έχετε απολαύσει ό,τι έχει στο μυαλό του και πραγματικά στην πορεία του αυτός ο άνθρωπος που μας έχει κάνει ήδη υπερήφανους και πια στοχεύει στην ύψιστη τιμή στον κινηματογράφο, δηλαδή σε ένα Όσκαρ. Ο Γιώργος Λάνθιμος λοιπόν στο Vodafone TV, vodafone.gr / TV και είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε την κατρακύλα μας με το Muppet Show. Καλημέρες. Υπομονή στους δρόμους. Διαβάζω ακόμα ότι γίνεται ο χαμός του χαμού, παιδιά, στο Κηφισό. Έχει πολύ θέμα σήμερα. Και γενικότερα σήμερα, αν δεν έχετε κάποια απαραίτητη δουλειά, ειδικά από τα απογευματάκια και μετά που θα αρχίσει ο καιρός και θα δυσκολεύει ακόμη περισσότερο, μην μετακινηθείτε, εγώ θα έλεγα. Τι καλά είναι να κάτσουμε σπιτάκι. Απλά, ρε παιδί μου, ξεκίνημα εβδομάδα. Είναι δύσκολο να μην μετακινηθείς. Να πάμε στη δουλειά, ρε παιδιά. Εγώ έχω να κάνω δουλειές μέχρι τις 9 το βράδυ, το καταλαβαίνετε. Ηρέμησε. Καλά εσύ. Τις τρεις τελευταίες θα είμαι γυμναστήριο. Χωρίς γυμναστήριο, φαντάσου.
Μέχρι τις 9 το βράδυ θα γυρνάω έξω, ρε παιδί. Καλά. Άμα γυρνάς από τις 8 και μετά, από ό,τι ακούσαμε, πρέπει να έχεις οπωσδήποτε αλυσίδες. Όλοι πρέπει να έχουμε, διότι θα πέφτουν πρόστιμα. Μωρέ, το καταλαβαίνω και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Ας πούμε ότι είχα αλυσίδες. Ναι. Θα μπορούσα να τις βάλω. Μπορεί να μπορεί ο διπλανός σου. Μπορεί να σταματήσει ένα βενζινάδικο όταν θα δει την πρώτη νυφάδα. Και εγώ δεν ξέρω να τις βάλω. Μην σας λέω ψέματα. Αλλά το έχω στο μυαλό μου ότι μόλις θα δω μια νυφάδα ένα από εδώ από εκεί θα πάω σε ένα βενζινάδικο. Εμένα με τσαντίζει αυτό τώρα, αλλά εντάξει, δεν είναι η εκπομπή τώρα αυτή. Που δεν ξέρουμε. Όχι, που αυτό που έχει γίνει τώρα μετά από αυτήν την μεγάλη καταστροφή που συνέβη, το πρωτοφανές του να εγκλωβιστούμε μέσα στην Αττική Οδό, τραγικό, για να μην τα, τα ξεχνάμε, ξαφνικά βγήκε ότι εμείς έχουμε την υποχρέωση να έχουμε αλυσίδες μέσα στο πορτμπαγκάζ μας. Γιατί φίλε, στην πόλη. Η πόλη είναι ο ιστός, είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Εγώ πληρώνω 35 χιλιάρικα τέτοιο, μου ήρθε εφορία. Γι' αυτό το λόγο, να φροντίζει, αν δηλαδή η Ελλάδα δεν μπορεί να φροντίσει την πρωτεύουσά της, να κινούμε εγώ ασφαλής ως πολίτης μέσα σε αυτήν, γιατί εγώ πρέπει να έχω αλυσίδες μέσα στο αυτοκίνητό μου, επειδή το πω πρωτοσάλτε. Ο πρωτοσάλτε το πει. Αυτός το είπε, να έχουμε λέει νερό, να έχουμε λέει αλυσίδες, να έχουμε... Μην τα ακούω αυτά, τσαντίζομαι. Τι είναι φίλε. Πάρουμε ξηρά τροφή, δύο κονσερβούλες. Στο σπίτι μου είμαι, μέσα στην πόλη μου, για να πάω από το σπίτι μου στη δουλειά μου και τη δουλειά μου στο σπίτι μου. Αν το κράτος, η πολιτεία και το κράτος που σημαίνει δύναμη, δηλαδή που είναι η εφαρμογή της βούλης της πολιτείας, δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι εγώ θα πηγαίνω και θα έρχομαι ασφαλώς από τη δουλειά μου, τότε εγώ όχι δεν θα πάρω καμία αλυσίδα. Καμία ατομική ευθύνη. Δεδομένου ότι έχω ένα αυτοκίνητο κανονικό, ένα καινούριο αυτοκίνητο, θέλω να πω δεν είναι ότι πηγαίνω και γυρεύοντας με καμιά σακαράκα. Ναι, τα καιρικά φαινόμενα είναι πρωτοφανή, αλλά υποτίθεται ότι είμαι στο πιο ασφαλές μέρος της χώρας μου, για το οποίο πληρώνω. Την πρωτεύουσα της χώρας μου. Θα έπρεπε όλες οι πόλεις να είναι έτσι. Αλλά και δει η πρωτεύουσα. Γιατί εγώ πρέπει να έχω την άλλη φορά φέρε και ένα τέτοιο, την άλλη φορά φέρε και ένα τέτοιο, στο τέλος το κάνω εγώ. Εμείς το κάνουμε. Ναι. Μου θυμίζει κάτι ιστορίες, κάτι παραμύθια. Δεν φέρεις και αυτό, δεν φέρεις και εκείνο, δεν φέρεις και το άλλο. Υπάρχει ένα παραμύθι ολόκληρο για την μαγική σούπα. Που και καλά βρίσκει ένας ταξιδιώτης μια γιαγιά. Τώρα δεν έχει σημασία να σου το πω ολόκληρη την ιστορία. Και λέει για να βρει την συνταγή για τη μαγική σούπα, η οποία είναι η πιο νόστιμη σούπα του κόσμου. Και, αυτή, και αυτό το μυστικό είναι μια πέτρα, μια μαγική πέτρα που τη βάζει μέσα στο νερό και αρχίζει και γίνεται αυτή η σούπα. Και του λέει, ρε εσύ, του λέει. Άμα έχεις και λίγο καρότο. Βάλε, έχω λίγο καρότο, λέει. Βάζει, λέει. Και αν έχεις και λίγο σέλι, λίγο κρεμμύδι. Και τελικά τι είναι η σούπα. Τίποτα. Τη φτιάχνει όλο ο άλλος. Την πέτρα, τι τη θέλει. Φέρε και αυτό, φέρε, βγάζει μετά και την πέτρα και είναι μια σούπα. Κανονική. Κατάλαβα τι λέω. Ότι άμα μου πεις, φέρε αλυσίδες. Φέρε ξηρά τροφή. Ένα φτιάρι. Φέρε νερό. Φέρε μαλάτι. Εσύ τι θα φέρεις. Εσύ τι θα φέρεις. Να στέλνουν παράλληλα οι μάπες τώρα τις συμμετοχές τους για να βγει ο τυχερός στον αέρα να παίξει το πόσο καλός μάπας είσαι. Να απαντήσεις τις ερωτήσεις και να πεις την κλήρωση για το αμή. Παράλληλα, εγώ θα σου διαβάζω το μήνυμα εδώ της φίλης μου, της Στεφ, που λέει καλημέρα μάπες, καλή εβδομάδα. Επειδή μένω προς Άγιο Στέφανο, σας λέω ότι καλά κάνουν και μας λένε να έχουμε αλυσίδες. Οι δρόμοι καθαρίζονται συχνά, αλλά και πάλι χρειάζεται να έχουμε αλυσίδα γιατί το οδόστρωμα γλιστράει. Ρε παιδιά, καθαρίζονται οι δρόμοι. Αυτό είναι το θέμα. Ας γίνονται όλα και θα μου πεις μετά να έχω αλυσίδες. Και στον Άγιο Στέφανο. Και ο Άγιο Στέφανο, μέσα στον ιστό είναι και ο Άγιο Στέφανο. Δηλαδή, εδώ, ως και η γλυφάδα σου λέει έχει πάρει και χιονιστικό. Mm. Που σημαίνει ότι μπορούνε. Mm. Ναι. Επίσης, εγώ που μένω στη δροσιά, την προηγούμενη φορά που είχε χιονίσει πάρα πολύ, συγγνώμη, αγκούρια είχαν καθαρίσει. Καλά, παιδιά. Κανένα καθαρισμό. Από ένα σημείο και μετά ξέραμε σίγουρα ότι η χαμοστέρνα κάθε φορά που βρέχει πλημμυρίζει. Πλημμυρίζει. Ξεχάσατε το λεωφορείο που το φτάσανε μέχρι έφτασε μέχρι το νερό, μέχρι που εγκλωβίστηκε μέσα στο τούνελ και το νερό έφτασε μέχρι την οροφή. Ξεχάσατε το μάτι. Που λέγανε ότι φταίνε εκείνοι, λέει, για την άναρχη δόμηση. Δηλαδή, τι άναρχη δόμηση. Επίσης, να σου πω κάτι. Άμα είναι άναρχη δόμηση, δηλαδή θα καούν οι άνθρωποι αγκαλιά με τα παιδιά τους. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Εντάξει, εγώ δεν σου λέω να τσέχεις τις αλυσίδες μέσα στο αυτοκίνητο και γενικότερα να προστατεύεσαι. Αλλά εδώ δεν είναι το θέμα τα χιόνια. Εδώ μία μπόρα πιάνει και τρέμει το φιλοκάρδι σου που είσαι στην Εθνική. Λες, θα φτάσω, θα πνιγώ, δεν θα πνιγώ. Στον Ευαγγελισμό δεν θυμάστε το βιντάκι με τη γυναίκα που από τα νερά. Άρα τι να κάνουμε, να έχουμε και μία, ας πούμε, ένα βαρκάκι μέσα στο αυτοκίνητο, να το βάζουμε με τη μηχανούλα, οπότε τα βρίσκουμε με κουπί, με μηχανούλα και να πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Η Αλεξάνδρα λέει: παιδιά, μένω Σουηδία και είναι υποχρεωτικό όλα τα μάξια να έχουν χειμερινές ρόδες από Οκτώβριο μέχρι Μάρτιο και δεν διανοούνται οι πολίτες να μην το ακολουθούν. Επίσης, που είναι εδώ και ο Λεωνίδας. Ναι, να μένεις Σουηδία. Ναι. Και πρέπει να. Και όπως είπες, να έχεις χειμερινές ρόδες. Δηλαδή, πρέπει να έχεις αυτοκίνητο που να μπορεί να κινείται στη Σουηδία. Εννοείται. Η Σουηδία Αμερική, είναι αυτή. Και στην Αμερική, ας πούμε, στη Νέα Υόρκη, αν δεν είναι καθαρισμένη η αυλή σου μπροστά από τα χιόνια, τρως πρόστιμο. Ναι. Όμως, αλλά έχετε είναι αυτή η συνθήκη εκεί. Ναι, είναι αυτή η συνθήκη. Έχετε δει
τι αυτοκίνητα κυκλοφορούν εκεί δεν πέρα. Δεν κυκλοφορούσαμε με αλυσίδες εκεί στα αυτοκίνητα. Όχι, βέβαια, είναι όλα 4x4 κάτι. Αυτή όμως είναι η κανονική συνθήκη. Εμείς λέμε ότι σε ένα κράτος το οποίο δεν είναι η κανονική συνθήκη να εγκλωβίζομαι στα χιόνια, τη μία φορά που θα πέσει τόσο χιόνι, θα πρέπει η πολιτεία να έχει μεριμνήσει. Mm. Αν ήταν μια κανονική κατάσταση, τότε μεριμνώ εγώ. Σόχο και γιατί λάει... έτσι είμαι. Γιατί εγώ, γιατί εγώ θα φταίω αν μένω στη Σουηδία και πηγαίνω με κοντομάνικο και με σορτσάκι στη δουλειά και μετά κρυώσω. Γιατί είμαι ενός Σουηδία. Αλλά τη μία φορά που θα κάνει το κρύο, δεν φταίω εγώ να πρέπει να έχω, να έχω σκάφανδρο. Mm. Πάρε πάντως το σκάφανδρο, γιατί τώρα έχω live ενημέρωση από τον Μιχάλη που λέει καλημέρα μάπες. Στο ύψος του Γέρακα, καλέ μου Δημήτρη, στην Αττική Οδό, ήδη ρίχνει χιονόνερο. Έλα και καλημερούλα. Oh, καλά να περάσετε, Δημήτρη. Επίσης η Λένα μας λέει ότι οι αλυσίδες είναι υποχρεωτικές από τον κώδικα. Είναι λέει, τόσο απαραίτητες όσο και το φαρμακείο που πρέπει να έχουμε μέσα στο αυτοκίνητο. Ποιες? Οι αλυσίδες. Δεν διαφωνώ, αλλά ας κάνει και η πολιτεία όμως αυτό που πρέπει να κάνει. Ναι. Συγγνώμη, για να καταλάβω, φαρμακείο γιατί πρέπει να έχουμε στο αυτοκίνητο. Είναι υποχρεωτικό να έχει φαρμακείο στο αυτοκίνητο. Πυροσβεστήρα. Ναι, πυροσβεστήρα. Με πυροσβεστήρα το καταλαβαίνω. Ναι, αμάξι είναι, μπορεί να πάρει φωτιά. Ξέρεις τι, και το φαρμακείο σου λέει μπορεί κάτι ας πούμε, να τύχει και να είσαι εκτός. Ναι, ναι, ναι. Όλοι έχουμε, ναι. Τώρα, πότε, κάθε πότε λήγουν αυτά και αν τα αντικαθιστούμε, αν τα ελέγχουμε. Γενικά, εγώ βλέπω μία μετατόπιση των ευθυνών από την πολιτεία στους πολίτες και στην ατομική ευθύνη όταν μία κυβέρνηση έχει πάρει πάνω από 40%. Ναι, καταλαβαίνω. Ωραία, γι' αυτό έχουμε εκλέξει. Για να κάνεις και κάτι παραπάνω. Όχι να το κάνω εγώ. Άμα το κάνω εγώ, δεν θα συμμετείχα καν στις εκλογές να κάτσω να σε ψηφίσω. Θα ήμουν εγώ πρώτος. Αυτό. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Στέλνετε τα μηνύματά σας με το ονοματεπώνυμο για να παίξουμε σε λίγο πόσο καλός μάπας είσαι. Γελάω πάρα πολύ γιατί έχουν στείλει διάφορα reality με αφορμή αυτά που θέλει να ξεθάψει πάλι το Star και λέει: παιδιά, το πιο cult reality που πρέπει να γυρίσει είναι το Μία Νύφη για το γιο μου. Ναι. Ποιο είναι αυτό, Συγγνώμη, δεν το θυμάστε καλέ που πήγαινε η πεθερά και ζητούσε μία νύφη για το γιο όπως ακριβώς την ήθελε η πεθερά. Ποιος το παρουσίαζε τώρα και δεν θυμάμαι. Θύμησέ μου, για θα τρελαθώ. Δεν γίνεται να μην το έχω δει εγώ. Να, όσες είμαστε εδώ μπορούμε να λάβουμε μέρος. Ναι, πραγματικά. Ξεκάθαρα. Αλλά είναι η μαμά που πρέπει να πάει και να απευθυνθεί. Μισό λεπτό, έχω να τη στείλω τη μάνα μου εγώ, να κάνει και αυτό. Θα πάω, γιατί... θα πας. Οπωσδήποτε, τρέχοντας. Τώρα θα σου πω ποιος το παρουσίαζε. Ωραία. Βρείτε ρε παιδιά, ναι. Προτείνομαι και αυτό να παρουσιάσω. Να συναντάω εγώ τις πεθερές. Εδώ στο... μίλησε στο πρωινό, νομίζω... Στον Αντένα πρέπει να ήταν στην Μπέτη. Ο κύριος Τάσος Αρνιακός και είπε ότι η Μαντόνα τον ήθελε προσωπικό μετεωρολόγο όταν είχε έρθει. Παιδιά, ήθελε... Αλλά είχα πολύ δουλειά. Το είδα. Ήθελε, λέει. Ήθελε να τη βγάζει την πρόγνωση για να μπορεί να κινείται με τα ελικόπτερα και τα διάφορα υπτάμενα εναέρια μέσα που έχει αυτή. Και τη λέει: sorry, Μαντόνα, I have to go to the Δελτίο Αντένα. Πόσα του δίνε, ρε παιδί μου. Αμάνιση με τα λεφτά. Δεν είναι όλα τα λεφτά. Ναι, δεν είναι τώρα αν συζητάμε. Συγγνώμη, Δημήτρη μου, τι θα του έκανε το Αρνιακού post. Α, η Κατερίνα Καραβάτου παρουσίαζε το Μία Νύφη για το γιο μου. Παιδιά, θα πάρω την Κατερίνα. Τη πάει κιόλα. Όχι, εγώ θέλω να το κάνω τώρα. Βασίλη, τι σπα τώρα να πούμε. Η Κατερίνα κάνει το My Style. Διάλεξε τον αγρότη ή την πεθερά. Ο αγρότης σου πάει καλύτερα, είσαι από τηλεπενού. Κάτι τέτοιο dating θέλω πάντα. Το My Style έμαθα ότι η Κασατζόγλου λέει λίγο δεν. Θα δούμε. Δεν τα λέει. Δεν τα λέει πολύ. Έτσι την πήρα να δούμε. Κυριακή κοντιγιορτή. Για κάτσε να δούμε. Κοίταξε τι κοντιγιορτή. Εγώ την ξέρω την Εβελίνα από μικρό κορίτσι. Ξεκίνησε από το Μάντα με μένα. Δηλαδή όλε τι που ξεκίνησαν. Άλλη ξέρω... κοσμό και εσύ. Ναι, τη Λάουρα, τη Ράλι. Με μένα τι βάζανε. Γιατί όταν θέλανε έναν άντρα για να ξεκινήσω, μπορούν να του έλεγε πήγαινε εσύ. Γιατί εγώ του έδινα αέρα, του έκανα ρωτήσει να λυθούν και τέτοια. Και μετά πήγε στην Κύπρο, έχει κάνει καριέρα. Ναι, όμω τώρα αυτό που λέει ο Άννα δεν έχει δίκιο, ρε Δημήτρη. Με έκανε δοκιμαστικό. Πώ τι βάζουν χέρια, α πούμε, τόσο τι βάζουν χέρια. Μήπω είναι αυτό που λέει ο Δημήτρη συνήθω ότι στα δοκιμαστικά άλλο και μόλι πούμε 3-2-1 on. Συμφωνώ με μένα. Αλλά θέλω να πω ότι έχει κάνει καριέρα και δεν είναι ότι. Ναι, το ξαναλέω, οι φίλοι μου δεν λέω με κακία. Ότι έκανε και τη μεγάλη έκπληξη στην Κύπρο και την είδαμε και. Ξέρει από μοδολογικά. Είναι καλό παιδί η Εβελίν. Πολύ έχει σημασία εδώ. Όλοι καλοί. Εντάξει, καλό παιδί, να τη πάρουμε μια πάστα. Απλώς είναι. Έλα, πλάκα κάνω. Και εγώ την ξέρω την Εβελίν. Είναι πλάκα. Είναι μια θέση. Πρέπει να τη συμπαθεί, ε. Όχι, τη συμπαθώ, ρε. Πλάκα κάνω. Είναι μια θέση αυτή εκεί στο reality, παιδί μου, που λες αν κάποιο κατέχει το κομμάτι του styling, λίγο να μπορέσει να εμπλακεί και στο συναισθηματικό reality, λίγο τσακωμή, λίγο εντάσει, λίγο τα βρίσκουμε, θα το. Πάει. Δεν ψάχνεις, θέλω να πω, κάποιον άνθρωπο που έχει καριέρα. Mm. Όπως και ο Κουδουνάρης δεν τον ξέραμε τόσο τηλεοπτικά από πριν και τον είδαμε και μας άρεσε. Σωστά, αλλά ενώ είχε την καριέρα του. Έχεις δίκιο, αλλά οι τοποθετήσεις της Εβελίν είναι πολύ στρογγυλεμένες. Δεν πρόκειται ποτέ. Είναι έτσι. Είναι, έτσι ήταν πάντα. Τώρα, άμα το αλλάξει. Πιστεύω θα έχει καυστικό σχόλιο ο Λάκης.
Ο Λάκης θα είναι όλα τα λεφτά. Θέλει λίγο ο αγαπημένος μου Λάκης Γαβαλάς, κατά τη γνώμη μου, να το φέρει σε μια ισορροπία. Δηλαδή, δεν μπορεί όποιος και να είσαι, κάθε σου φράση να είναι και μια ατάκα. Ας τον έρθει από μόνο του. Έξι επεισόδια, ξέρω πάντως, γυρίσανε. Α, και ήδη. Το έκτο ξεκίνησαν τα τραγούδια. Μας λένε ότι χιονίζει κανονικότατα στο Διόνυσο. Μπαπούνα. Λοιπόν, να πάμε λίγο. Έχουμε το τηλέφωνο για να κάνουμε. Θέλω να κάνουμε και συνταγή. Να προσπαθήσουμε μια τελευταία φορά. Α, κλείνω. Ποιος είναι. Και τι τελευταία φορά. Χρήστος. Δεν σου πάει η συνταγή. Δύο στα δύο τα έχει κάνει. Σε παρακαλώ. Δεν έχει βγει η Ιωάννα. Όλο το Σαββατοκύριακο μου στέλνουν. Τι τσακώνεστε μπροστά στο Χρήστο. Τη μία την κόψαμε και την άλλη δεν την είπε καλά. Πολύ καλά. Γιατί Χρήστο τώρα? Από Viber. Εδώ μου γράφει η Άννα Ιζερδέλη που είναι πολύ καλή ρεπόρτερ ότι αλλάξαν λίγο τη δομή στο MyStyle. Στέλνουν, λέει, από πριν τα look να τα δούνε για να έχουν κάτι να πούνε. Να μην τα βλέπουν εκείνη την ώρα και. Αλήθεια λες τώρα. Ναι. Σκονάκι. Ζητάνε δηλαδή τα look των κοριτσιών νωρίτερα. Να είναι έτοιμοι για το σχολιασμό. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Καλά, αυτό που κάνουν τελικό με rotation. Αυτό είναι έβριμα του Sky. Δηλαδή, κανονικά ρε παιδί μου, ότι το γκαλά ήταν την Παρασκευή ή το Σάββατο. Στο τέλος. Όχι. Τώρα το κάνουν rotation και πάει μια Τρίτη, μια Τετάρτη, μια Πέμπτη, Τρίτη. Πάει σε αυτούς τους δύο τελευταίους κύκλους δεν έχουν, ας πούμε, μια συγκεκριμένη μέρα που είναι τον καλά. Μέσα στην εβδομάδα, οπότε θέλουν να το ρίχνουν. Το ρίχνουν, μάλιστα. Ναι. Δικό τους κι αυτό. Τι γίνεται. Τι έγινε. Ωραία. Δεν πειράζει. Πάμε στη συνταγή. Πάμε στη συνταγή. Αχ, ωραία. Η συνταγή της ημέρας από μένα. Μάγειρας, τσελεμέντες θα γίνω κι ό,τι μαγειρεύω θα το δίνω στα παιδιά. Και τώρα με έχεις αγχώσει πάρα πολύ. Όχι, έτσι όπως μου το πες. Γιατί είχαμε και πριν. Γιατί, όχι, γιατί τώρα φαντάζομαι ότι είχα στο μυαλό μου τι να πω και τα χάσα όλα. Πάπα. Τι να πω τώρα. Δεν έχει συνταγή. Έχω. Θα σας φτιάξω αραντσίνι. Αν θέλαμε. Αγάπη θέλαμε. Είναι πολύ δυνατό. Για όσους δεν ξέρετε τι τα αραντσίνι, είναι σαν και φτεδάκια. Αλλά με leftovers. Γιατί σίγουρα μας έχουν περισσέψει πράγματα στο ψυγείο, επειδή το Σαββατοκύριακο. Δεν σας έχει μείνει λίγο κοτοπουλάκι? Λίγο ριζάκι. Έχω. Σας έχει μείνει. Έχω, ναι. Κάτσε να σου πω τι άλλο έχει τώρα. Ναι. Γιατί το Σαββατοκύριακο κάνουμε πράγματα. Τι τώρα. Λες. Περίμενε. Θα πολτοποιήσουμε τα leftovers, θα τα κάνουμε και φτέ. Ό,τι σας έχει θα μείνει. Θα πολτοποιήσουμε τα αποφάγια. Δεν έχετε. Ναι. Αυγά δεν έχετε. Τι λες, καλά, δύο καρτέλες έχω. Να σου πω. Έχω και δύο κουραβιέδες από τα Χριστούγεννα. Τα βγάζω. Όχι, ρε παιδί μου, είμαι σίγουρη ότι ειδικά εσύ έχεις leftovers στο ψυγείο σου. Τώρα αυτό το πιστεύω. Ολόκληρα φαγητά έχω, δεν έχω leftovers. Ωραία, λοιπόν, άκου τι θα κάνεις. Θα τα πάρεις όλα τα leftovers. Θα τα βάλεις έχω κοτόσουπα, έχω μακαρόνια, έχω αυγά. Κάνει. Όνειρο. Κάνει. Λοιπόν, ωραία, αυτά τα τρία. Θα πάρεις τα μακαρόνια. Έχω και φακές. Α, βάλε λίγο. Φακές, κοτόσουπα, μακαρόνια και αυγά. Και χαρτί υγείας δίπλα, είναι τέλειο. Όχι, και έλεγα με τι θα το δέσουμε τώρα. Και μου βάλεις τη φακή και με έφτιαξες. Μπράβο. Λοιπόν, έχω αυτά, τι να τα κάνω. Έχεις. Τα μακαρόνια θα τα ψιλοκόψεις. Μικρά, μικρά. Κοχύλια είναι, κοχύλια. Δεν μας νοιάζει, είναι και. Ό,τι θες να. Θα τα κάνεις. Θα πάρεις το μαχαίρι και θα τα κάνεις. Θα γίνουν, ρε παιδί μου, ψαρίζει. Βεβαίως. Τα μακαρόνια ψαρίζει. Ψαρίζει. Λοιπόν, okay. Τι άλλο έχεις κοτόπουλο? Κοτόσουπα. Από την κοτόσουπα θα πάρεις μόνο το κοτόπουλο. Αχα, και τι να το κάνω το υπόλοιπο. Θα βρούμε να το κάνουμε κάτι. Θα λοιπόν, το πιείς το ζωμό. Θα ψιλοκόψεις και το κοτόπουλο. Ναι. Αυτά θα τα βάλεις μαζί. Λοιπόν, έχεις αυγό. Έχει θα σπάσεις ένα αυγό. Βρασμένο αυγό. Αβρασμένο. Ναι. Δεν πειράζει, βρασμένο. Θα το κόψεις και αυτό, θα το ρίξεις μέσα. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά για να δέσουν και να γίνουν κεφτές, θα το μας το κάνει η φακή. Κεφτές και δευτές μετά. Οπότε, όλα αυτά όπως είναι, θα τα πάρεις, θα τα κάνεις μπαλίτσες. Ναι. Θα κάτσει με τη φακή. Παιδί μου, τι λες. Δημήτρη, ζήτα. Φακή, μακαρόνια. Ζήτα να δεις τη συνταγή. Κοτόπουλο και αυγό. Άκου τώρα. Θα έχεις φτιάξει μια πολύ ωραία. Θα σφυλώσεις. Είμαι σίγουρη ότι έχεις και λίγο μπαγιάτικο ψωμί. Δεν τρώω ψωμί. Δεν έχω ψωμί. Λοιπόν. Έχω κάτι αυτά τα κράκερ. Πώς λέγονται αυτά τα. Ωραιότατα. Τα κρίμ, ναι. Όχι τα κρίμ. Ποια έχεις. Τα άλλα μωρέτα που. Γουάσα. Χειρε παιδιά, τα που είναι. Μπλινίστη. Που βάζει διάφορα πάνω. Βάζει σκότα τσίσπα. Καναπέ! Για τα καναπεδίνια. Καναπέ! Όχι, ρε παιδιά, παξιμάδια, τα, παιδί τα μου. Τα που είναι στρώδια. Φανταστικά. Θα τα βρέξεις λίγο. Χαρουπιού. Θα τα πολτοποιήσεις. Και εκεί πέρα αυτό θα είναι η γαλέτα σου. Η πια.
Γαλέτα δεν λέγεται γαλέτα. Αυτό καλέ. Λοιπόν, θα τα τυλίξεις, θα τα κολυμπήσεις. Αυτό που το τα πίτα απέξω. Μπράβο. Εμείς... Αφού εσύ μπορείς να το υγροποιήσω. Πώς θα το σπάσεις, παιδάκι μου, το παξιμάδι μα, σκληρό. Μα άμα το θες, άμα θες το τρίμα, δεν το θες υγρό. Θα το μουλιάσεις λίγο. Μα το μουλιάσεις θα βγει τρίμα. Έτσι όπως είναι πρέπει να το σπάσεις. Ωραία, αν το μουλιάσεις είναι για να το βάλεις μέσα στο σώμα του μπιφτεκιού. Όχι, τότε δεν το μουλιάζεις. Θα το αφήσεις όπως είναι. Αλλά θέλω να το σπάσεις κάπως. Πάρε το ποτήρι. Τον κόπανο. Τον κόπανο, ναι. Πώς το λένε αυτό, το γουδοχέρι. Γιάννη, ένα φίλο μου. Γουδοχέρι, δεν έχετε. Όχι. Α, περίεργο. Θα πάρετε, θα το σπάσεις. Η Ιωάννα το έχει στο κάτω σιρτάρι. Έχεις γουδί. Δεν έχω γουδί. Εγώ δεν έχω άλλα πιο σημαντικά. Αυτό που μας περιγράφεις το έχεις φτιάξει. Όχι, ρε παιδί μου, όλος ο κόσμος το φτιάχνει τώρα με τα λεφτά. Όλος ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Μπορείς να μας διαβάσεις λίγο τη συνταγή. Ναι, ρε, Ιωάννα, σε παρακαλώ, ειλικρινά. Λοιπόν, είμαστε στον αέρα κανονικά, σε ακούει κόσμος, ο οποίος τρέχει τουαλέτα. Ωραία. Θέλουμε 3 κούπες βρασμένο ρύζι Καρολίνα. Ναι. Εμείς έχουμε τα μακαρόνια. Ναι. 80 γραμμάρια τριμμένη παρμεζάνα ή κεφαλοτήρι. Εμείς έχουμε το κοτόπουλο. Αντί για τυρί. Ένα μεγάλο αυγό χτυπημένο, το έχουμε ατόφιο. Το βρασμένο. Είναι βρασμένο. 120 γραμμάρια κοτόπουλο το έχουμε. Ναι. Αφού το αντικαταστήσαμε το τυρί με το αυγό. Ναι. Με το δεν πειράζει. Ναι. Δεν πειράζει. Έχουμε τη φακή για τυρί. Ναι. Αλάτι, πιπέρι. Βάλε ό,τι θες. Δεν μας απασχολεί. Και μπαγιάτικο ψωμί θρηματισμένο. Και αλεύρι για το γύρω-γύρω. Η γαλέτα που είναι. Η φακή. Η γαλέτα είναι το μπαγιάτικο ψωμί. Εμείς έχουμε παξιμάδι. Όχι, παιδί μου, δεν έχεις καταλάβει. Το μπαγιάτικο ψωμί είναι για το σώμα του του κεφτέρου. Μα τι, αφού το παμουλιάζεις, λες. Όχι, το ψωμί, το μπαγιάτικο το θέλω έτσι όπως είναι. Το μπαγιάτικο ψωμί. Τι να το κάνεις, δεν τρίβεται να γίνει γαλέτα. Δεν τρίβεται να γίνει γαλέτα το μπαγιάτικο ψωμί. Το μπαγιάτικο ψωμί δεν τρίβεται. Όχι, παιδί μου. Έχετε κόψει μπαγιάτικο ψωμί που κάνει γαλέτα. Κουνάει, δεν κόβεται. Άλλο το ψίχουλο, άλλο το τρίβεται. Ναι, δεν τρίβεται ψωμί, δεν ξέρεις από ψωμί. Τρίβεται, ρε παιδιά, τώρα μην με τρελαίνετε. Πρέπει να το ψήσεις για να τριφτεί. Είναι γκονάρι. Να γίνει ακριτό. Ωραία, κόψτε τη γωνία του μπροστά με ένα γκονάρι. Ναι. Και η ψύχα μέσα θα τρεφτεί. Δεν τρίβεται. Είναι σκληρή. Επίσης, εσείς πήρατε ολόκληρη φρατζόλα, δεν φάγατε καθόλου να είναι ολόκληρη. Την έχετε. Να, μπράβο. Ολόκληρη τη φρατζόλα την έχετε. Να φτιάξετε το ιτσάρα. Ναι. Και αυτά, ρε Ιωάννα μου, τι θα κάνεις, τα ψήνεις, θα τη γανίζεις, τι θα κάνεις. Λοιπόν. Αυτά, αφού τα έχεις κυλήσει τους κεφτέδες, όπως σας έχω πει, ναι, ναι, στο θρηματισμένο το παξιμάδι, θα το ρίξετε στο τηγάνι. Που λες αφελώς θα μας κάτσει. Ακούστε λίγο τώρα γιατί. Ρε παιδιά, το αραντσίνι, λέει η Άντζελα. Πες το, Βασιλεύες. Τα αραντσίνι είναι γεμιστές παναρισμένες μπάλες ριζιού. Hello! Τι είπα, αντί για ρύζι, εμείς έχουμε στο ψυγείο μακαρόνια. Που βάλαμε μέσα φακές, μακαρόνια, νευρασμένο αυγό. Κοτόπουλο. Είναι η διαφορά. Κοτόπουλο. Και μετά το αλεύρι. Παιδί μου, το μακαρόνι στέκεται σαν το ρύζι. Ποιος το κύριος το μακαρόνι. Πώς. Αυτή η στήλη, η Ιωάννα, πρέπει να έχει χορηγό. Αυτά τα χαπάκια που παίρνουμε όταν μας πηγαίνει αίμα. Χορηγός εδέξεις. Το ημόντιο. Δεν υπάρχει κάτι που να μην ταιριάζει. Μπράβο. Φακόριζο δεν τρώτε. Φακόριζο. Ωραία. Ναι. Απλά τώρα μπει για το ρύζι, βάλαμε το μακαρόνι. Αλλά η φακή με το μακαρόνι πάει τέλεια. Τι σε χαλάει, το κοτόπουλο? Δεν πάει το κοτόπουλο με το μακαρόνι? Με τη φακή? Ρε Ιωάννα, τι πάει και δεν πάει? Αυγουλάκι. Εσύ θέλεις όλα αυτά να τα δέσεις σαν κεφτέ. Δεν γίνεται αυτό. Μια χαρά γίνεται. Το αλεύρι, πού θα το βάλεις? Τη ζωή μου. Μαγειρική, μαγειρική. Γιάννη, ναι, να ρίξω μέσα σαν τη γη. Στο μοσχάρι σαν τη γη. Ναι, γιατί? Μα δεν πάει στο μοσχάρι σαν τη γη. Τι, γιατί? Δηλαδή θες να κάνουμε ένα συμβατικό φαγητό? Πρέπει να κάνουμε μια πρόταση στη γεύση. Ωραία, να πάρουμε ένα τζελεμεντέ. Μα τι λες τώρα, πρέπει να εμπνευστούμε να βγει το φαγητό από μέσα μας. Καλά, το φαγητό θα βγει σίγουρα από μέσα μας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βάλε σίγουρα. Θα βάλω, θα περίμενε όμως να δω. Λοιπόν, λέει εδώ τόσο βουργαράκι, να πας, λέει, στο τροβατόρο, σου δείξει ακριβώς πώς φτιάχνει αραντσίνι. Τα πά. Α, έχει αραντσίνι. Έχει αραντσίνι, ναι. Εμείς μπορούμε να το λέμε και ταραντσίνι, έτσι όπως έχει πάει σήμερα. Λοιπόν. Θα πάω στον Τάσο να μου δείξει. Ωραία, πολύ ωραία και η συνταγή. Δεν βγάλαμε και ακροατή, μια χαρά πήγε αυτό. Έχω μπει και για δουλίτσα. Η τύχη του. Ότι χαιρόσει. Ναι, δωρεάν που κλέσουν, λέει ο Τάσος. Λοιπόν, μάπες μου, αυτή η συνταγή αντικατοπτρίζει ακριβώς την φύση αυτής εδώ της εκπομπής. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Καλά τα πάμε και σήμερα. Λίγο για Ζυρίχη, λίγο για. Για τις κοντές. Για τον άλλο άνθρωπο, λίγο για τις κοντές, λίγο για την. Για τους ψηλούς. Σχέση με διαφορά ύψους, λοιπόν. Τα είπαμε και αυτά, τα συζητήσαμε, δεν ξέρω αν τα βρήκαμε. Σημασία έχει ότι στο τέλος καταλήγουμε να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν και να ξεκινήσουμε όλοι μαζί την εβδομάδα μας. Να είστε καλά, Βασίλης Βλάχος, Ιωάννα Λαΐου, Δημήτρης Ουγγαρέζος, Βασιλική Παρδάνη στην ίδρυση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία, η Γογό Φαρμάκη, η Αμάντα Φούντι μαζί μας. Ακολουθεί η Όλγα Τσαουσέλου με το δελτίο ειδήσεων και η Ντορέτα Παπαδημητρίου χωρίς θέματα. Έχει παλιώσει τώρα και δεν έχει θέματα. Έχω. Ανοίγει το λαμπάκι και τα βρίσκει εκείνη την ώρα.
Έχω. Τι έχεις για πες. Δεν σου λέω. Λοιπόν, με συγχωρείτε. Τα αυθεντικά τα αραντσίνη θα φτιάξει. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Νομίζω το πιστοποιήσαμε και τα τελευταία δευτερόλεπτά της. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε αύριο 7 ώρα το πρωί. Να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Καλημέρα, μάπες. 104,6 My Radio. Τα δικά σου.